Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Berkman Cord. Berkman Cord 811-00111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Μπαταρία λουτρού και νηπτήρα Φιόρε, μόνο 89 ευρώ μαζί. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Berkman Cord. Κλινική μαλλιών Berkman Cord. 811-00111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Βάση έπιπλο βεσέ με γούρνα πικαντήλι, μόνο 69 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά άλλου, μόνο στον άλλο. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-9958.000. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε αυτή την όμορφη μέρα του Μάη, αφήστε όλα τα λουλούδια της δημοκρατίας να ανθίσουν. Οι Έλληνες ψηφοφόροι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για δεύτερη φορά, για τις ευρωεκλογές και για το δεύτερο γύρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφέρειας. Νικητές χαμένοι, η κάλπη θα τους βγάλει. Μέχρι και τις 7 μπορούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Και η Ευρώπη ψηφίζει σήμερα, να δούμε και στις υπόλοιπες χώρες ποιους και ποιες θα εκλέξουν για να στείλουν στις Βρυξέλλες. Η Ζούγκλα και σήμερα κοντά σας σε μια μαραθώνια κάλυψη. Λάμπρος Παναγιώτου και Λίτσα Θεοφάνους. Καλησπέρα και από μένα. Κοντεύεις να γίνεις το alter ego. Και το δικό μου εσύ. Ωραίο. Λοιπόν. Και εσύ ωραία γραβάτα, αλλά νομίζω έχει μια σημειολογία σήμερα. Τέχουμε από κηδεία. Είναι λίγο. Είναι, όχι, παιδί μου, αλλά είναι λίγο θλιμμένη. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Με το εμπριμέ η Λίτσα Θεοφάνου σήμερα. Θα σας κάνουμε παρέα, μέχρι και τις 6. Καλό μεσημέρι και από μένα. Στο όμορφο να είστε καλά όλοι. Ελπίζω να είστε κοντά, να μας κάνετε παρέα. Θα σας κάνουμε εμείς, ελπίζουμε, αντικειμενική παρέα όσο γίνεται. Τουλάχιστον αυτό το έχουμε αποδείξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Αντιπαρέρχομαι του σχολείου για το ότι ήρθα από κηδεία με τη γραβάτα. Πάντως, εμείς ένα ξέρουμε. Αυτό που θα προσπαθήσουμε τρεις ώρες τώρα να σας πούμε, γιατί στις 6 ακριβώς, και μπορεί και 6 και κάτι, μια μικρή καθυστέρηση, είναι το ακαδημαϊκό τέταρτο, έρχεται ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος με το επιτελείο του, ζωντανές συνδέσεις, αλλά και με εκλεκτούς καλεσμένους. Η Ζούγκλα, λοιπόν, για μια ακόμη φορά κοντά στον Έλληνα πολίτη. Να πω, Λάμπρο μου, ότι άκουσα από την περασμένη Κυριακή που μου είπες, γιατί πήγα 7.30 ώρα το πρωί και ψήφισα. Σε άκουσα. Πήγες πριν από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Σε πληροφορώ. Πήγα 9 η ώρα σήμερα. Πιστεύω ότι πρωταγωνιστής θα είναι η αποχή. Μακάρι να βγω ψεύτρα και να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Τα μηνύματα είναι θετικά. Τα νέα παιδιά. Και όμως, στο εκλογικό κέντρο ψηφίζεις εσύ ενδεχομένως. Ναι, υπήρχε πρόβλημα. Το είδα. Δηλαδή, πήγα 9 η ώρα και είδα ότι με άνεση ήμουν εγώ και άλλοι δύο. Ενώ 7.30 ώρα την περασμένη Κυριακή υπήρχε ένα συνωστισμός και ένα τραχαλιτό, να πούμε. Τα κομματικά επιτελεία μας ενημερώνουν ότι η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ καλή. Πάντως συναγερμό έχουν. Και πιστεύω ότι η αποχή σήμερα θα μειωθεί κατά ένα μεγάλο βαθμό. Μακάρι. Ας το ελπίσουμε, θα δούμε. Η ημέρα είναι πανέμορφη. Μπορείτε να συνδυάσετε το τρυπνόν μετά το ωφελήμου. Ψήφος και μετά παραλίες. Ναι, ακριβώς. Αλλά και όσοι κάνατε το αντίθετο και πήγατε για να μην χάσετε το μπάνιο σας, πηγαίνετε μετά να ψηφίσετε. Και κυρίως τα νέα παιδιά, το θεωρώ απαραίτητο, δεν είναι δυνατόν το 2014 να αποφασίζουν άλλοι για μας και κυρίως άλλοι για τα παιδιά. Ναι, για αλλά να ψηφίσουμε εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε στον κόσμο τι θα ψηφίσει. Όχι, βέβαια. Εμείς λέμε στον κόσμο να ψηφίσει την αλήθεια. Η αλήθεια του καθενός είναι δική του. Λοιπόν, τη δική του αλήθεια θα την εκφράσει με κάλπη και με το κόμμα που αυτό θέλει. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να συστήσουμε τι θα ψηφίσουν, αλλά να ενημερώσουμε τι γίνεται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Καλούς συναδέλφους εδώ της Ζούγκλας. Βέβαια, στους τεχνικούς μας, οι οποίοι είναι αγαπημένα παιδιά. Και τον Τζεφιρέλη, το δικό μας Τζεφιρέλη, τον Νίκο Παπαθανασίου. Βέβαια. Να είναι καλά τα παιδιά. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Και έχουμε και ζωντανές συνδέσεις από τα εκλογικά κέντρα. Είπαμε η μάχη της Αθήνας, η περιφέρεια Αττικής, κεντρική Μακεδονία. Δυτική Ελλάδα. Σήμερα μιλάμε για τον δεύτερο αγώνα. Είναι ο δεύτερος τελικός, γύρος που λέμε. Ο τελικός. Ναι, ο τελικός πια. Δεν υπάρχει άλλος γύρος. Ποιοι θα βάλουν τα γκολ, ας με επιτραπεί η ποδοσφαιρική έκφραση. Πάντως, κοίταξε, όλοι ήταν αισιόδοξοι και από πολιτικούς αρχηγούς που είδα και από περιφερειάρχες υποψήφιους και από δημάρχους υποψήφιους που πάνε για το δεύτερο γύρο. Όλοι θεωρούν ότι θα κερδίσουν. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια καταγγελία. Την οποία πήραμε πριν από λίγο από το κόμμα του Βίρονα Πολύδωρα, Ένωση για την Πατρίδα και για το Λαό. Ναι. Και μάλιστα είναι μια καταγγελία την οποία δεν την κάνουν έτσι αόριστα, αλλά και με στοιχεία παρακαλώ. Έχει κάνει δηλώσεις και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, όπου καταγγέλουν μάλλον ένα κλίμα να εμποδιστούν τα μικρά κόμματα. Δηλαδή δεν δίνουν στον ψηφοφόρο ψηφοδέλτια των μικρών κομμάτων. Χαρακτηριστικά λένε 40 διαλέξτε όταν πούνε μάλιστα οι ψηφοφόροι, δώστε μας.
και τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. Συγγνώμη, μόνοι τους οι άνθρωποι καταγγέλουν, πρέπει να διαλέγουν. Καταγγέλουν από το... Ναι, θα σου πω, Λίτσα μου. Ναι. Καταγγέλουν ότι οι, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δίνουν 2-3 ψηφοδέλτια, σαν να σου λέει δεν υπάρχουν τα άλλα κόμματα, γιατί υπάρχει τις τελευταίες ώρες, οφείλω να το ομολογήσουμε, και μια φήμη ή υπάρχει μια τάση οι ψηφοφόροι να κατευθύνονται προς τα μικρά κόμματα. Υπάρχει δηλαδή αυτή η φυγή. Συγγνώμη, 46 κόμματα είναι και θα πρέπει να διεκδικούν και τα 46 ψηφοδέλτια όσοι θα πάτε να ψηφίσετε και να τα μετρήσετε πραγματικά να είναι 46, γιατί τότε τι δημοκρατία έχουμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι θα πει τα μικρά κόμματα, δεν ψηφίζουμε, ψηφίζουμε τα μεγάλα, τα οποία γίνανε μικρά, αν όχι μικρά, μεσαίου μεγέθους. Έχουμε και άλλη μια καταγγελία από το Ήλιον ότι η Χρυσή Αυγή μπήκε σε ένα εκλογικό κέντρο και. Ναι, πες την ιστορία από την αρχή. Μην φάνουν πάλι ότι κάνανε φασαρία χωρίς λόγο. Εντάξει, είπαμε. Πήγε μια κυρία να ψηφίσει. Πάμε, θάψουμε 7. Μπράβο. Δεν βρήκε ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Βγήκε έξω, διαμαρτυρήθηκε και φυσικά στους κατάλληλους ανθρώπους, στη Χρυσή Αυγή λοιπόν. Και δηλαδή βγαίνει η κυρία έξω και λέει: δεν μου έδωσαν ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Το ακούνε οι Χρυσαυγίτες. Και μπήκανε μέσα, κλείσανε, αμπαρώσανε που λένε το. Και πήγε και η αστυνομία εκεί για το εκλογικό κέντρο. Σταμάτησε προσωρινά η ψηφοφορία στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο. Και θα δούμε τελικά το αποτέλεσμα σε λίγο. Λοιπόν, μας ενημερώνουν ότι πρόβλημα είχαμε στο 226ο εκλογικό τμήμα. Αξόσπελας, παρακαλώ. Α, από την το... Πέλα. Ναι. 34ο, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. 209ο, Λόφος Πιερίας. 177ο, Ξάνθης. Εκλογικό τμήμα Ίσαρη Αρκαδίας. 85ο εκλογικό τμήμα πρώτου Λυκείου Καρδίτσας. Και εδώ θα κάνουν και είναι αυτό το περιστατικό που σας περιγράψαμε προηγουμένως, ότι οι δικαστικοί δίνουν... αντιπρόσωποι δεν δίνουν τα 40 ψηφοδέλτια που είναι, και έχουμε τα 3-4, ναι. Σε τρεις κάλπες. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, πρέπει να πάρετε ένα πάκο ψηφοδέλτια και εκεί είναι ένα πολλά. Πακέτο μεγάλο. 46. Εκεί μέσα πρέπει ο ψηφοφόρος να επιλέξει το κόμμα που θέλει ή τον άνθρωπο που θα στείλει στις ευρωεκλογίες, αλλά και στην περιφέρεια. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το στοιχείο της δημοκρατίας. Είναι αυτό. Από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος έχει πει και τα 46 κόμματα παίρνουν μέρος εκλογές και τα 46. Άσχετα αν κάποιοι τα παίρνουν από τα σπίτια τους, κυρίως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που τους τα δίνουν και δεν ξέρω τι. Αλλά από εκεί και πέρα. Ας ελπίσουμε η κατάσταση θα γίνει, θα ομαλοποιηθεί. Πάντως, και το πρωί δεν ξεκίνησε από καλά. Το κόμμα του Βέρου Απολίδωρο, Ένωση για την Πατρίδα και για το λαό. Προτίθεται να κάνουν μηνύσεις. Έχουν κάνει. Πάντως και το πρωί δεν ξεκίνησαν σε όλα. Αναφορά στον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Παρακαλώ, συγγνώμη, Λίτσα μου. Όχι, η αλήθεια είναι ότι και το πρωί δεν ξεκινήσαμε πολύ normal, διότι πάρα πολλοί. Πρόσεξε, πάρα πολλοί αντιπρόσωποι δεν πήγανε, γιατί νομίζαν ότι πήγανε την πρώτη Κυριακή, άρα στην δεύτερη Κυριακή δεν θα είναι. Και βγήκανε ο Δίας και του αναζητούσε στα σπίτια. Βγήκανε οι αστυνομικοί και του αναζητούσε στα σπίτια για να του πάνε. Και έναν-δύο τους πήρανε τους ψηφοφόρους εκεί και τους είπανε μέχρι να έρθει ο αντιπρόσωπος, τουλάχιστον στο δικό μου εκλογική, στην δική μου εκλογική περιφέρεια. Τους είπε: περιμένετε εδώ, καθίστε μέχρι να ψάξουμε να βρούμε τους άλλους, να τους φέρουμε για να φύγετε εσείς. Ωραία. Έγιναν. Αλλά είναι λίγα. Ξεκινάμε αυτά. Λοιπόν, είπαμε: τρίωρη μαραθώνια σήμερα η κάλυψη. Μείνετε μαζί μας. Και ελπίζω να σας καλύπτουμε. Στις 6 και μετά ο Μάκης Αδαφυλόπουλος. Έλα, δεν θέλω φιλοφρονήσεις. Ναι, όχι. Και ελπίζω να τους καλύπτουμε. Να καλύπτουμε, εντάξει, εμείς θα λέμε την αλήθεια τώρα. Αυτό θα λέω. Θα λειτουργήσουμε τα γένια μας. Όχι, όχι, εγώ λέω αυτό. Ελπίζω να τους καλύπτουμε. Ναι, ακριβώς. Και θέλουμε και τα σχόλιά τους. Έχουμε μια αλαζονία εδώ λίγο. Καθόλου. Ελπίζω να σας καλύπτουμε. Ελπίζω να σας καλύπτουμε. Δεν είναι αλαζονικό, είναι ταπεινό. Ταπεινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την εμπιστοσύνη μαζί σας την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ, αλλιώς θα είχαμε. Ακριβώς, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν κάπου αλλού. Θα είχαμε φύγει, όπως έφυγαν πολλοί βουλευτές, οι οποίοι ήταν υποψήφοι και τώρα δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο, δημιούργησαν πρόβλημα και στα κόμματά τους και τώρα τα επιτελεία τρέχουν και δεν φτάνουν. Ναι, 13 αλλά... περιφέρειες. Βγάζουμε μία έξω, αυτή τη Ηπείρου, περιφέρεια Ηπείρου, όπου ο Αλέξανδρος Καχρημάνης με 50,8. Βγήκε από την πρώτη. Ναι. Δεύτερη η Όλγα Γεροβασίλη με μεγάλη διαφορά δηλαδή πίσω, 25% και κάτι. Η Όλγα Γεροβασίλη είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας. Mm-hmm. Ο Καχρημάνης λοιπόν είναι ο νέος περιφερειάρχης. Κοίταξε, κάνανε μια πολύ ωραία έτσι, επιλογή κάποιοι βουλευτές. Πήγανε και εκεί και εκεί, άκουμε. Χωρίς να παραιτηθούν από την βουλευτική τους. Οι Ιταλοί το λένε κάπως αλλιώς για την πίτα. Λένε ότι θέλεις την ποτήλια ολόκληρη και την ύφη μεθυσμένη. Εμείς το λέμε αλλιώς. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που θα αποτύπουν τώρα θα πάνε ξανά στη Βουλή μια χαρά, θα κάτσουν μέχρι να γίνουν εθνικές εκλογές και θα το τρέξουν πάλι μετά το. Όπως θα κάνουν και πολλοί δημοσιογράφοι που δεν θα καταφέρουν να εκλεγούν, θα επιστρέψουν ή θα επιστρέψουν στις δουλειές τους. Πάντως κάποιοι κάναν άλλο πονηρό. Πήραν άδεια άνευ αποδοχών για αυτό το διάστημα το προεκλογικό και σου λέει εντάξει, εγώ πήρα μια άδεια και θα επανέλθω όταν τελειώσει αυτή η ιστορία. Φαρμάκι στάζει σήμερα. Για γιατί είναι έμπρινα. Το ασυμβίβαστο. Φαρμάκι στάζει. Τέλος εγώ καλέ. Εσύ το ξεκίνησες και εγώ το συμπλήρωσα. Γιατί εγώ τι είμαι. Λοιπόν, η πολιτική αρχή προσήλθαν σήμερα στις κάλπες, χαμογελαστή, αισιόδοξη
Και μάλιστα αυτή η όμορφη μέρα πραγματικά μας δίνει μια μοναδική αισιοδοξία. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι να φύγουμε από το χειμώνα των μνημονίων, είναι η καλοκαιρινή ημέρα του Μάη. Αισιόδοξο και ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική αρχηγή. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις, να τις σχολιάσουμε και επαρχόμαστε πάλι στο στούντιο. Σήμερα είναι μέρα δημοκρατίας, μέρα ενότητας για να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια, να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Είναι ίσως η πρώτη καλοκαιρινή Κυριακή φέτος, δεν ξέρω αν αυτό είναι σημαδιακό. Ξέρω όμως ότι αξίζει τον κόπο όλοι και όλες να σπαταλήσουμε λίγο από το χρόνο της σημερινής καλοκαιρινής μέρας και να έρθουμε να ψηφίσουμε, ιδίως οι νέες και οι νέοι. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξαναφέρουμε το καλοκαίρι στην πατρίδα μας. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε οριστικά να φύγουμε από το χειμώνα των μνημονίων. Είμαι αισιόδοξος ότι το μπορούμε. Θέλω να ζητήσω μια χάρη από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Θέλω να δυναμώσουν τη μουσική στο σπίτι. Να βρουν ένα ωραίο τραγούδι και να το βάλουν δυνατά. Μήπως και σηκωθούν οι νέοι και πάνε και ψηφίσουν. Γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήνουν τους άλλους να αποφασίζουν για αυτούς. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Κατά τα άλλα, είναι εύκολα. Θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα, χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα. Ας το κάνουμε σήμερα. Πόσο αισιόδοξος είστε για το αποτέλεσμα? Είμαι πολύ αισιόδοξος, αρκεί να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί πέρασα από μερικές περιοχές, πήγα και στον Άγιο Παντελήμωνα, πήγα και στο κέντρο και σε μερικά τμήματα δεν υπάρχει κόσμος. Σε κάποια άλλα υπάρχει. Ελπίζω το απόγευμα ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Τι πιστεύετε ότι κάνει τον κόσμο να απέχει από τις εκλογές? Φοβάται ότι ό,τι και να κάνει δεν αλλάζει κάτι. Και αυτό είναι λάθος. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις για τη χώρα σου. Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αποφασίζει κάποιος άλλος για σένα. Οι δημοσκοπήσεις θα επανεκκληθούν για το ποτάμι? Οι δημοσκοπήσεις μας έχουν τρελάνει όλους. Έτσι. Θα δούμε. Όλοι κρίνονται το βράδυ της Κυριακής. Ωραία. Τραγούδι θα μας πείτε ποιο να βάλουν δυνατά? Ποιο προτείνετε? Να μπορούν να βάλουν το παπάκι πάει στη ποταμιά. Ναι. Αρωμάτα δύο μου χέρια τα χτυπώ. Μπορούν να βάλουν το ποτάμι του Πορτοκάλογλου. Υπάρχουν τόσα πολλά ωραία τραγούδια με τη λέξη ποτάμι. The River. Λοιπόν, έτσι. Σας ευχαριστώ. Και εμείς, ευχαριστώ. Με υπευθυνότητα, με λογισμό, αλλά και με όνειρο, με ελπίδα, αποφασίζουν για το πώς θα πορευθεί η χώρα. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες πολίτες αυτή την υπευθυνότητα απέναντι στην πολιτική κατάσταση που υπάρχει θα την καταδείξουν και θα την εκφράσουν με την ψήφο τους. Είναι στα χέρια του ελληνικού λαού το πώς θα πορευθεί αυτός ο τόπος. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η υπευθυνότητα, αυτός ο λογισμός και αυτή η ελπίδα είναι τα στοιχεία εκείνα που θα καθοδηγήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, στους οποίους προσβλέπω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα οι Έλληνες ψηφίζουμε για να στείλουμε ένα μήνυμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Το μήνυμα αυτό δεν έχει μόνο τον ρόλο της κατακραυγής ή της άρνησης. Έχει και τις κατεύθυνσεις πρέπει να πάει ο τόπος. Και επειδή πολλοί βάζουν διλήμματα σήμερα για να ψηφιστούν δύο κόμματα. Για να ξέρετε τι Έλληνες τους λέμε. Ότι η ψήφος τους έχει μεγάλη σημασία για το αύριο της πατρίδας μας, για το αύριο των παιδιών μας και την κατεύθυνση πρέπει να πάρει ο τόπος. Που υπέκυπτε στις φοβίες και τις πιέσεις των αγορών αντί να ορθώσει συλλογικά το ανάστημα για μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική αλληλεγγύης που θα σεβόταν τον πόνο προσαρμογής όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και πολλών άλλων λαών. Ελπίζω αυτός ο κύκλος να κλείνει πια. Όμως αύριο πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις συντηρητικές επιλογές. Να παλέψουμε για μια Ευρώπη δημοκρατική, κοντά στον πολίτη, που σπά τον φαύλο κύκλο της ανεργίας και εμπεδώνει μια κοινωνία πιο ανθρώπινη. Αλλά και εδώ, σε αυτόν τον τόπο, δεν πρέπει να αφήσουμε στη μέση αυτό που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις από τις πελατειακές, από το πελατειακό πολιτικό σύστημα και τις εξαρτήσεις στα πάσης φύσεως κατεστημένα.
Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και ισονομίας. Να μπορούμε δηλαδή να σταθούμε στα δικά μας πόδια. Πέρα από την δημοσιονομική προσαρμογή υπάρχει και το όραμα. Το όραμα για μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Από αύριο αυτό είναι το διακύβευμα για τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Σας ευχαριστώ. Το διακύβευμα λοιπόν για τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και θέλουμε την παραγγελιά του Σταύρου Θεοδωράκη. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Αν θέλουμε βέβαια, για να το βάλετε δυνατά ώστε να πάτε να ξυπνήσετε τους διπλανούς σας, νέους. Τους διπλανούς εκείνους. Για να πάνε να ψηφίσουν μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εγώ βέβαια θα έβαζα και τα καγγέλια. Δεν είναι άσχημο. Ωραία, είναι ανησυχημότα. Φτάσαμε τώρα να κάνουμε τον εκλογικό, τα καγγέλια. Και μετά λίγο ποιοτικά το στήλι ουρανέμονα πουλί. Τα πράγματα σοβαρεύουν. Άρα λοιπόν, ξυπνήστε τους διπλανούς σας. Aufstehen, θα έλεγε η κυρία Μέρκελ. Σηκωθείτε από το καναπέ σας και πηγαίνετε να πάρετε την τύχη της χώρας πραγματικά στα χέρια σας και να στείλετε τους ανθρώπους που αξίζουν σε αυτή τη χώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που είδες. Όταν μιλούσε ο... Όχι, όχι. Από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που είδα και αυτά. Ναι, ναι. Λίγο χαμογέλασα. Ένα νοερό χαμογελό σου είδα. Γιατί υπονοούσε κάτι. Δεν υπονοώ τίποτα. Απλώς έκανα μία σκέψη και θα την πω φωναχτά. Δεν υπονοώ. Θα σταθώ στη φράση του που λέει ότι να μην αφήσουμε στη μέση αυτό που ξεκίνησε το Πασόκ. Τι εννοεί ο κύριος Παπανδρέου, δηλαδή να πάμε ακόμα πιο πάτο, δηλαδή πιο πάτος δεν έχει. Πήγαμε πάτο και πόσους πάτους έχουμε επιτέλους για να πάμε. Αλλά μπράβο του, τον είδα ότι ήταν πολύ ευδιάθετος, είχε και διάθεση να κάνει δηλώσεις, είχε καιρό να κάνει. Σε αντίθεση με τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος βοβά μπήκε, βοβά βγήκε. Καμία. Άφωνος, κανένα φωνή ο Καραμαλής. Καμία. Έχουμε να ακούσουμε καιρό τη φωνή του. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Σωτήρη Σκουλούδη που είναι στα εκλογικά κέντρα, είναι στο Σύνταγμα. Στο κέντρο θα δει να πάρουμε μια γεύση και να επανέλθουμε. Θύμησέ μου με τον Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή που είπες και τον Γιώργο Παπανδρέου να σχολιάσουμε δηλαδή τις δηλώσεις. Ναι. Γιατί είπαμε να στηρίξουμε τα κόμματά τους. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την σχεδόν άδεια. Καλησπέρα σας και από τη σχεδόν άδεια μέχρι στιγμής πλατεία Συντάγματος. Βλέπετε ότι το σκηνικό είναι όχι ίδιο, αλλά παρόμοιο με την προηγούμενη Κυριακή. Δηλαδή από τη δεξιά πλευρά της πλατείας Συντάγματος, εδώ που θα δείξει τώρα η εικόνα μας, βρίσκεται το αρκετά μεγάλο εκλογικό περίπτερο του κυρίου Καμίνη, των έναν εκ των δύο υποψηφίων για τη Δημαρχία της Αθήνας και του Κιονίνη Δήμαρχος βεβαίως. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά πλακάτ αλλά και σε οθόνες κάποια βασικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα του κυρίου Καμίνη, το τι θα κάνει εφόσον επανεκλεγεί, αλλά και κάποια στοιχεία για τα έργα των τελευταίων 3,5 ετών. Έχουμε ένα μικρό. Ακριβώς απέναντι. Σωτήρη. Δεν βρίσκεται βεβαίως το εκλογικό περίπτερο του κ. Σπηλιωτόπουλου, αλλά το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας προωθούν τη θέση του συγκεκριμένου κόμματος για τις ευρωεκλογές. Στην εικόνα μας, Λάμπρο και Λίτσα, βλέπετε και έναν συνάδελφο από τη Δανία, μεταδίδει τις εξελίξεις για τη Δανία. Σε επόμενη μας σύνδεση θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και μαζί του, να μας πει τι είναι αυτό που μεταδίδει από την πρωτεύουσα της Ελλάδας στο δικό του δίκτυο και ποιο είναι ακριβώς το ενδιαφέρον των Βορειοευρωπαίων για τις εκλογές που δεξιώνται στη χώρα μας. Λάμπρο. Ναι, Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Πραγματικά η Αθήνα τώρα είναι άδεια, οι περισσότεροι έχουν κατευθυνθεί στα εκλογικά κέντρα, άλλοι έχουν πάει και στις παραλίες γιατί ο καιρός είναι πανέμορφος, έτσι δεν είναι. Μιλάμε για καλοκαιρινή ημέρα, καμιά σχέση με ανοιξιάτικη. Έχει ανέβει το θερμόμετρο. Όχι μόνο του καιρού, αλλά και του καιρού. Καλοκαιρινή, Λάμπρο και Λίτσα, 100%, 35 βαθμοί περίπου. Και να σου πω, Σωτήρη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε τι λέει ο Δανός, τι μεταφέρει ο Δανός συνάδελφος. Στενοχώρια από την ύπνο, τι λέει ο Δανός. Ξέρουμε τι θα πει ο Δανός. Θα σου πω γιατί. Απριόρι, ξέρουμε τι θα πει. Μην φουρτουνιάζει, είπα να είμαι ήρεμο σήμερα. Διότι ο κύριος Παπανδρέου ήθελε να μας κάνει Δανία. Επάνω σε αυτό το λέω, αγάπη μου. Και πρέπει να τα συνδέουμε αυτά. Όχι, είπα και έτσι και δεν επιτρέπεται, αλλά τέλος πάντων. Καμιά φορά η οικειότητα που έχουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω. Χρησιμοποιούμε και κάποιες λέξεις που δεν επιτρέπονται και πολύ να τι λέμε. Όταν μιλάει ο Παπανδρέου, στάζει μέλη γι' αυτό. Λοιπόν, όχι, δεν είπα θα μας κάνει Δανία. Λοιπόν, θα θέλω πάρα πολύ να ξέρω ο Δανός τι μεταφέρει. Πάντως, εγώ ξέρω ότι ό,τι πιάνει έχει το λιχνάρι του Αλαντίν. Ό,τι πιάνει στα χέρια του πρώην Πρωθυπουργός γίνεται χρυσός. Καθώς οπουδήποτε πάει είναι ανάρπαστος. Τον ζητάνε όλοι για συνεντεύξεις και. Το ξέρεις, τα εισοδήματά του αυξηθήκανε ενώ όλων μας πέσανε κατά 240.000 παραπάνω το. Διδάσκει ανά τον κόσμο, ανά την Ιφίλιο, τον Τιτανικό. Ναι, τον σύγχρονο Τιτανικό της Ελλάδας. Για την κρίση. Καθόλου δεν είναι για γέλια. Και το λιγότερο που μπορεί να εισπράττει κάθε φορά είναι γύρω στα 40.000 ευρώ ή 26 με 40.000 ευρώ
Πάντως, νομίζω ότι ο κ. Παπανδρέου λιγάκι και. Συνεντεύξεις. Ζητώ συγγνώμη από αυτούς που τον αγαπούν πάρα πολύ και τον παρακολουθούν και τον ακολουθούν. Μιλάει για το κράτος. Αυτό θέλω να πω. Ότι μιλάει πολύ σοβαρά. Αλλά όταν ακούω να μου λέει ότι να μην. Που έχει δει πλέον σοβαρά το όλο διακύβευμα. Ναι, δηλαδή να μην αφήσουμε στη μέση αυτό που ξεκίνησε το Πασόκ. Μα αυτό που ξεκίνησε το Πασόκ τον έβγαλε έξω από την κυβέρνηση και έξω από το κόμμα του. Δηλαδή, ούτε και σε εκείνον έκανε καλό αυτό το ξεκίνημα που έκανε. Για κάποτε να μας σώσει. Του είχε αυτή την μαντινάδα, τότε δεν μπόρεσα να την πω, δεν τη θυμήθηκα καλά. Την είδα απόψε στον ύπνο μου, θα την πω. Α, για πες. Την είχε πει ο Γιάννης Μιχελάκης τότε που ήταν στο Πασόκ και όλοι βομβάρδιζαν τον Παπανδρέο, εκείνο ήταν στο πλευρό του Παπανδρέου. Ο Μιχελάκης στο Πασόκ. Ο Μιχελογιαννάκης. Ο Μιχελογιαννάκης και του είπε, πρόεδρε, του είπε μέσα στην επιτροπή. Ναι. Άλλο στην άκρη του γκρεμού, άλλο κοιτάζει τον γκρεμό και τον επιάνει ζάλι, και άλλο στην άκρη του γκρεμού χορεύει πεντοζάλι. Χόρευε πεντοζάλι από Παπανδρέου τότε. Και εμείς πέφταμε κάτω. Κανονικά. Ομάδα, αλλά μετά έφυγε και ο Μιχελογιαννάκης. Και μερικά παραπολιτικά πήγε να πούμε. Δημάρ και μετά πήγε ότι στην. Όλη η πολιτική αρχή. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Είναι συνεργαζόμενο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Και να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια. Αυτό θέλω μετά να το παραπολιτικά, να πούμε δύο λόγια για την Παρασκευή, γιατί έκλεισαν πώς έκλεισε ο κύκλος των εκλογών, των αναμετρήσεων, με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα και των άλλων αρχηγών. Ναι. Θέλω να πω ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο μόνος ο οποίος τον αποδοκιμάσανε τον όταν χάρανε. Πήγε. Τον χρωμολογιούχη. Και μάλιστα έναν από αυτόν τον πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, το οποίο βεβαίως μετά τον αφήσαν ελεύθερο. Του θα κοστίσει γιατί αυτό στο Πασόκ, βέβαια. Ναι. Αν και βλέπω στην πράσινη παράταξη, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που έχουν. Λες η Ελιά Ναύαγα Λεανθούς καλοκαιριάτικα. Δεν ξέρω. Λίπασμα έριξε πάντως ο Βενιζέλος. Του χάλασε λιγάκι τη σούπα. Ναι, έχεις δίκιο, το θέμα των μικροομολογιούχων. Θα μπορούσε να το έχει χειριστεί διαφορετικά, γιατί είπαμε το μεγαλείο του πολιτικού ανδρός είναι αυτό. Δηλαδή, όχι, και σήμερα αυτό που έπαθε ο Βενιζέλος. Δέχεται και τη σκληρή κριτική. Σηκώθηκαν να πούν τον πόνο τους, να πούν το παράπονό τους, να πούν αυτό που υπέστησαν από το ελληνικό κράτος. Επέλυσαν σε αυτό και ξαφνικά είδανε την περιουσία τους, αυτά τα λίγα χρηματάκια που είχαν, τα 20.000 ευρώ, τα 50.000 ευρώ, τα 60, για αυτούς ήταν οι κόποι μιας ζωής, επένδυσαν στο ελληνικό κράτος και βλέπουν τώρα ότι όχι μόνο έχασαν τα χρήματά τους, αλλά τους κοροϊδεύουν και από πάνω. Λοιπόν, τέλος η υποκρισία. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν και οι φουσκωτοί του κυρίου Βενιζέλου τους πέταξαν έξω από την αίθουσα γιατί τους χαλάσανε την αισθητική τους. Τα παιδιά αυτά θα πάρουν και μπόνους, θέλω να ξέρω. Όπως και σήμερα του χάλασε την αισθητική βέβαια, του κ. Βενιζέλου. Λογικό είναι. Θα πάμε και στους άλλους. Λογικό είναι, εφόσον έκαναν καλά τη δουλειά τους και μάλιστα τους έχει, τους έχει στείλει για μετεκπαίδευση. Άλλοι στέλνουν για μετεκπαίδευση αστυνομικούς να μπορούν να αντιμετωπίσουν το έγκλημα, τα προβλήματα της αστυνομίας. Και αυτοί τους έστειλαν για μετεκπαίδευση, παρακαλώ, για την πολυτελέστατη BMW των 600.000 ευρώ. Όλη η Ελλάδα βουίζει, αλλά ο Βενιζέλος περί άλλων τυρβάζει, αδιαφορεί, δεν πειράζει, καλά κάνει και κυκλοφορεί με 600.000 ευρώ, γιατί ο άλλος δεν έχει μαντιλάκι να κλάψει τη γωνία, άσχετο. Άρα λοιπόν, τους μικροομολογιούχους θα μπορούσε να τους είχε συμπεριφερθεί διαφορετικά, γιατί θα κοστίσει αυτή η υπόθεση. Είναι κραυγή αγωνίας, είναι κραυγή απελπισίας, είναι κραυγή τόσων χρόνων και δεν βρίσκουν πουθενά απάγγιο αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή τους λιδωρούν. Και τι κάνανε, το μεγαλύτερο που κάνανε ήταν Έλληνες. Επένδυσαν ομόλογα στο ελληνικό κράτος. Τι στο καλό λάθος κάνανε. Χρήστο Μαζάνης από τον Πειραιά, από το μεγάλο λιμάνι της χώρας. Γεια σου, Χρήστο. Καρφίσα δεν πέφτει εκεί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο και Λίτσα, εδώ από το στρατηγείο του Γιάννη Μόραλη, που βρισκόμασταν φυσικά για την προηγούμενη Κυριακή, στο κέντρο του Πειραιά, στην Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι από νωρίς που βρίσκομαι εδώ, δεν θα έλεγα, τουλάχιστον από αυτά που μεταφέραν οι συνεργάτες του κύριου Μόραλη, ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία και θεωρούν σίγουρο το αποτέλεσμα. Και όταν λέω σίγουρο το βάζω εισαγωγικά, εννοούν ότι σίγουρα θα είναι πρώτος σήμερα ο Γιάννης Μόραλης. Θεωρούν ότι ο Πειραιάς θα είναι τελικά νικητής και ότι το ίδιο πιστεύουν και από την άλλη πλευρά, Σωτήρη. Το ίδιο πιστεύουν και από την άλλη πλευρά, ήδη αργότερα από εγώ Χρήστο. Θέλω να σας δείξω, Λάμπρο. Ναι. Ναι. Ήθελα να σας δείξω απλά ότι σήμερα εδώ στο στρατηγείο του κ. Μόραλη έχει στηθεί μια εξέδρα. Τώρα αυτή τη στιγμή ανεβαίνω πάνω σε αυτή την εξέδρα. Βλέπετε, την προηγούμενη φορά φυσικά δεν υπήρχε. Όπου εδώ είναι λογικό να γίνουν οι δηλώσεις σήμερα, να είναι οι άνθρωποι πιο ψηλά, να φαίνονται καλύτερα προς τον κόσμο που θα υπάρχει σίγουρα
εκείνη γύρω την ώρα. Από το ναι. εκλογικό αυτό κέντρο. Κοίταξε, Λάβρο και Λίτσα, ναι. είναι, αυτό είναι το κλίμα. Είναι δύο τα αποτελέσματα που παίζουν, η νίκη και η ήττα. Σήμερα δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, δεν έχει παράταση. Άρα λοιπόν έστησαν την εξέδρα τόσο για το ένα αποτέλεσμα όσο για το άλλο. Δηλαδή λογικό είναι τόσο ο νικητής όσο και ο ηττημένος να βγουν και να κάνουν δηλώσεις και να αποδεχτούν την. Κυρίως ο ηττημένος αποδέχεται πάντα την ήττα. Γιατί αυτό το βλέπουμε για το βράδυ των εκλογών στις εθνικές εκλογές, όπου όταν το αποτέλεσμα δείχνει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ποιος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, τότε οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και οι άνθρωποι που είναι κοντά στους προέδρους παίρνουν τηλέφωνο και συγχαίρουν τον νικητή των εκλογών. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και εδώ. Βέβαια, είπαμε. Και για να προσθέσω κάτι τελευταίο, ναι. αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Ότι από το πρωί, όπως μετέφεραν οι συνεργάτες του κύριου Μόραλη, πάρα πολλοί κόσμος, υποστηρικτές της παράταξης συγκεκριμένης, βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα προκειμένου να επιβλέπουν την εκλογική διαδικασία, Λάμπρο και Λίτσα. Ναι. Εντάξει. Ξέρουμε πάνω κάτω, σου έχουν πει πότε περιμένουν τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία θα τους κάνει πραγματικά να χαρούν και να βγουν στους δρόμους του Πειραιά, γιατί αυτοί 8-9 θα βγουν σίγουρο. Λίτσα μου, κάπως 8-9. Ναι. Κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχουμε πληροφορηθεί. Mm. Φαντάζομαι όμως μία μισή ώρα από τώρα ότι εδώ στο εκλογικό κέντρο σίγουρα θα βρίσκονται στελέχη του κινήματος όπως ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Μαρινάκης όπως την προηγούμενη φορά. Οπότε θα έχουμε τότε μια καλύτερη πληροφόρηση για να δούμε. Εντάξει, νομίζω και... όμως, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, ότι θα παρακολουθήσουν από εδώ τα αποτελέσματα. Ναι. Χρήστος, να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, και θα ήθελα στην επόμενη σύνδεσή μας να ρωτήσει λιγάκι το κλίμα και για την προσέλευση. Δηλαδή, τι μηνύματα έρχονται στα εκλογικά κέντρα ή στα περίπτερα εκεί, από τα εκλογικά κέντρα εκεί μάλλον, στα περίπτερα, τι μηνύματα έρχονται από τα εκλογικά κέντρα, αν έχουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Δηλαδή, αυτό. Σε σχέση με την αποχή υποτίθεται. Αυτό. Και θα είμαστε και πάλι εκεί στον Πειραιά κοντά σου. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις. Στην λοιπόν, επόμενη σύνδεση θα έχουμε και πληροφορίες για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις δηλώσεις των δύο μονομάχων του Γιάννη Μωράκη. Ναι, και του. Αυτοί πραγματικά μονομάχοι είναι και έχουν δημιουργήσει έτσι. Όλη τη χώρα είναι έτσι. Ναι. Όχι, εκεί πάρα πολύ πια. Ναι, είναι... Εκεί έχουν βγει εκεί τα ξύφη έξω από την. Και είχαμε και καταγγελίες. Ακριβώς. Ήταν πολύ επιθετική. Ελπίζουμε σήμερα να πάει να κυλήσει πιο ήρεμα η μέρα. Ό,τι αποφασίσει ο κόσμος. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Ό,τι αποφασίσει ο κόσμος. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς απλώς μεταδίδουμε. Κοίταξε. Συγγνώμη, θα σου πω κάτι. Εμείς, σαν δημοσιογράφοι, υποτίθεται ότι είμαστε όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί. Ψηφίσαμε κι εμείς, αλλά έρθαμε εδώ όχι για να ψηφίσουμε, ούτε να πούμε στον κόσμο τι θα ψηφίσει και να τον παρασύρουμε. Εμείς εδώ αντικειμενικά λέμε την αλήθεια, λέμε τη δική μας αλήθεια, έτσι, αυτή που μας μεταδίδουν τα παιδιά από τους τόπους εκεί που είναι, που γίνεται η πράξη της ψήφου. Σωστό. Και από εκεί, αλλά να βγεις τώρα, συνάδελφοι και καλοί συνάδελφοι, και να πεις ότι ψηφίστε εκεί γιατί θα είμαστε αποσταθεροποιημένοι από αύριο, αυτό το λένε τα κόμματα. Εμείς τι σχέση έχουμε? Έχεις δίκιο. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό. Είναι σημαντικό να ξέρουμε και εμείς μέχρι πού είναι τα όρια της δημοσιογραφίας. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των δύο μονομάχων, Γιάννη Μόραλη και Βασίλη Μιχαλολιάκου. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα για τον Πειραιά. Σήμερα οι Πειραιώτες και οι Πειραιώτες ψηφίζουν αλλαγή. Γυρίζουν την πλάτη τους στο χθες, στη μετριότητα, στη μιζέρια, στη διχόνοια, στη διαίρεση. Σήμερα η Πειραϊκή Μεγάλη Συμμαχία που φτιάξαμε αυτές τις 40 μέρες ψηφίζει ανατροπή, ψηφίζει προοπτική, ψηφίζει ελπίδα και χαμόγελο για τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι η στιγμή της απόλυτης δημοκρατίας, όπου ο πολίτης έχει τη μεγαλύτερη, είναι η στιγμή που ο πολίτης έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, που παίρνει στα χέρια του την τύχη της πόλης του, της περιφέρειάς του και επηρεάζει και τα δρόμενα στην Ευρωβουλή. Στις εθνικές εκλογές επηρεάζει τα δρόμενα στην πατρίδα του. Έπραξα κι εγώ ως πολίτης το καθήκον μου για τη δημοκρατία. Είναι η στιγμή που όλοι είμαστε ίσοι. Την ώρα που ψηφίζουμε και την ώρα που φεύγουμε από τη ζωή, τότε είμαστε ίσοι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας, για την πόλη μας, για την περιφέρειά μας, που είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα, αλλά και για μια Ευρώπη η οποία θα λαμβάνει υπόψη του τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον αδύναμο άνθρωπο. Υπάρχουν προβλήματα, καθόλου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στην εκλογική διαδικασία? Καλή επιτυχία στη δημοκρατία. Να, λοιπόν, ο κύριος Μιχαλολιάκος αυτή τη φορά δεν μίλησε για προβλήματα, το απέφυγε. Θα δούμε το βράδυ. Δεν το συνέφερε να το πει αυτό τώρα, να δημιουργήσει έκρηκτη κατάσταση κάτω στον Πειραιά και θα ήταν σε βάρος του. Ξέρεις τι, ο κόσμος έχει βαρεθεί τους τσακωμούς, έχει βαρεθεί τις καταγγελίες ανεφλόγου και ουσίας. Σωτήρης με το δανό, η δανεία του Νότου. Σωτήρη, έχεις το δανό, συνάδελφο.
Λοιπόν, ακριβώς λέω, όπως είπαμε, ναι, είναι ο συνάδελφος ο Ράσμος από το κανάλι TV2, είναι το μεγαλύτερο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο της Δανίας. Μπράβο, αυτό που θα ρωτήσουμε, θα κάνουμε και ταυτόχρονη μετάφραση, θα είναι τι ήταν αυτό το οποίο μετέδωσε στη χώρα του και για ποιο λόγο βεβαίως επέλεξαν από την Ευρώπη για ακόμη μια φορά να βρεθούν στην Αθήνα για να μεταδώσουν τις εξελίξεις από εδώ. Ναι, ναι, ναι. So, Rasmus, what was your correspondence to your channel back to your homeland? Well, we are here in Greece because I think that, of course, everywhere in Europe, this parliament election for the European Parliament is very important, but I think it's even more important in Greece than anywhere else, because here it cannot only change who's in the European Parliament. This election in Greece can change who's going to be in the Greek Parliament in the future, and that is why we're here, because so much is at stake here. Αυτό λοιπόν που μας λέει Λάμπρο και Λίτσο, ο συνάδελφος, είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές για όλη την Ευρώπη βεβαίως, ειδικά όμως για την Ελλάδα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η μόνη συγκεκριμένη χώρα στην οποία τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο για το ποιους θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ποιοι είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν την επόμενη μέρα, και μας έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση δείχνοντάς μας το Ελληνικό Κοινοβούλιο ακριβώς από πίσω μας. So Rasmus, what was your story from Athens? What did you say back to your television? What we have been sent back is, of course, today people voted, and we asked them, is this a protest election against the government or not the government, or is this an election for the European Parliament? And many people, they told us that this is also an election of yes or no to the Greek Parliament. Mm. And this is more a referendum, maybe, than an election, and that is what we sent home. Αυτό λοιπόν που μας είπε ο συνάδελφος ο Ράσμος είναι ότι ρώτησαν εδώ τον κόσμο ότι αν ενδιαφέρονται περισσότερο και αν ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές ή αν ουσιαστικά η ψήφος τους έχει χαρακτήρα διαμαρτυρίας, ναι ή όχι, έτσι μας το τόνισε χαρακτηριστικά για την κυβερνητική πολιτική. Αυτό λοιπόν που το συμπέρασμα του είναι ότι οι άνθρωποι εδώ ψηφίζουν πιο πολύ με βάση το ναι ή το όχι στην κυβέρνηση. Μας τόνισε χαρακτηριστικά ότι έχει το χαρακτήρα δημοψηφίσματος για τους Έλληνες, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, καθώς αυτή είναι και η διαφορά στη σχέση με την εκλογική διαδικασία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λάμπρο και Λίζα, μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλετε. Βλέπει να πηγαίνει η Ελλάδα αριστερά ή δεξιά, προς τα πού το βλέπει ως ουδέτερος ανταποκριτής? Καθώς εμείς μπορεί να είμαστε και λίγο επηρεασμένοι από το κλίμα εδώ, ίσως το βλέπει και λίγο από ψηλά, από τη Δανία το βλέπει. Αριστερά θα πάμε ή δεξιά, τι βλέπει? As a neutral correspondent, yeah, as you are from another country, do you believe that Greece is going to the left or to the right? I think that obviously Greece is going to the left with Syriza, right, and they will get a lot of votes this time. And if they will get a huge win today, I think that in Denmark we will talk about what will happen to Greece and what will happen to the opinion to the European Union. Will the Greek people and the maybe new government with Syriza, will they try to get a new bailout agreement with Europe, or will they keep the old one? Because it will have some huge financial consequences in Europe. So that is a discussion, I think, in Denmark. Αυτό λοιπόν που μας είπε ο συνάδελφος είναι ότι καταρχήν η εντύπωσή του είναι ότι η Ελλάδα κινείται πιο πολύ προς αριστερά στην ερώτησή σου Λάμπρο, και αυτό που τόνισε είναι ότι αν ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, τότε αυτό θα γίνει και ένα μεγάλο θέμα συζήτησης και στη Δανία, καθώς όπως χαρακτηριστικά τόνισε, σε περίπτωση που γίνει αυτό και βεβαίως αλλάξει η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας θα επιδιώξει να αλλάξει τη συμφωνία της αποπληρωμής του χρέους προς την Ευρώπη, και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως απασχολεί και τους Βορειοευρωπαίους για το τι μελιγενέστε. Μια τελευταία ερώτηση. Βλέπει μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα το χθες από την Ελλάδα το σήμερα? Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Change. Την κατάδια μας, δηλαδή, τη βλέπει? Do you see a big change to the Greece of 2014 and to Greece the older years? Do you see that there is a big difference, the situation is deteriorating, as far as you know, about our country? I mean, in Denmark, we think, and many people say, that now Greece has maybe stabilized a little bit, also financial. And people, they think, I mean, what will happen if
everything is turned around here in Greece, and some people they fear that it will go the other way around, that it will create more chaos and not stability as we have seen. But on the other hand, I mean, this is the election of the Greek people, and I mean, I'm from Denmark. I know it has been a very, very tough and difficult time for the Greek people, and that's why I think this is going to be more a protest vote against the European Union and the government, and not so much about the European Union. Αυτό που μας είπε λοιπόν ο Ράσμος είναι ότι η εντύπωση που έχουν οι Ευρωπαίοι, οι Δανείοι, είναι ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί και οικονομικά τα τελευταία χρόνια, ότι έχει περάσει ο κίνδυνος. Υπάρχει όμως ο φόβος ότι εφόσον αλλάξει η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, όποια και να είναι αυτή, τότε μπορεί να δημιουργηθεί χάος, τότε μπορούμε να πάμε πάλι στην αστάθεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ευρωπαίοι το φοβούνται, και μας τόνισε για ακόμη μια φορά ότι η εντύπωσή του είναι ότι οι Έλληνες σήμερα δεν ψηφίσουν τόσο για το Ευρωκοινοβούλιο, όσο ψηφίζουν στήριξη ή αντίδραση στη συγκεκριμένη κυβέρνηση και στις πολιτικές. Άρα, δηλαδή, Σωτήρη μου, το δίλημα που έθεσε ο κύριος Σαμαράς περί αποσταθεροποίησης, αν ψηφίσουμε κάτι άλλο εκτός από αυτό, ο Δανός νομίζω ότι είναι σε αυτή την πλευρά. Για ρώτησέ τον, πιστεύει ότι αυτό το δίλημα είναι που. So you agree with the dilemma that Don Samaras, our prime minister, has posed, that it is stability or chaos? Do you agree with this dilemma? I'm a journalist, so I don't have any opinion about that, and I don't think it's that simple. I mean, that statement is very black or white, and I don't think that the reality is not black or white. Mm-hmm. So, no, I don't think it's about either stability and everything is good, or everything is bad and chaos. I think it's more complex than that. And I don't have any opinion about Greek politics. I'm reporting it, and the Danish people, they are very interested in this election. Αυτό που μας είπε λοιπόν ο συνάδελφος είναι καταρχήν ότι είναι δημοσιογράφος, δεν έχει γνώμη ακριβώς για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εδώ και δεν είναι και ο υπεύθυνος για να πει, καθώς ο ίδιος είναι αντικειμενικός και το καλύπτει. Αυτό όμως που τόνισε είναι ότι το θέμα είναι πιο πολύπλοκο από το σταθερότητα ή χάος. Ότι δεν είναι σίγουρος, δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα είναι καλύτερο για τους Έλληνες σε σχέση με το δίλημα αυτό που του θέσαμε, Λίτσα. Και αυτό που τόνισε βεβαίως είναι ότι οι Δανείοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ τόσο για την κατάσταση στην Ελλάδα, όσο και για το τι θα αποφασίσουν οι Έλληνες για το μέλλον τους και αν θα τους επηρεάσει κατά τον τρόπο αυτό που το θέτει και ο Πρωθυπουργός. Το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή και συγχαρητήρια και εσένα για την πολύ ωραία δουλειά που έκανες. Να είσαι καλά. Πραγματικά αξίζει συγχαρητήριο, Σωτήρη. Να τον ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε. Για να μην ξεχνάει ότι είμαστε η χώρα του ξένιου Δία. Τους αγαπάμε. Να μας αγαπάνε γιατί το έχουμε ανάγκη. Have a great election day here in Greece. Thank you very much. Μας ευχήθηκε ο συνάδελφος να έχουμε πετυχημένες εκλογές. Προηγουμένως μας έλεγε ότι του αρέσει πολύ η χώρα μας και εμείς θα του ευχηθούμε καλή διαμονή για τη συνέχεια για το ρεπορτάζ του. Μπράβο, Σωτήρη. Να είστε καλά και οι δύο. Να είστε καλά. Επανερχόμαστε σε λίγο σε σένα και πάλι. Μπράβο, Σωτήρη. Πολύ ωραία. Ωραία συνέντευξη από τον Δανό. Είπε τα πράγματα με το όνομά του. Τα βλέπει και λιγάκι πιο ουδέτερα. Κοίταξε, είναι τρίτος. Αλλά είδες, η Δανία τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως και οι Βόρειοι Ευρωπαίοι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα γίνει εδώ. Απλώς έχουμε στείλει, φαντάζομαι, λάθος μήνυμα στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των τεμπέληδων, ότι είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που δεν ξέρουν, δεν παράγουν. Μη μου ανοίγει το στόμα και δεν θέλω. Σωστό. Γιατί είμαστε αυτό, σε προεκλογική ακόμα, ψηφίζουμε και δεν είναι. Καλύτερα σωστό να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, και εμείς το πάθαμε αυτό στην Ευρώπη. Ίσα-ίσα είμαστε από τους ανθρώπους που δουλεύουν περισσότερο με λιγότερες αμοιβές. Πριν από 30 χρόνια αυτό στα εγχειρίδια, τα σχολικά, τα γερμανικά, όπου μαθαίναμε τη γερμανική γλώσσα, και εκεί μέσα στα παραδείγματα που δείχνανε λέγανε ο Ιταλός ο γόης, ο Άγγλος ο επιμελής, ο Έλληνας ο τεμπελάκος. Αυτά ήταν μικρές πινελές, τις οποίες εμείς δεν δείχναμε τότε και τόση σημασία. Ο Εθνάρχης, ο παλαιός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μας χαροποιούσε κιόλας, έλεγε ότι οι Έλληνες έχουμε ένα ταλέντο να βγάζουμε, να παίρνουμε, τα λέω σε πολύ απλά λόγια, να παίρνουμε τα χεράκια μας και να βγάζουμε τα ματάκια μας. Και μάλιστα όταν είμαστε σε περίοδο ανάπτυξης και όχι πτώσης. Γιώργος Νταβρής, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανεξάρτητος βουλευτής ή βουλευτής Ανεξάρτητος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας και από μένα, πώς είστε? Πώς τα βλέπετε, κύριε Νταβρή, τα πράγματα? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αύριο δηλαδή θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε καλά, ή αύριο θα ξυπνήσουμε και θα γίνει χαμός πάλι? Εξαρτάται τι εννοεί ο καθένας καλά. Ναι.
Για σας. Γιατί όταν, θα σας πω, γιατί άκουγα και πριν τη συζήτηση και άκουσα για τον κύριο Παπανδρέου σήμερα και τους άλλους και τον κύριο από τη Δανία. Κοιτάξτε, όταν στον παρανομαστή το μέτρο μέτρησης είναι μόνο το χρήμα, βγάζεις διαφορετικά συμπεράσματα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να θέλει να μετρηθεί με τους κολλησούς με το χρήμα. Έτσι, η κατάσταση εδώ δεν πάει καλά. Και αυτό που λέγαμε ότι πριν η Ελλάδα πάει καλά ήταν γιατί υπήρχε μια ασυδοσία, το χρήμα ερχότανε, υπήρχαν οι μεγάλοι που κλέβανε, ζούσαν με κάτι ψίχουλα και οι μικροί, και τώρα αυτό το πράγμα έχει χαλάσει και λέμε ότι πάμε άσχημα. Στην Ευρώπη πρέπει να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο σκοπός μας και, ποια είναι η διαδρομή μας. Τι είμαστε στην Ευρώπη, ποια Ευρώπη θέλουμε. Αυτό το πράγμα δεν το συζητήσαμε ούτε και σε αυτές τις εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, και το μόνο πράγμα το οποίο γίνεται, όπως είδαμε, είναι να γίνεται μια συζήτηση για το ποιος θα είναι κυβέρνηση αύριο, αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, αν θα επανέλθει πάλι και θα νεκραναστηθεί από ό,τι τον ακούσαμε, εάν θα είναι ο Μέλκο Δε. Για τα προβλήματα του πολίτη και για ποια πρέπει να είναι η διαδρομή της Ελλάδος και πώς μπαίνει αυτή η κακιά Ευρώπη στο σπίτι του Έλληνα, δεν έγινε καμιά συζήτηση. Κύριε Νταβρή, συγγνώμη, πιστεύετε δηλαδή ότι ο Έλληνας πολίτης σήμερα πάει με όχι πολύ καλή πληροφόρηση για να κάνει, να ρίξει την ψήφο του, δηλαδή δεν ξέρει πολλά πράγματα για το τι θα κάνουν οι 21 βουλευτές που θα πάνε στην Ευρώπη. Στον Έλληνα πολίτη μπήκαν διλήμματα τα οποία είναι έξω από την πραγματικότητα. Είναι δηλαδή εθνικών εκλογών μηνύματα ίσως και όχι ευρωπαϊκών εκλογών. Σαφέστατα και όχι. Μάλιστα. Συζητήθηκε καθόλου, ακούσατε εσείς παραδείγματος χάρη, έτσι, λένε ότι προηγείται ο κύριος Τσίπρας, θα το δούμε στις εκλογές. Mm-hmm. Ο καθένας ανάλογα την πλευρά που είναι κάνει αυτό το πράγμα. Εάν ο κύριος Τσίπρας πάει 90% και μείνουμε σε αυτή την Ευρώπη, θα λύσουμε τα προβλήματα. Άρα, οι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα. Όχι, όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εκτιμώ πως όχι. Ο κύριος Παπανδρέου ξανάρθε σήμερα και λέει έχουμε όραμα, ας πούμε, θα συνεχίσουμε το όραμα του Πασόκ. Κατάλαβε κανείς τίποτα? Όχι, λέει να συνεχιστεί η πολιτική του Πασόκ όπως ξεκίνησε να συνεχίσει. Βεβαίως. Αυτό που έχει ζήσει η χώρα όλο αυτό τον καιρό, ποιοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι? Δεν έχουν όνομα. Γιατί μπαίνει μόνο ο Α και ο Β για να μιλήσουμε, ο Αντώνης και ο Βαγγέλης? Ο Γιωργάκης, ο Κωστάκης, οι άλλες οικογένειες γιατί είναι εκτός κάδρου? Δεν το κατάλαβα. Πώς, μήπως, έγραψα και ένα tweet σήμερα, μήπως η έννοια, ξέρω εγώ, δημοψήφισμα την οποία είχε κάνει ο Παπανδρέου και κοντέψαν να τον κλωτσίσουν εκεί πέρα και τον βρίζανε, είναι ο τρόπος για να νεκραναστήσει τον Παπανδρέου ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πολλαπλώς μάλλον βοηθιέται από αυτή την κατάσταση? Το έχει σκεφτεί κανείς αυτό? Α, για καθίστε εδώ, θέτετε. Βεβαίως, και αυτά είναι μικροπολιτική. Δεν άκουσα τον κύριο Τσίπρα όλο αυτό τον καιρό να βάζει στο κάδρο τον κύριο Παπανδρέου. Όλους τους υπεύθυνους. Υπεύθυνος είναι και ο κύριος Βενιζέλος. Εγώ γνωρίζω ότι δια της ψήφου μου στη Βουλή αλλά και με τις ομιλίες μου τον έχω κατακεραυνώσει και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο και τους έχω πει από πού θα βρουν και τα χρήματα. Ο κύριος Τσίπρας όμως στο κάδρο της κριτικής εδώ και ένα χρόνο δεν βάζει τον κύριο Παπανδρέου. Έβαλε όμως τον κύριο Βενιζέλο γιατί έχουν προσωπική βεντέτα. Ναι, βεβαίως. Βάζει τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Σαφώς και εάν έχει όμως ο κύριος Παπανδρέου 20 βαθμό υπευθυνότητας ευθύνης για αυτά που συμβαίνει η χώρα, μάλλον ο κύριος Βενιζέλος θα του βάλουμε κανένα 18-17. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κύριε Νταβρή. Από εκεί και πέρα λοιπόν παίζονται μικροπολιτικά παιχνίδια. Τα προβλήματα της χώρας είναι μπροστά. Και επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να κάνω κριτική, θέλω ως βουλευτή της αντιπολίτευσης να δίνω και πρόταση. Έχω να πω το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί και το σύστημα, η ελίτ, όπως το είπε και ο κύριος από τη Γερμανία, από τη Δανία, ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, φταίει η ελίτ. Την ελίτ δεν βλέπω να, η ελίτ δεν βλέπω να πυροβολείται. Και μάλιστα όχι μόνο δεν πυροβολείται, και είμαι κάθετος αυτό, δεν χρειάζεται ούτε πυροβολισμό ούτε φυλακές, δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. 60 δις γνωρίζει ο κύριος Τουρνάρας και τα ξέρει και ο κύριος Τσίπρας ότι τα 25 είναι άσπρα και τα 35 μαύρα. Δεν είδα να το κάνει σημαία. Δεν έγινε σημαία αυτό το πράγμα και λιώνει ο κόσμος κάτω.
και έχει, έχουμε γίνει πρώτο θέμα, ξέρω εγώ, μόνο για τα λεφτά. Και αν μέσα στην Ευρώπη χάσουμε τελείως την εθνική κυριαρχία, τι να τα κάνουμε τα λεφτά. Δηλαδή, εάν μπει κάποιος, γίνει μια κυβέρνηση του Τσίπρα ή του Κουβέλη ή του Χ ή του Ψ και μας φτάσει στους μισθούς 3.000 και χάσουμε την εθνική μας συνείδηση, τη γλώσσα και έρθει η Τουρκία στον 25ο, θα είναι όλα καλά. Θεωρείτε δηλαδή, κύριε Νταβρή, θεωρείτε ότι τα εθνικά θέματα τα έχουν βάλει πολύ πίσω, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και κοιτάνε το χρήμα? Δεν έχει ευρωβουλευτές ο κύριος Τσίπρας που λέει ότι έχουμε τουρκική μειονότητα κτλ. Ναι, για το θέμα, ας πούμε, της Χρυσής Αυγής που γίνεται τόση φασαρία, γιατί τόσο καιρό λένε ότι είναι υπεύθυνη η οικονομική κατάσταση? Αυτό βγαίνει από την Ευρώπη. Το πρώτο είναι το μεταναστευτικό. Το δεύτερο είναι η απώλεια αξιών, η διαπλοκή και όλα αυτά που είπα πριν. Τότε... Και τρίτο είναι η οικονομική κατάσταση. Τότε γιατί τι φύγατε, θα κάνουμε, κύριε Τσίπρας, με όλους αυτούς? Τότε γιατί... πάμε να ασκήσουμε κριτική για το θέμα του μεταναστευτικού, βγαίνει στα κεραμίδια. Τότε γιατί φύγατε από τους ανεξάρτητους Έλληνες? Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τότε θέλω γιατί... να πω ότι... Κύριε Νταβρή, κύριε Νταβρή, ο Λάμπρος, ο Παναγιώτου. Τότε γιατί φύγατε από τους ανεξάρτητους Έλληνες και δεν μείνατε εκεί να αγωνιστείτε? Δεν κατάλαβα, γιατί ο κύριος Χαμένος τι κάνει? Δεν βγήκε προχθές στο Sky και λέει οι νεοδημοκράτες να διώξουν τον Σαμαρά, οι Πασόκοι να διώξουν τον Βενιζέλο και να πάμε για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Δηλαδή του κυρίου Χαμένου του φταίει μόνο ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς? Πώς θα πορευτείτε τώρα? Δεν μιλώνει ότι ο κύριος Καραμαλής κάνει παράδειγμα. Πού είναι ο κύριος Καραμαλής, δεν μου λέτε, πού είναι? Εκείνος δεν μιλάει πέντε χρόνια τώρα. Τώρα θα μιλάει. Κάνει παρέμβαση. Α, ναι. Μπράβο, γιατί παρενέβη. Δεν πρέπει να μιλήσει. Παρενέβη και μίλησε για σταθερότητα. Όχι, από... δεν παρενέβη μέσω τρίτων, καθόλου. Όχι ο ίδιος απευθείας. Δεν παρενέβη. Ακριβώς. Να βγει και να μας πει. Εγώ τον έχω προκαλέσει. Τι έγινε? Δεν ήξερε τι έκανα ο λογοσκούφης. Με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου. Παρακαλώ, καλά κάνετε. Και θέλω να πω ότι η χώρα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και τα σοβαρότερα θέματα δεν είναι τα οικονομικά. Τα οικονομικά μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας ξέρει που θα βρει τα λεφτά. Στα 12 δισεκατομμύρια που είναι τα πετρέλαια που γράψε ο κύριος Σούρλας, στα 60 που είναι 25.000 που βγάλαν το 10 και 12 και ο κύριος Παπανδρέου δεν τα ξέρει. Έτσι τελειώνουμε τον κόσμο. Αλλά... Η Νέα Δημοκρατία σας καλεί όμως, κύριε Νταβρή, και βλέπω ότι εσείς ασκείτε ολομέτωπη επίθεση. Με συγχωρείτε τώρα, κύριε Παπαναγιώτη, είπαμε να σας πω να μιλήσουμε κάτι, έτσι. Να μην το βάλω, να μην το θέσω στο θέμα. Μην μου πείτε ότι δεν είχατε. Ότι δεν είχατε προσέγγιση. Ότι δεν είχατε. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε εξαντλήσει. Εγώ έκανα και δήλωση στη Real News ότι εμείς είμαστε σε κουβέντα με τον κύριο Γιωβανόπουλο, με άλλους, για να κάνουμε νέα πολιτική πρόταση. Γιατί επανέρχεται αυτό το θέμα τώρα, για να θολώσει το τοπίο της κριτικής προς τον κύριο Τσίπρα και τους άλλους? Το θέμα αυτή τη στιγμή, κύριοι, δεν είναι αν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, είτε ο Νταβρής, είτε ο Καμένος, είτε κανένας. Εδώ κινδυνεύει το έθνος, το καταλαβαίνετε. Και το οικονομικό τα έχουν γεμάτες τσέπες τα λεφτά. Μπορούμε να τα βρούμε τα λεφτά. Εδώ κινδυνεύουμε από άλλα πράγματα. Κινδυνεύουμε από αυτόν που λέει ότι η Θράκη είναι ο ευρωβουλευτής του κυρίου Τσίπρα και λέει δεν έχουμε πρόβλημα. Κινδυνεύουμε από αυτόν που λέει ότι χωράμε κι άλλα 2 εκατομμύρια ξένους μέχρι να σταματήσουν οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και ούτω καθεξής. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να βάλουμε τις γεμάτες τσέπες να πληρώσουν. Και από εκεί και πέρα, όποιος είναι υπεύθυνος, εγώ δεν είμαι ούτε για κρεμάλες ούτε για φυλακές. Να πάει στην άκρη του, από εκεί και πέρα, ό,τι έφαγε να του τα βρούμε και να του τα πάρουμε πίσω και να τελειώνει η ιστορία. Κύριε Νταβρή, εγώ αυτό γνωρίζω και αυτό προσβεύω. Κύριε Νταβρή, πριν σας αποχαιρετήσω. Και μέσα σε αυτούς δεν είναι οπωσδήποτε και ο κύριος, ο πρώην αρχηγός μου, το οποίο μάλιστα του είπα ότι ευτυχώς με διαβάζει, γιατί μιλάει τώρα για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εγώ το έχω γράψει στα επίκαιρα εδώ και 9 μήνες ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το έχω πει. Του επιτρέπω να με διαβάζει έστω και αργά. Ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Νταβρή, μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπετε για την αυριανή μέρα? Θα είναι καλή ημέρα, μαζιά θα πούμε. Εκείνο που προβλέπω είναι ότι τα προβλήματα θα είναι εδώ και θα κινηθούν οι μεν με το όριο νικήσαμε, οι άλλοι με τη λέξη αντέξαμε. Μάλιστα. Δεν πάει. Ούτε εάν κινούμαστε σε αυτό το περιθώριο, το margin, δεν λύνουμε τα προβλήματα. Πρέπει να πληρώσουν αυτοί που έχουν και ξέρουν που είναι. Πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει τα προβλήματα, τα σπουδαία είναι πέρα από το οικονομικό
και πρέπει να σώσουμε τη γλώσσα μας και το έθνο μας για να ξέρουμε στην Ευρώπη ποια Ευρώπη θέλουμε και τι πορεία έχουμε να κάνουμε προς τα εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταβρίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, γιατί ξέρεις, είναι και πρώην στρατιωτικός. Δεν είναι στρατιωτικός. Ναι, εγώ ξέρω ότι είναι. Δεν είναι. Πιλότος. Αυτό λέω. Είναι της πολεμικής αεροπορίας όμως. Αγάπη μου. Είναι της πολεμικής αεροπορίας. Γι' αυτό τα εθνικά θέματα του είναι και πιο συγγενή και έχει και περισσότερες ευαισθησίες. Γι' αυτό το λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε ξανά μαζί κοντά σας. Ζούγκλα, μαραθώνια η σύνδεση μας σήμερα, στις 6, Μάκης Τρανταφυλόπουλος. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Bergman Cold. Bergman Cold, 811-00111. Από το Α ως το Ωμέγα, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Μπαταρία λουτρού και νηπτήρα Φιόρε, μόνο 89 ευρώ μαζί. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Bergman Cord. Κλινική μαλλιών Bergman Cord. 811-00111. Από το Α ως το Ωμέγα, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Βάση έπιπλο βεσέ με γούρνα πικαντήλι, μόνο 69 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Στην Πεζό, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and ever more. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and ever more. Χειροποίη τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δημόλιο Αθήνας αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό.
Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενάλλου, μόνο στον άλλο. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-99-58.000. Λοιπόν, πάλι κοντά σας, ευρωεκλογές 2014, εκλογές 2014. Ο Λάμπρος Παναγιώτου. Και η Λίτσα Θεοφάνου. Κοντά σας. Έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Θα τον δείτε σε λίγο. Ναι, θα τον κρατήσουμε ως σάκο του box. Γιατί αυτή η παράταξη σήκωσε τα βάρη, όπως λέει και ο Βενιζέλος. Σήκωσε τα βάρη. Άλλοι λένε ότι έχει κλατάρει και άλλοι ότι δεν έχει κλατάρει. Πήρε και τον Πύρο Δήμα, αλλά ο Πύρος δεν σηκώνει τα βάρη. Τα σηκώνει ο λαός, λέει ο Βενιζέλος. Εμείς ως παράταξη, ως πράσινη παράταξη. Άλλοι λένε ότι σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει, και άλλοι ότι έχει κλατάρει. Σωστό. Θοδωρής Τσίκας. Καλώς μας ήρθες, Θοδωρή. Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ. Μην αρχίσετε τώρα να του λέτε. Ελιά, ΠΑΣΟΚ. Γεια σου και αλήθεια λέμε. Όχι ελιά, ΠΑΣΟΚ. Ελιά ή ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μπερδευτεί. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει με τα όργανά του, τους οργανώσει του, τα μέλη του. Καλώς και πάλι. Συμμετέχει σε μια εκλογική. Έκανα ένα μορφασμό, βέβαια, περίμενα, δεν θα με πιάσει σκηνοθέτη. Σε μια πρόδωσε. σε μια εκλογική συνεργασία με άλλες μικρότερες κινήσεις της κεντροαριστεράς που λέγεται Ελιά Παύλα Δημοκρατική Παράταξη. Ο Θοδωρής Τσίκας έχει την ξύλινη γλώσσα ή όχι? Είναι πιο... Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Θα μας το αποδείξει τώρα. Και αυτοί μας παρακολουθούν. Θα μας το αποδείξει τώρα. Αστείευομαι. Κύριε Τσίκα, μήπως είναι μια δικαιολογία η Ελιά? Ναι, ναι, η Ελιά. Έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ μέσα έτσι για τους ψηφοφόρους, ούτως ώστε να πάνε να ψηφίσουν, γιατί υπάρχει μια δυσκολία στους ευρωβουλευτές οι οποίοι ζητούν την ψήφο του λαού με την επωνυμία του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κομμάτι του ψηφοδελτίου της Ελιάς είναι ευρωβουλευτές, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι μέλη του ΠΑΣΟΚ και κάποιοι που έχουν υποδεικτεία του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι υπάρχουν, το αποποιούνται, ξέρετε. Υπάρχουν και από τη συμφωνία. Ας να τελειώσει, να δούμε. Τον έχουμε. Και από τη συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, τη οποία ηγείται ο Αντρέας Λοβέρδος, υπάρχουν και από 4-5 μικρότερες κινήσεις της κεντροαριστεράς, την Πολιτεία 2012, την Πρωτοβουλία Β, τη Δυναμική Ελλάδα, τους νέους μεταρρυθμιστές. Εμείς, κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει μια προσπάθεια ως ΠΑΣΟΚ να ενώσουμε όσο δυνατόν ευρύτερες δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Όταν είχατε πέσει τα τάρταρα. Τότε σκεφτήκατε το άνοιγμα. Από παλιά ήταν αυτό, κύριε Παναγιώτου. Και θα ήμασταν και πολύ ευχαριστημένοι αν μπορούσε και η Δημοκρατική Αριστερά και ο κύριος Φώτης Κουβέλης να είχαν ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια. Θυμόσαστε ότι παλαιότερα ήταν πιο θετικοί. Τους τελευταίους μήνες γίνανε πιο αρνητικοί. Βρίζεται μέχρι και το Φώτη Φανούριο Κουβέλη, ο οποίος, αν μη τι άλλο, για το ύφος του και το ήθος του είναι ήπιον τόνων ο άνθρωπος. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ. Καταλαβαίνω ότι η αντιπαράθεση είναι στο πικ σε σκληρό επίπεδο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι και το Φώτη Κουβέλη, όταν είδατε ότι ψαρεύει προς την πλευρά τη δική σας, ανεβάσατε ο αρχηγός σας, ο Βενιζέλος. Δεν έχουμε βρίσκει ποτέ ούτε νομίζω. Άφησε εχμές για το Φώτη Κουβέλη και για το κόμμα. Ναι, αλλά εχμές, αλλά πολιτικές. Όχι... Πολιτικές, βέβαια. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Όχι, διότι την τελευταία στιγμή η Δημοκρατική Αριστερά αποφάσισε να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Πιο μοναχικό, πιο απομονωτικό όμως. Δικαίωμά τη. Αισθάνεται όμως προδομένη από το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι ο κόσμος τη. Τη διαβεβαιώνατε ότι η τρικομματική θα έχει και συνέχεια η συγκυβέρνηση αυτή. Θα έχει μέλλον. Και ξαφνικά είπατε ότι εμείς χωρίς τη Δημάρ δεν θα μείνουμε ποτέ στην κυβέρνηση. Όχι μόνο μείνατε και ξεμείνατε. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Η Δημοκρατική Αριστερά αποχώρησε από την τρικομματική κυβέρνηση με μια, προσέξτε, με μια σωστή αφορμή. Θέλω να το πω αυτό. Η ιστορία του φιάσκου της ΕΡΤ
και τις απαράδεκτες απόφασεις που είχε πάρει τότε ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να την κλείσουν, ήταν πραγματικά μια σοβαρή αφορμή, αλλά δεν μπορεί το θέμα της ΣΕΡΤ να επικαλύπτει και όλα τα προβλήματα της χώρας. Σας βάζω ένα άλλο προβληματισμό και αν θέλετε, με πιστεύετε. Αν θέλετε, δεν με πιστεύετε. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα γίνω πιστευτός. Ήμουνα την Παρασκευή το βράδυ στο Σύνταγμα. Πρόσωπα που δεν χαμογελούσαν. Λέτε εσείς συγκέντρωση του κυρίου Σαμαρά, ναι, της Νέας Σαμαρά, μουδιασμένα, και έλεγε ο ένας τον, πώς τα βλέπεις, με εκείνον που μπλέξαμε, του λέει, το χοντρό, δεν πρόκειται να βρούμε να δούμε άσπρη μέρα. Το αντίθετο λένε και οι άλλοι. Το μεταφέρω, γιατί αφήσατε εχμές αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία και για την κίνηση που έκανε στην ΕΡΤ. Το ίδιο σκέφτονται και αυτοί για σας. Προφανώς, κύριε Παναγιώτου, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο κόμμα. Είναι διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικό ιδεολογικό πλουστάσιο, με διαφορετικές αξίες. Συνεργάζονται όχι για να σώσει, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ την Δημοκρατία. Συνεργάζονται για να μπορέσει να σωθεί η χώρα και να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική. Δεν σας θέλουν, γιατί μένετε. Δεν θέλω να σας βλέπουν ζωγραφιστούς. Κοιτάξτε. Τους είπατε τώρα για Σγουρό και τρελαίνονται. Τους είπατε για Καμίνη και δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε. Εμείς δεν είπαμε εμείς. Αυτοί είπανε. Εμείς, όπως ξέρετε, τον κύριο Σγουρό και τον κύριο Καμίνη δεν τους υποστήριξαμε για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές, στον πρώτο γύρο. Τους υποστηρίξαμε και την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αλλά, όπως είδατε, οι αυτοδιοικητικοί υποψήφοι που έχουν έργο, είτε σε έργα υποδομής, όπως έχει ο κύριος Γκουρός στην περιφέρεια, είτε σε έργα κοινωνικής πολιτικής, όπως έχει ο κύριος Καμίνης στο Δήμο, που έχουν και ευρύτερα και πολυσυλλεκτικά ψηφοδέλτια, συγκέντρωσαν ψήφους πολύ παραπάνω από τις δυνάμεις που τους υποστηρίζουν επίσημα ή ανεπίσημα. Αντιθέτως, οι κομματικοί υποψήφοι, παραδείγματος χάρη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές πήραν πολύ κάτω από τα κομματικά ποσοστά που είχαν τα κόμματα που τους υποστήριζαν. Θα σας πω κάτι. Αυτές τις μέρες στην Ιπποκράτους διέκρινα, στην Χαρλάου Τρικούπη, διέκρινα μια αισιοδοξία. Διαβλέπετε κάτι που εμείς δεν βλέπουμε? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι εννοείται αισιοδοξία. Σίγουρα η προηγούμενη Κυριακή ήταν μια μέρα που απέδειξε ότι η κοινωνική βάση της Δημοκρατικής Παράταξης υπάρχει, είναι παρούσα και συνεχίζει να προβληματίζεται και να αγωνίζεται. Με δυσκολίες, αλλά συνεχίζει. Παρά την εκλογική συρρήκνωση και του ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι πράγματι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει αυτός ο χώρος και δεν δείχνει μόνο σε αυτοδιοικητικές εκλογές, αν μου επιτρέπετε. Αυτό είναι συνέχεια και πολλών άλλων αρχαιρεσιών και αναμετρήσεων σε πολλούς κοινωνικούς χώρους. Υπενθυμίζω στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπενθυμίζω στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπενθυμίζω σε πολλές ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα και οργανώσεις της ΑΔΕΔΗ και της ΓΕΣΕ. Θέλω να πω δηλαδή ότι προοδευτικές παρατάξεις ευρύτερες, στις οποίες συμμετέχουν και δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζουν να υπάρχουν και να παίρνουν πολύ υψηλά ποσοστά και να κερδίζουν πολλούς μαζικούς κοινωνικούς χώρους. Αυτό απεδείχθηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς να έχουμε δώσει χρήματα. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό, ούτε θέλουμε να καρποθούμε κανενός το. Ναι, και εντολή δώσατε να μην πρασινίσει ο χάρτης. Το ποσοστό. Για να μην δεν δούμε. Δώσαμε εμείς, κύριε Παναγιώτου. Οι υποψήφοι και πολύ ορθώς, επειδή έχουν ευρύτερα ψηφοδέλτια. Εντολή από Βενιζέλο, και δεν είναι κομματική, ο Βενιζέλος, και δεν είναι κομματική. Εσείς τώρα νομίζετε ότι ο παράδειγμα χάρη ο κύριος Καμίνης, ο οποίος την προηγούμενη φορά έχει υποδειχθεί από την Δημάρα, από τη Δημοκρατική Αριστερά. Στην αρχή και με κατόπιν το ΠΑΣΟΚ τον απεδέχθη. Παίρνει εντολές τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό ήταν επιλογές των συνδυασμών, των επικεφαλής των συνδυασμών. Και πολύ καλά έκαναν, διότι δεν είναι κομματικοί συνδυασμοί. Ούτε το ΠΑΣΟΚ έδωσε χρήματα στον πρώτο γύρο. Βάλτε μια ανατελεία, να δούμε λίγο τις δηλώσεις Δούρου και Σγουρού και επανερχόμαστε. Επιλέγοντας την εθνική αντιπροσωπεία για την καινούρια σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιλέγοντας ποιους θα μας κυβερνήσουν και ποιες στις περιφέρειες και στους δήμους, να ευχαριστήσω πολύ τους δικαστικούς αντιπροσώπους, την εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος, που έχουν να αντιμετωπίσουν και όλα δείχνουν ότι θα το πράξουν πολύ καλά, πολύ αποτελεσματικά, μια καινούργια διαδικασία με τρεις κάλπες, τρία σπουδαία ψηφοδέλτια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το πρόβλημα αυτό στον ήχο δεν μας επέτρεψε να ακούσουμε καθαρά. Αν δεν ήμουν αισιόδοξοι, αν δεν ήμουν αβέβαιοι, αν δεν ήμουν πεισματάρα ότι μπορούμε εμείς οι πολίτες να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας, δεν θα είχα μπει επικεφαλής μιας τόσο σπουδαίας μάχης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς που είναι δύσκολη μέρα. Σήμερα μιλούν οι πολίτες. Με ψήφο ευθύνης, γυναίκες και άνδρες αποφασίζουν για τον Περιφερειάρχη, αποφασίζουν για το μέλλον της Αττικής. Τους καλώ να έρθουν στις κάλπες. Η σημερινή μέρα είναι κρίσιμη για την Αθήνα. Οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι σήμερα με την ψήφο τους κρίνουν το μέλλον της πρωτεύουσας της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι αισιόδοξη για το αποτέλεσμα, κύριε Δήμαρχε? Ναι, είμαι. Η Αθήνα σήμερα ολοκληρώνει το μεγάλο βήμα που έκανε την προηγούμενη Κυριακή. Καλούμε όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες να χρησιμοποιήσουν τη μεγάλη δύναμη που έχει η ψήφος τους και να φέρουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πόλη μας. Η σημερινή μέρα θα είναι μια μέρα νίκης για την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όλοι αισιόδοξοι. Λίτσα, τους είδες. Ναι, μια χαρά είναι. Όλοι νομίζω, ζώδες, όλοι κερδίζουν. Να σου πω κάτι, όλοι πάνε σε έναν αγώνα για το να κερδίσουν. Δεν είναι ποιο κέρδισε, αλλά θέμα είναι και ποιο άντεξε. Εκεί θα το πάνε τώρα. Όχι ναι, μισό, αυτό. Μισοάδικο και μισογεμάτο. Ναι, ναι. Εγώ θέλω στον κύριο Τσίκα να του κάνω μια ερώτηση. Βασικά θα ήθελα την άποψή σας με αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε το όραμα του ΠΑΣΟΚ. Το χάο, έτσι, δηλαδή. Δεν ξέρω, καθένας το βλέπει και το παίρνει όπως εκείνος νομίζει. Και καμία αναφορά δεν έκανε για το θέμα της Ελιάς, που μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι μήπως το πάει για κάποιο κόμμα ο κύριος Παπανδρέου μετά τις εκλογές. Καθόλου δεν έχει αναφερθεί στην Ελιά, ούτε και όταν δημιουργήθηκε, ούτε και κατά τη διάρκεια, ούτε και τώρα. Δηλαδή, σε αυτή τη δήλωση που ήταν και μακροσκελέστατη, θα έλεγα, είχε να μιλήσει και αρκετό καιρό. Αφού φυτεύει Ελιάς με τη γλάστρα μαζί, δεν μιλάει για Ελιά. Στην Τουρκία για κάτι, άλλο μίλαγε, για κάτι άλλο μίλαγε. Δεν μίλαγε για γλάστρα και ελιά. Βοηθάω το Θοδωρή. Για τον μπαλκόνι έτσι, μίλαγε για άλλο φυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Εγώ απλώς θέλω να το σχολιάσει ο αγαπητός φιλοξενούμενός μας. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Είπε ακριβώς να μην μείνει στη μέση το έργο που έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είπε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση συνεργασίας ακολουθεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ναι, προφανώς. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς άλλα λέει όμως. Θυμόσαστε πολύ καλά ότι όταν στα χέρια του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης τότε Γιώργου Παπανδρέου έπεσε, ναι, έσκασε η βόμβα της χρεοκοπίας της χώρας, η οποία είχε ήδη συντελεστεί. Ο Παπανδρέου. Ναι, αλλά δεν είχαν υπογράψει το πρώτο μνημόνιο ο κύριος Σαμαράς. Αυτό θέλω να σας πω. Και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να βρει λύση σε μια χρεοκοπία η οποία είχε ήδη συντελεστεί. Και μας επιβλήθηκε ένα μνημόνιο με βάση τους συσχετισμούς που υπήρχαν τότε στην Ευρώπη. Ναι. Συντηρητικοί συσχετισμοί, δεξιές οι περισσότερες κυβερνήσεις, ναι, νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική, την οποία όμως εμείς είχαμε απόλυτη ανάγκη, διότι σε 15 μέρες τα χρηματοκιβώτια του κράτους εξαντλούνται. Λοιπόν, τότε που αναγκαστήκαμε και εμείς πήραμε πολύ επώδυνες αποφάσεις, τις οποίες είσαι πλήρως εκλογικά το ΠΑΣΟΚ. Δεν πήρατε τις αποφάσεις. Ο λαός επομίστηκε τις αποφάσεις, έπαιρνα και εγώ. Ο λαός επομίστηκε το βάρος. Ακούω τον Βενιζέλο να λέει ότι εμείς σηκώσαμε ως παράδοξο το βάρος. Δεν το σηκώσατε εσείς. Μόνο το σεβασμό. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το βάρος το σηκώνει ο λαός. Τέτοια βάρη, κύριε Τσίκα, σηκώνω κι εγώ. Να απαντήσω λίγο στην κυρία Θεοφάνου και να σα παρακαλώ. Συγγνώμη για το ύφο. Πάρθηκαν επώδυνες και πολύ δύσκολες αποφάσεις και τις θυσίες προφανώς τις είχε ο ελληνικός λαός. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Θυμόσαστε τότε ότι όλα τα άλλα κόμματα τότε κάνανε τους τζάμπα μάγκες. Και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς ήταν σκληρά αντιμνημονιακός. Μα πού συνεργάζεστε, τον έχετε ξεβαφτίσει εδώ, έχετε τώρα δύο λεπτά. Εδώ τον έχετε δύο λεπτά. Δεν με αφήνετε να απαντήσω στην κυρία Θεοφάνου όμως. Λοιπόν. Και ο κύριος Τσίπρας φυσικά, ο κύριος Καμένος, όλα τα κόμματα τότε και η Δημάρ, έτσι. Όλοι τότε κάνανε τους τζαμπαμάγκες και λέγανε, γιατί ήταν εύκολο έτσι στην αντιπολίτευση, θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε αυτοί να έχουν μερίδιο της εθνικής ευθύνης για το πού θα πάει η χώρα. Το ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε όμως μετά και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε ρότα. Και τα λέω σχηματικά, από αντιμνημονιακή έγινε μνημονιακή, όχι μόνο στην τρικομματική κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Παπαδήμου άλλαξε πολιτική η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Σαμαράς, προσχώρησε δηλαδή στην πολιτική που μέχρι τότε έκανε το ΠΑΣΟΚ. Μα υπογραφές είχαν πέσει υπογραφές, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Και αργότερα με την τρικομματική κυβέρνηση η Σαμαρά προσχώρησε και η Δημάρ. Και ο κύριος Κουβέλης, ναι, σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Να βάλουμε στην κουβέντα και ένα ωραίο καλεσμένο. Την οποία, από την Αχαΐα μας περιμένει. Ναι, ναι. Την οποία, αν την είχαμε κάνει νωρίτερα όλοι μαζί, ναι, θα ήταν και λιγότερες οι θυσίες για τον ελληνικό λαό. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι. Ποιος φταίει όμως ότι δεν το κάνατε μαζί. Δεν ζήτησε ο κύριος Παπανδρέου βοήθεια. Πώς δεν ζήτησε. Ζήτησε και το καλοκαίρι του 2011, θυμόσαστε μια βραδιά. Ναι, μόνο που δεν τη ζήτησε απευθείας. Αρνήθηκε ο κύριος Σαμαράς και τη ζήτησε και αμέσως μετά. Και ο ίδιος απεσύρθηκε και πήγαμε στην κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου. Για την Ελιά επομένως, θέλω, επομένως το έργο αυτό πράγματι υπάρξε. Πράγματι προσχώρησαν και οι άλλες δυνάμεις στη μοναδική υπαρκτή ουσιαστικά εναλλακτική λύση. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Το αναγνώρισαν τότε. Πράγματι είναι ένα έργο το οποίο προφανώς πρέπει να ολοκληρωθεί, κύριε Θεοφάνους. Ναι. Διότι αν δεν ολοκληρωθεί, δεν θα μπορέσει και ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία να ανακουφιστεί. Πώς σχολιάζεται όμως το γεγονός ότι δεν αναφέρεται καθόλου στο σχήμα της Ελιάς? Μα καθόλου όμως. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να. Πάει για
ακόμα, εγώ δηλαδή, δεν μετά τις ευρωεκλογές. Εγώ δεν ερμηνεύω κανένα. Ο κ. Παπανδρέου όμως έχει πει ότι είναι Πασόκ, ότι συνεχίζει να είναι βουλευτής του Πασόκ. Και στηρίζει Βενιζέλο. Συνεχίζει Πασόκ και, είπε μάλιστα σήμερα ότι πρέπει να συνεχιστεί, να μην μείνει εκκρεμές το έργο του δηλαδή, Πασόκ. Νομίζω, ότι είναι πολύ αφήσιμο το μήνυμα. Να συνεχιστεί το έργο του Πασόκ, δηλαδή ότι αφού φάγανε εμένα, τώρα να συνεχιστεί να φάνε και τον άλλο μισό που είναι ο Βενιζέλος. Όπως εμένα με έφαγε ο Βενιζέλος, καλά είναι το Πασόκ να φάει και αυτόν τώρα. Νομίζω ότι είναι συνεχίζει το έργο του Πασόκ για να μπορέσει η χώρα να μπει σε μια νέα πορεία. Εγώ αυτό κατανοώ. Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα και αυτά πρώτα στο φως, ναι. Ο Βενιζέλος ήταν αυτός που έδειξε την πόρτα εξόδου. Το αυτό τυφόρεσε είναι θέμα τον τάπη, του παρελθόντος, τον έφαγε. Ο λίγο εσωτερικό. Όταν συνομίλησε με την κόρη και του είπε «Μπαμπά, πάρε αποφάσεις». Και τότε οι αποφάσεις ήταν να δείξει τη γωνία και να πει «Γιώργο, έχασες». Νομίζω ότι επειδή πράγματι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος εκείνη και ίσως δεν ξέρουμε και όλες τις εκφάνσεις ακόμα. Νομίζω ότι όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης περίοδου, όλοι ανεξαιρέτως, πρέπει, τώρα που η χώρα μπαίνει σιγά σιγά σε μια πιο ομαλή πορεία, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουν για εκείνη. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον αρχαίο, αιρετικό, ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο, τον υφυπουργό μιας μέρας. Τα παρατήσατε, φύγατε. Γεια σας κύριε Νικολόπουλο. Καλησπέρα στον υφυπουργό. Καλησπέρα. Θα μείνω λίγο στη συντροφιά σας γιατί σας περίμενα πολύ, αλλά ξέρετε ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολη. Μάλιστα, όταν είσαι σε ένα μικρό σχήμα που πρέπει να κάνεις πολλά, όταν... Δεν έχουμε καλή σύνδεση. Αυτό το Skype μας έχει τσακίσει σήμερα. Δύο δυσκολίες. Έχεις δει... Καλύτερα να ήταν τηλεφωνική, θα έλεγα. Μήπως κύριε Νικολόπουλε, να σας πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θα το φτιάξουμε λίγο, γιατί θέλω να τον βλέπω κιόλας τον κύριο Νικολόπουλο. Έπεσαν οι δυνάμεις του Σκότους να μας φάνε, να μας καταστρέψουν, να μας αποδομήσουν, να δεν τα καταφέρουνε. Εδώ κάνουμε εκλογές χωρίς ψηφοδέλτια. Δεν ξέρω, τις είδατε τις καταγγελίες. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Τώρα. Ακόμα και τώρα υπάρχει πρόβλημα με τα ψηφοδέλτια, κύριε Νικολόπουλε. Ακόμα και τα πολύ νωρίς έβγαλε ανακοίνωση ο Προμιάδης, αναφέρονται συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, αλλά συνέχεια από την Ελλάδα οι καταγγελίες και εδώ στην Ελλάδα, που φτάσαν και πού να καταφέρει. Δεν το έχουμε, κύριε Νικολόπουλε, δεν το έχουμε, δυστυχώς. Έχουμε πρόβλημα δυστυχώς, δεν το έχουμε και εκνευρίζουμε. Θέλω εσάς να σας ακούω καθαρά, γιατί έχετε πράγματα να πείτε. Εγώ θα ήθελα να σας είχα σήμερα εδώ στο στούντιο. Βέβαια, οι υποχρεώσεις σας κράτησαν μακριά από την πρωτεύουσα. Όπως είπατε κι εσείς, ανήκετε στα μικρά κόμματα. Άρα λοιπόν πρέπει να τρέξετε λιγάκι παραπάνω. Θα σας έχουμε σε λίγο τηλεφωνικά, έτσι, να ακούγεται καλύτερα η φωνή σας και έτσι να ξέρουν και οι τηλεθεατές. Πιο καλά τηλεφωνικά, γιατί έτσι ακροατές, είναι δηλαδή, κακή εικόνα και επικοινωνία. Ακριβώς είπε ο κύριος Νικολόπουλος, ο πρώην υφυπουργός. Δεν τον είδα να έχει και πολύ οριζιαστία γιατί. Δεν μ' άκουγε ενδεχομένως. Δεν σε άκουγε γι' αυτό. Και μετά κοίταξε, είναι και λίγο εκνευρισμένος με την έννοια ότι έχουν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί. Να σου πω κάτι. Όπου ξέρουμε... υπάρχει το Πασόκ, επικρατεί το χάος. Και στα ψηφοδέλτια αυτά είναι το Πασόκ. Πάλι. Τι γίνεται. Σε λίγο θα μας κατηγορήσουν και για τη σεισμική δόνηση στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη, κύριε Παναγιώτη. Πάντως, κύριε Τσίκα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, δηλαδή την επαύριο, αύριο δηλαδή, πιστεύετε ότι στο Πασόκ τα πράγματα θα είναι ίδια? Θα καλυτερεύσουν, δηλαδή θα ζητήσετε αντικατάσταση αρχηγού, θα δημιουργήσετε, θα πάει όντως, εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, στον κύριο Παπούλια, να ζητήσει τι στον κύριο Παπούλια, να τον ενημερώσει γιατί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Αυτό λιγάκι μας μπέρδεψε, γιατί όταν πας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πας να ζητήσει εκλογές. Δεν πας να του πεις καλησπέρα, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Μετά από μια αποτυχία εκλογική, αυτό εννοώ, έτσι, ναι. Που μακάρι να μην είναι. Και να είναι πολύ καλά τα πράγματα. Ναι. Νομίζω ότι διευκρίνησε ότι το θέμα είναι ότι μια πολιτική όταν ασκείται πρέπει να έχει μια στοιχειώδη αποδοχή, να το πω ανοχή έστω, έτσι, από ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ωραία, ο πρόεδρος όμως έδωσε μια διευκρίνηση ότι δεν είναι δυνατόν, εάν δεν δοθεί αυτή τουλάχιστον η ανοχή, να μπορεί τουλάχιστον το Πασόκ, το οποίο έχει σηκώσει, όπως λέτε και εσείς, πολλά βάρη, να συνεχίσει να κάνει την ίδια δουλειά, να το πω. Ναι, αλλά το πήχει αριθμητικά. Από εκεί και πέρα, είναι στο χέρι της ελληνικής κοινωνίας, κυρία Θεοφάνου. Στις εκλογές, όπως ξέρετε, αποφασίζουν οι πολίτες. Τα κόμματα πρέπει να παίρνουν το μήνυμα των πολιτών και να το διαχειρίζονται. Αλλά πρώτα απ' όλα οι πολίτες. Εσείς που έχετε βάλει το νήμα. 8-9%.
Κοιτάξτε, δεν 12 ξέρω... είχατε πάρει στις εκλογές Νομίζω τα συμπεράσματα θα βγουν συνδυαστικά, κύριε Θεοφάνους. Ναι. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε μόνο ευρωεκλογές, ναι, ακριβώς, έχουμε και περιφερειακές εκλογές και δημοτικές εκλογές, νομίζω συνδυαστικά πρέπει να δει κανείς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και η αίσθηση που θα δημιουργηθεί σήμερα το βράδυ. Ναι, σε σχέση με τους συσχετισμούς των δυνάμεων. Εδώ βλέπω βέβαια, έχετε παγιδεύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε και είπε ότι αν το άθροισμα των δύο κομμάτων είναι μικρότερο από το δικό μας, τότε πάμε, θα ζητήσουμε εκλογές. Εδώ τον παγιδεύσατε, φαντάζομαι, το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές τις έκανε εξ υπαρχής δημοψήφισμα για την κομματική του πρόθεση. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά μας είπε ή εμείς ή εγώ. Και έκανε όλους τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους κλπ. Τους έκανε κομματικούς. Αντίβαρα ή κομματικούς. Τους δικούς του κομματικούς και τους άλλους αντίβαρα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, κατά κάποιο τρόπο υποβαθμίζει και το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Διότι πρέπει να σας πω, δεν είναι τώρα κοινοτοπία αυτό που θα πω. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει πολλές εξουσίες και πολλούς πόρους. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες έχουν μεγαλύτερη εξουσία και από τους ίδιους τους βουλευτές. Λοιπόν, ειδικά σε μια κοινωνία που έχει περάσει δυσκολίες. Έτσι, γίνει με τον Καλλικράτη. Έτσι. Και έχει λόγο του Καλλικράτη. Ναι. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, σε μια κοινωνία που έχει περάσει πολλές δυσκολίες, το κοινωνικό έργο, για παράδειγμα, ενός δημάρχου είναι πάρα πολύ σημαντικό για να συγκρατούν. Επομένως, αυτές τις εκλογές πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε δήμαρχο και περιφερειάρχη και ψηφίζουμε και εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Και είδατε, το είπαμε προηγουμένως, οι συσχετισμοί στην Ευρώπη πόση μεγάλη σημασία είχαν για τα αποτελέσματα της πολιτικής που επέβαλαν στην Ευρώπη. Βάλτε μια ανατελεία, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί και εσείς βάλατε διλήμματα. Ή εμείς ή η Προεδρία της Δημοκρατίας. Ή σταθερότητα ή αστάθεια ή το τέλμα, όπως είπε ο Σαμαράς. Βάλτε και εσείς διλήμματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Νικολόπουλο τώρα που θα πούμε. Θα επανέλθουμε σε αυτό, με συγχωρείτε, θα επανέλθουμε. Κύριε Νικολόπουλε. Σας ακούμε καθαρά τουλάχιστον τώρα, ή όχι. Για μιλήστε. Σας βάλαμε και ωραία φωτογραφία. Α, πολύ ωραίο είναι. Σας έχουμε ωραία φωτογραφία. Ελπίζω να μην είναι από την εποχή που ήμουν πρόσκοπος. Όχι, όχι, σας βάλαμε τώρα. Την νεότε, την πρόσφατη φωτογραφία. Λοιπόν, είστε ο υφυπουργός μιας μέρας. Παραιτηθήκατε. Σας έλεγα ότι θα μου επιτρέψετε να μείνω λίγο μαζί σας και να πω 2-3 πράγματα και μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Γιατί θα πρέπει δυστυχώς εκτός όλων των άλλων που είχαμε να ξεπεράσουμε σε αυτό το διάστημα τους τρίβολους, τις παγίδες, όλους εκείνους τους άλλους τακτικισμούς και χειρισμούς που τους έζησε ο κόσμος στο πετσί του. Ακούει το, ακόμα και σήμερα και λίγο πριν άκουγε από τον συνομιλητή που έχετε εκεί πως τάχαμες είναι μονόδρομος, θα πρέπει όλοι να οδηγηθούμε στην κρεμάλα. Θέλοντας και εμείς, έλα που δεν θέλουμε, και δεν είμαστε εμείς μόνο που δεν θέλουμε, κανένας δεν θέλει να αυτοκτονήσει υπέρ των δανειστών, κανένας δεν θέλει να οδηγηθεί στον τόπο της εκτέλεσης. Γιατί αν εμένα λάμπρο μου είπαν να κάτσω στα 4 και έφυγα, ο ελληνικός λαός είναι ήδη στα 4 μέτρα και θα βάλει άλλους στη θέση του στα 4 μέτρα, αυτούς που τον οδήγησαν εκεί. Και όσοι ακόμα κάνουν ότι δεν διάβασαν ποτέ ούτε ένα τεύχος από τα επίκαιρα του Λιβάνι. Μιλάω για τους συνομιλητές του Λιβάνι που δεν είναι με τον Τσίπρα, που δεν είναι με την Ένωση, του Πολύδωρα, του Νικολόπουλου, του Ψωμιάδη, του Ζώη, του Αντώνη, του Λιβάνι. Του κανονικού δηλαδή Παπανδρεϊκού, του κανονικού Παπανδρέου. Αν δεν διάβασαν ποιος ήταν ο ρόλος του Γιώργη του Παπανδρέου και γιατί ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδώ, γιατί τα είχε κανονίσει πριν ακόμα πάμε στις εκλογές, πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, τι να πω, υπάρχουν και τέτοιοι που κάνουν ότι είναι αμελέτητοι. Και ο Χρυσοχοίδης, Μπάντλερ, του Μπόμπολα δηλώνει ότι είναι αμελέτητος κάθε μέρα. Πάμε σε εμάς τώρα. Κύριε Νικολόπουλε, συγγνώμη, η Λίτσα Ιθοφάνουση, με τι κάνετε και από μένα καλησπέρα. Γεια σας. Να σας ρωτήσω, εσείς την αυριανή μέρα πώς τη βλέπετε, θετικά ή όχι θετικά, λιγότερο ή περισσότερο? Αύριο καταρχήν θα πρέπει να κάνουμε εμείς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, γι' αυτό μιλάω και όχι για την Ένωση, του Βύρωνα, του Χρήστου, του Παναγιώτη και του Νίκου, του Νικολόπουλου. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω καταρχήν μέσα από εσάς, και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το βράδυ θα το ακούσουν οι συμπατριώτες μας και από άλλα κανάλια επικοινωνίας. Εκείνα που δεν θα μας αποκλείσουν ή εκείνα που κατά λάθος θα μας φιλοξενήσουν. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μαζί και τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρά κυρίως αλλά και τα μεγαλύτερα, γιατί χάρηκα, είδα ότι πήκε ήδη και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι την ώρα αυτή, γιατί μετά την ψηφοφορία ποιος ξέρει ποια θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση,
ακριβώς την αποκάλυψη των συνθήκων βάσει των οποίων γίνονται σήμερα οι εκλογές. Μα προπατώ στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, θέλω να ενημερώσω τους πάντες, αύριο πρωί, μιας και με ρωτάτε, ναι, θα καταθέσει ένσταση κατά του αποτελέσματος των εκλογών και θα ζητήσει την εκ νέου επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων του κόμματος Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, με το οποίο συμμετείχε στις εκλογές μέσα από αυτή τη συμμαχία. Κύριε, δηλαδή, την επαναμέτρηση σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας, είμαστε... μιας και είναι όλη η Ελλάδα μια εκλογική περιφέρεια. Άρα ο Σαμαράς λοιπόν και ο Βενιζέλος να μην κάνουν τεχνητή ηλεκτρονική ανακεφαλαιοποίηση των εκλογικών τους επιδόσεων, γιατί θα βρεθούν άσχημα πλεγμένοι. Μα μιλάτε για νοθεία το 2014, κύριε Νικολόπουλο, όταν τη στιγμή που είμαστε στα μισά του δρόμου, δηλαδή κάλπες ακόμα είναι μέχρι τις 6 και μιλάτε για νοθεία το 2014. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ακούσατε τι σας είπα εγώ. Εγώ λέω ότι αύριο θα τα ξαναμετρήσουμε. Και καλό και τα μικρά κόμματα να κάνουν το ίδιο αύριο. Μέχρι τώρα έχω την πληροφορία ότι τρεις ακόμα πολιτικοί σχηματισμοί εκτός από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα έχουν ήδη γράψει την ένσταση αυτή και το δικαίωμά τους θα εξαντλήσουν ζητώντας δεν σας να δουν. Δεν δίνουν ψηφοδέλτια των μικρών κομμάτων. Ακούστε με, κύριε Λάμπρο μου, ακούστε με. Αν η εταιρεία του συγκεκριμένου επιχειρηματία που συνδέεται η συγκεκριμένη εταιρεία με τις συγκεκριμένες εξελίξεις, με τα τραπεζικά συστήματα, εάν πραγματικά υποκύψει στον πειρασμό και στην εντολή Σαμαρά Βενιζέλου. Ως επικεφαλής λοιπόν του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, παρακαλώ όλα τα κόμματα που δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν διορίσει στελέχη τους ως εκλογικούς αντιπροσώπους σε κάθε εκλογικό τμήμα, να καταθέσουν και εκείνα ενστάσεις, ζητώντας νέα καταμέτρηση των ψήφων που θα λάβουν και πάντως να διασταυρώσουν, αδερφέ, τα αποτελέσματα που έχουν στα χέρια τους με εκείνα που θα ανακοινώσει η εταιρεία που της έχει ανατεθεί αυτό το έργο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και επειδή μου κάνετε το ξαφνιασμένο για να με προβοκάρετε, σας λέω ότι ο Κασιδιάρης έκανε καταγγελίες στη διακαναλική συγκεκριμένων εκλογικών τμήματων. Εάν αυτό δεν το ακούσατε, μπείτε είτε στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, στο YouTube, είτε στο δικό μου το site, να ακούσετε συγκεκριμένα τμήματα εκλογικά. Το 300 τάδε εκλογικό τμήμα, όπου λέει ότι ο αντιπρόσωπός τους, ενώ τους έδινε τόσα ψηφοδέλτια, η εταιρεία από το Υπουργείο Εσωτερικών τους έδινε τα μισά. Δεν τα ακούσατε εσείς αυτά στη διακαναλική? Αν τα ακούσατε, έχουν περάσει 5-6 μέρες. Γιατί δεν μιλάει τώρα σε κανένας. Ένας, σε κανένας. Κύριε Νικολόπουλε. Γιατί δεν μιλάει ψέματα. Κύριε Νικολόπουλε, από ό,τι μας είπατε τώρα και από ό,τι καταλαβαίνω και διορθώστε με, καταγγέλλετε ευθέως και τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά. Καθόλου δεν θέλω να σας διορθώσω. Ίσα-ίσα διάλεξα. Ναι. Επίτηδες διάλεξα και υπομονετικά περιμένω από τις 4 παρατέταρτο εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί ξέρω ότι εσείς δεν θα θυμώσετε αυτή τη φωνή. Και διάλεξα λοιπόν εδώ συγκεκριμένα τη ζούγκλα για να εφιστήσω την προσοχή όλων των πολιτικών αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων που έχουν την ευθύνη των εκλογών. Μάλιστα. Και ζητώ και το ανίστακτο μάτι της δικαιοσύνης να μην απομακρυνθεί από τη διαδικασία μετά την κάλπη. Να επιβλέψει το ομαλό ρυθμό και το ακριβές της αποτύπωσης της βούλης του λαού και φυσικά υπογραμμίζω την ευθύνη της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της καταγραφής των ψήφων των πολιτών για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ιδιαίτερα δεν να προσέξει τα ποσοστά των κομμάτων που δεν είχαν την πρακτική δυνατότητα να ελέγχουν και να διασταυρώνουν τα ψηφοδέλτια που παίρνουν σε κάθε τμήμα. Και τέλος καλό τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνιο Σαμαρά, τον συμπρωθυπουργό, τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, να αποφύγουν την ανακεφαλαιοποίηση των εκλογικών τους ποσοστών και τα επικίνδυνα παιχνίδια με τη δημοκρατική ομαλότητα. Η ευθύνη τους είναι κολοσιαία. Και επαναλαμβάνω, δεν στέκουμε στις καταγγελίες μόνο Κασιδιάρη που δεν απαντήθηκαν, αλλά σε όποιες καταγγελίες έχω μέσα από στελέχη της ίδιας της εταιρείας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για όλα τα χρόνια που ήταν ο Κώστας ο Καραμαλής αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είχα την μεγάλη ευθύνη να είμαι
ο γραμματέας τεκμηρίωσης. Αυτός που λένε υπεύθυνος σκανδάλων. Και γνωρίζετε πολύ καλά από το κοινοβουλευτικό μου έργο ότι δεν είναι μία και δύο και τρεις οι φορές που όλα αυτά τα μεγάλα διαπλεκόμενα συμφέροντα τα έχω ενοχλήσει όσο μπορεί να ενοχλεί ένα κουνούπι, έναν ελέφαντα όταν το τσιμπάει. Καμιά φορά να καταδικάζουμε και τον Μπόμπολα όταν τυχαίνει να του κάνουμε μήνυση και να τον στέλνουμε στον εισαγγελέα και μόρφωνα το δικαστήριο πατέρα και γιο να του καταδικάζει. Και ενδεχομένως το ίδιο να συμβεί και με τον κύριο Μελισσανίδη, τον οποίο έχουμε καταμηνήσει. Σας τα λέω αυτά για να σας πω ότι δεν μου ήρθε τώρα ξαφνικά, τώρα που φτάνουμε προς το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, για να διαλέξω εσάς, για να κάνω αυτή την προειδοποίηση, αλλά και την σαφή δήλωση της πρόθεσής μας, ότι αύριο θα εξαντλήσουμε το δικαίωμα, το δικαίωμά μας, το δικαίωμα των δυστυχισμένων πολιτών, που ακούνε όλους αυτούς τους λακέδες, όλους αυτούς τους βαστάζους, όλους αυτούς τους προσκυνημένους, όλους αυτούς που νομίζουν ότι τρώει κουτόχορτο ο κόσμος, όλους αυτούς που προχτές στο Σύνταγμα ήρθαν δεν ήρθαν 600-700 όσους Πακιστανούς είχε μαζέψει ο Βενιζέλος και νομίζουν ότι θα μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, και όχι μόνο να κοροϊδεύουν, αλλά να παραποιούν και τη βούλησή του. Εδώ λοιπόν υπάρχει θέμα δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και μια τελευταία ώρα σας καλμάρω τώρα λιγάκι για να μην μου λέτε ότι είμαι προβοκάτορας. Λαμπρό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Βεβαίως, εντάξει. Ας προσέξουν και οι συνεταίροι του κυβερνού. Ας προσέξουν και οι συνεταίροι αυτής της εταιρείας. Ας προσέξουν όσοι έχουν οικονομικές συναλλαγές. Γιατί το τι έγινε την τελευταία εβδομάδα. Ποιες τράπεζες ήσαν οι χρηματοδότες περιφερειακών. Και ποιες διαφημίστηκαν στα μέσα ενημέρωσης για να πληρώσουν τις προεκλογικές καμπάνιες. Θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Ωραία. Θα τα πούμε. Στιφθιότητα... Να το ξέρετε ότι θα τα πούμε. Έχουμε στοιχεία. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι θα μπορεί ο ελληνικός λαός... Είστε χήμαρος. Δεν είστε ποτάμι, είστε χήμαρος. Δεν μπορώ να συγκρατήσω. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Ούτε δεν μπορώ να συγκρατήσω. Λοιπόν, για να, ακούσω, να σας καμάρω λιγάκι. Στιφθιότητα διεκδικείται τη δημαρχία. Σταυρογιάννης εκεί, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά ξέρετε, σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερα τα ζητήματα. Σήμερα είναι το ζήτημα, θα κάνουμε την ανατροπή. Γιατί τώρα είναι η ώρα που ο καθένας από εμάς θα αποφασίσει ή θα παραμείνει δουλοπάρικος στην ίδια του τη χώρα ή πραγματικά αν ως πολίτης θα κάνει και εκείνος εκείνο που του αντιστοιχεί. Σήμερα λοιπόν που την έχουμε πιότερο ανάγκη από ποτέ αυτή την ελπίδα δεν μπορεί να μας την πάρει κανένας. Ούτε από μένα, ούτε από εσάς, ούτε από τις Ελληνίδες, ούτε από τις Ελληνίδες. Κύριε Νικολόπουλε. Και πολύ δωράς ο Ψωμιάδης, ο Ζώης και πολλοί ακόμα δεν κάνουμε πίσω. Είμαστε πολλοί και θα γίνουμε περισσότεροι. Κύριε θέλουμε Νικολόπουλε, και μπορούμε να κύριε Νικολόπουλε, δεν συγγνώμη. Είμαστε χαμένοι από χέρι. Κύριε Νικολόπουλε, επειδή πριν από δευτερόλεπτα μιλήσατε για ανατροπή, μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σου η ανατροπή είναι η δική σας και ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι του ΣΥΡΙΖΑ? Μία είναι η ανατροπή, να φύγουν οι δυνάμεις της υποταγής. Οι δυνάμεις που θέλουν να λένε στον ελληνικό λαό ότι είναι καλή η ξένη κατοχή. Οι δυνάμεις που είναι εδώ μόνο για να μαζεύουν τους φόρους για τους ξένους. Ξέρετε τι θα γίνει σε 10 μέρες, 15. Όλοι αυτοί που δεν μιλάνε σήμερα... Θα κόψουμε κουπόνια για να πληρώσουμε και εμείς τους φόρους μας. Τα κόμματα κόβουν κουπόνια πριν από λίγες μέρες. Και εμείς θα κόψουμε κουπόνια. Από εσάς, εδώ και 20 μέρες έχει ξεχάσει να το λέει. Ο Πρετεντέρης, ο Πρωτοσάλτε, πώς τους λένε αυτούς τους δημοσιογράφους, η Σπυράκη που λέει ότι δεν σας τα λέω όλα, λέω τα μισά για το καλό της Ελλάδος. Έτσι και τώρα και αυτοί λένε τα μισά, αλλά όχι για το καλό της Ελλάδος, για το καλό των δανειστών. Δεν λένε ότι τους επόμενους 4 μήνες κάθε μήνας θα έρχεται σπίτι μας ένα καινούριο χαράτσι, το λένε. Δεν λένε ότι την 1η του μήνα θα κοπούν οι συντάξεις τους συνταξιούχους, το λένε. Παραβγήκε ο Θεοδωράκης και λέει, βάλτε μια δυνατή ξένη μουσική, λέει, στο σπίτι σας, μήπως ξυπνήσουν οι νέοι και πάνε και ψηφίσουν. Άκου πολιτικός. Άκου να δεις. Άκου άνθρωπος που δεν τα βάλε ποτέ. Δεν βρήκε ποτέ να ενοχλήσει τα αφεντικά του σε κανένα ρεπορτάζ, σε κανένα του θέμα. Που δεν μας είπε ποτέ, πού τα βρήκε ρε παιδί μου τα λεφτά αυτό το παλικάρι. Αλλά δεν μας έδειξε ποτέ και ποιοι είναι μπροστά του.
μας έδειχνε όλο τον εαυτό του και πίσω του. Να περνάει ένα ποτάμι, να είναι η λίμνη, η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Δεν είδαμε ποτέ μπροστά ακροατήριο. Κύριε Νικολόπουλε, επειδή όμως δεν έχουμε μπροστά μας, δίπλα μας, σε πάση περιπτώσει, τον κύριο Θεοδωράκη ή κάποιον άλλο από το ποτάμι για να σας απαντήσει. Γιατί έτσι γίνεται. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή όταν κάνουμε κριτική στο Σαμαρά, είναι ο Σαμαράς εκεί. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Αυτά για την πρεπεντή. Είσαστε, επειδή είσαστε χήμαρος, γι' αυτό προσπαθούμε λίγα. Συγγνώμη, δηλαδή τι είναι αυτό, είναι η ιδεοντολογία, ότι επειδή είπε ο κύριος Θεοδωράκης. Όχι, δεν έχει ανάγκη ο κύριος Θεοδωράκης. Προσπαθούμε λίγο. Ο Θεοδωράκης έχει όλα τα μέσα της διαπλοκής. Δεν μπορούμε, δεν σας κάνουμε καλά με τίποτα. Πώς λέγεται το κόμμα 4 βουλευτών, 4 βουλευτών ενεργεία είμαστε, ναι, και μας παίρνανε τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα. Δεν βρίσκανε ψηφοδέλτια, έκανε καταγγελία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ο Πολυδέρας έκανε καταγγελία, ο Ψωμιάδης, ναι, έκανε καταγγελία ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είδατε το νομικό του τμήμα. Ναι, ναι, και μου λέτε τώρα τι να λυπηθώ τον κύριο Θεοδωράκη που στις 13 φορές του δώσανε οι δημοσκοπήσεις 13% ότι είχε στο εκλογικό σώμα. Μα λέω δηλαδή. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν, σιγά μην παραπονεθεί ο Θεοδωράκης ότι δεν θα ακουστεί το όνομά του. Σιγά, μη στενοχωριέστε. Κλείνουμε, κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Νικολόπουλε, κλείνουμε με την Αχαΐα, τι βλέπετε απόψε, και να είστε καλά, καλή επιτυχία. Εύχομαι το καλύτερο. Με την Αχαΐα δύο λόγια απόψε, γιατί βλέπω εκεί υπάρχει κόκκινος υποψήφιος. Κοίταξε, εδώ στην Αχαΐα ο Γιώργης ο Παπαντρέου που είναι βουλευτής μας, δεν μας είπε ήρθε, ψήφισε, πού ψήφισε. Κινείται, ξέρεις, και αυτός έτσι λίγο μυστικά. Δεν θέλει να ενοχλεί το λαό, κατάλαβες, έχει τόση αγάπη, του έχει ο λαός. Είστε αστείοι. Για αυτό το σπουδαίο έργο που πρέπει να το συνεχίσει ο Σαμαράς. Τι έλεγαν τώρα, τι ακούγαμε λίγο πριν, έλεγε ο συνομιλητής σας. Ότι πρέπει ο Σαμαράς και οι νεοδημοκράτες να πάνε να στηρίξουν σήμερα και να ψηφίσουν τον κύριο Παπαντρέου. Έτσι δεν έλεγε. Γιατί είναι μονόδρομος, για να μας σώσουν, λέει. Γιατί αυτή είναι η πολιτική. Να είστε καλά. Δεν βλέπετε για την Αχαΐα, τη βλέπετε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Εδώ στην Αχαΐα, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα νούμερα που θα δείτε, τα νούμερα της ανατροπής συνολικά, όπως και σε όλη την Ελλάδα, σημειώστε το. Σημειώστε το, σας παρακαλώ. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος θα αποτελούν σήμερα το βράδυ την μειοψηφία. Αν μια μειοψηφία του 22% θα μπορεί να κυβερνά απέναντι στο 78%, θα είναι πρωτότυπο για οποιαδήποτε δημοκρατία, οποιαδήποτε αφρικανικής χώρας, όχι ευρωπαϊκής χώρας. Να είστε καλά. Δεν νομίζω ότι το 22% μπορέσει να κυβερνήσει για πολύ. Άντε το πολύ πολύ λοιπόν να το κρατήσουν οι βαστάζοι της διαδικής, γιατί φοβούνται. Δεν σας κάνω καλά με τίποτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γονατίσατε και εμένα, να είστε καλά. Την αγάπη. Εκεί τα κλεμμένα φοβούνται. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ακόμα. Γεια σας, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Πω, λοιπόν, πω, είναι ποτάμι όμως, δεν μπορείς εύκολα να το κόψεις. Ευτυχώς δεν ήταν εδώ, κύριε Τσίκα, γιατί είναι... Όταν έχω βρεθεί μαζί του δεν είναι τόσο... Α, είναι πιο... Επειδή είναι λίγο πιο μακριά. Πιο μαζεμένος. Ναι. Είναι λίγο πιο μακριά. Σας περίμενε πολλή ώρα και θέλει να τα πείτε. Και... ναι, για να προλάβει λέτε. Τι σας είπε, δουλοπάρικους. Τέλος πάντων, θεωρεί ότι θα υπάρχει μια αποτυχία μεταξύ της συνεργασίας. Θα είμαστε στη χώρα μας, κύριε Παναγιώτου, αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα χρέη και αυτά τα δάνεια που είμαστε τόσο καιρό υποτελείς. Όταν λύσουμε το θέμα του ελληνικού χρέους και των δανείων μας, θα απελευθερωθούμε από μια δυνητική δουλοπαρική. Τα δικά μας δάνεια ποιος θα μας τα απαλείψει, κύριε... Και δικά μας δάνεια, κύριε... Του καθενός από εμάς. Του καθενός από εμάς, κυρία Θεοφάνους, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν γίνει και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για να μπορέσουν... Γίνανε, αλλά τελικά δεν φτάνουν. Να διευκολυνθούν και νομίζω... 71 και δισεκατομμύρια είναι τα χρέη. Και νομίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν και περισσότερες εξυπηρετήσεις και οι δόσεις των δανείων από τη στιγμή που οι τράπεζες... θα πρέπει να πιέζετε εσείς λίγο ακούστε, περισσότερο τις τράπεζες. Έχουμε πιέσει και το έχουμε προτείνει να γίνει καλύτερη ακόμα η όρη... των, γιατί ξέρετε, για μας αύριο, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων των εκλογών, η καθημερινότητά μας συνεχίζεται. Αυτό τα δάνεια μας συνεχίζονται, η φορολογία συνεχίζεται, φυσικά, η τσέπη μας είναι άδεια. Φυσικά. Οι συντάξεις θα είναι μείον. Λοιπόν, σε αυτά συνεχίζονται. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά όσο η χώρα προχωράει με καλύτερους ρυθμούς, όσο για παράδειγμα οι τράπεζες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα θα έχουν να κάνουν μεγαλύτερες διευκολύνσεις στους δανειολήπτες. Το συνολικό δηλαδή πλαίσιο, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι ανεξάρτητο των σημερινών εκλογών ή κάποιες άλλες εκλογικές αναμέτρησης. Όχι, αλλά δεν το γεγονός και... ότι δεν σημαίνει ότι... Προσέξτε, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι ναι, το να πηγαίνει καλά η χώρα δεν σημαίνει οπωσδήποτε
ότι πηγαίνει, καλά και, ότι πηγαίνει καλά και για τους πολίτες. Αλλά για να πάνε καλά οι πολίτες, πρέπει οπωσδήποτε να πάει καλά η χώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Πέτρο Σεδρία από το εκλογικό τμήμα της κυρίας Δούρου και να επανέλθουμε και πάλι. Απλώς να προετοιμαστεί. Ο κύριος Τσίκας ούτως ή άλλως είναι εδώ και μας απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας. Τσίκας, να μας δύσκολες και ευκολότερες. Είναι δυνατόν ένα κόμμα να έχει πρασινίσει όλη η Ελλάδα 44-45% ξαφνικά να έρθει στο 4-5 και να μην θέλει να σας βλέπει καν ο λαός, φανταστείτε δηλαδή. Και κυρίως το ότι έχει απογοητεύσει τη βάση. Πάμε να δούμε βάση. Το εισόδημα από την τσέπη του δεν θα σε ψηφίσει. Είναι λογικό αυτό, κύριε Παναγιώτου. Αλλά υπάρχουν και ανάγκες υπέρτερες των επιθυμιών του καθενός μας. Δυστυχώς. Βρέθηκε η χώρα σε ανάγκες υπέρτερες όσων θέλαμε. Για να μην το ξεχάσω. Όλοι μας να είναι. Επειδή σας είδα ευαίσθητο στο θέμα της ΕΡΤ και συμφωνώ μαζί σας. Θα έπρεπε το θέμα των ομολογιούχων, τουλάχιστον την παρουσία τους προχθές στο Μουσείο Μπενάκη, να τους είχαν συμπεριφερθεί διαφορετικά. Κοιτάξτε, όταν κάποιος σηκώνεται και διακόπτει μια πολιτική εκδήλωση, νομίζω δεν είναι σωστό. Έτσι. Ναι, αλλά νομίζω ήταν και λίγο βίαιο μπροστά στην κάμερα, δεν ήταν τόσο επιτρεπτό. Δεν έγινε βίαιο, τους είπανε να περάσουν έξω. Κάτι ψιλοτραβήγματα τα είδαμε. Νομίζω θα συνέβαινε, ήμουνα μέσα. Ναι, ήμουν μέσα και τα είδα. Βάλτε μια ανωτελεία, αφού ήταν μέσα θα επανέλθω σε αυτό. Θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε, Πέτρο Σιδερέας. Πέτρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα. Αισιόδοξα τα μηνύματα, ξέρουμε. Καλησπέρα και σε εσάς από την πλατεία Κοράη. Τι προβλέπουν εκεί. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Φυσικά δεν προβλέπει κανείς τίποτα, διότι δεν υπάρχει κανείς ακόμα εδώ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. 5 λεπτά περίπου πριν τις 5, οι μόνοι οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο εκ μέρους φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ και του επιτελείου της κυρίας Δούρου είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι επιβλέπουν ουσιαστικά τις τεχνικές εγκαταστάσεις και γενικώς το όλο στήσιμο του στρατηγίου της υποψηφίου περιφερειάρχη στην πλατεία Κοραή. Δεν υπάρχει περαιτέρω κόσμος πέραν αυτών. Επομένως, δεν υπάρχει και κλίμα να μεταδώσουμε ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θυμόμαστε και από την προηγούμενη Κυριακή και τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ότι ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται μετά από τις 6:30-7 η ώρα και το κλείσιμο της κάλπης. Κάτι τέτοιο πιθανολογώ ότι θα συμβεί και σήμερα. Επομένως, παιδιά, δεν υπάρχει ακόμα κλίμα. Οι παρευρισκόμενοι είναι όλοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Αργότερα θα είμαστε σε θέση να συμμεταφέρουμε το κλίμα, αλλά και να φιλοξενήσουμε στον αέρα μας απευθείας κόσμο, ο οποίος θα μας μιλήσει εκ των έσω για το πώς βλέπουν το κλίμα και τι πληροφορίες έχουν για τα εκλογικά αποτελέσματα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, Πέτρο μου, ότι θα αργήσουμε αρκετά όσον αφορά τις περιφέρειες και τις δημοτικές εκλογές να έχουμε ένα δείγμα ασφαλές, γιατί προηγούνται οι ευρωεκλογές. Και όπως μας είπαν οι ειδικοί, ότι θα καθυστερήσουν λίγο. Άρα, ας περιμένουν και τη χαρά τους και μετά τις 11-12 να χαρούν όλοι όσοι τουλάχιστον θα νικήσουν σήμερα τη μάχη αυτή που δώσαν τόσο καιρό. Και όσοι άντεξαν. Και όσοι άντεξαν και όσοι λίγοι θα νικήσουν. Θα δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, κ. Κουτσούμπα, Καλαφάτη, υποψήφιου Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Κ. Ιωαννίδη. Βλέπω εδώ και τον κύριο Μιχελάκη. Πάμε. Ακούσουμε τις δηλώσεις. Αν ο λαός μας εύσει σωστά σήμερα, θα μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε και αύριο το πρωί τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εδώ. Είμαστε σε μόνιμη επιτήρηση και εποπτεία από 1η-1η-2014 και βεβαίως είμαστε μέσα στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι και με την ψήφο και με τον αγώνα θα μπορέσει να ανοίξει ένας καλύτερος δρόμος με αναγέννηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, με λαϊκή συμμαχία για να μπορέσει να νιώσει και να γίνει πραγματικά ισχυρός ο λαός μας. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Την ιστορία του τόπου μας τη γράφουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες με τις επιλογές μας. Με στόχο την σταθερότητα, το φως και την αλήθεια, συμμετέχουμε όλοι σήμερα σε αυτή την ιερή αποστολή. Ευχαριστώ πολύ. Είστε αισιόδοξοι, κύριε Καλαφάτη. Σημειώσαμε απουσία σήμερα από τον κύριο Καραμαλή. Δεν ήρθατε το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες για τη χώρα. Και γι' αυτό κάνω έκκληση στον κόσμο να έρθει να ψηφίσει και να μην αφήνει το δικαίωμα σε άλλους να αποφασίζουν γι' αυτό. Η συμμετοχή είναι το πρώτιστο. Να έρθουν να ψηφίσουν ό,τι θέλουν να ψηφίσουν. Γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εκλογές. Την υποχρέωση και το δικαίωμα για τις εκλογές. Αυτή είναι η πρώτη φορά νομίζω που στην Ελλάδα έχουμε αυτή την τριπλή εκλογή και για τον Δήμο και για την Περιφέρεια και για την Ευρώπη.
τριών διαφορετικών σημασιών εκλογές. Εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, όντας αποκλειστικά και μόνον αυτοδιοικητικός, ψήφισα τον εαυτό μου. Ναι. Από εκεί και πέρα, μην περιμένετε να πω τίποτα. Το αντίθετο θα προκαλώ σε έκπληξη, κύριε Κουτάκη. Περιφέρεια. Τι θες να σου πω, την περιφέρεια τρελώσεσαι. Ψήφωση είναι μυστική. Αισιόδοξος είστε μετά τη διαφορά του πρώτου γύρου? Είμαι πολύ αισιόδοξος. Διότι όλη η εβδομάδα μου έπειξε ότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Αύριο το έχω να μετήσει. Έχει δουλειά στο Δήμο. Η δουλειά στο Δήμο, παιδιά, πρέπει να το έχετε αυτό υπόψη. Δεν σταματάει, ούτε σταμάτησε. Και αυτή ήταν η επιπλέον, αν θες, κούραση η προεκλογική, ότι είχαμε και την υποχρέωση να τελειώνει η δουλειά του Δήμου. Δεν σταματάνε αυτές. Μπορεί να τρέχουμε προεκλογικά, αλλά έχουμε και την ελληνική τρέμηση. Μάλιστα. Τι άλλο, δεν βλέπετε τη μαχαίρι. Συγγραμμίσεις κοφείς. Αυτά. Από τις 7 το πρωί σε όλη τη χώρα, οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές και τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, καθώς για πρώτη φορά ψηφίζουμε για τρεις διαφορετικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά, όλα εξελίσσονται ομαλά, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις. Κάποια συνήθη μικροπροβλήματα που παρουσιάστηκαν αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Να πούμε ότι και στα δύο νησιά, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, όπου έγινε ιδιαίτερα αισθητός ο χθεσινός ισχυρός σεισμός, και εκεί όλα εξελίσσονται ομαλά. Στο Υπουργείο Εσωτερικών βρισκόμαστε σε συνεχή ετοιμότητα για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών. Σήμερα οι πολίτες επιλέγουν τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες και τους εκπροσώπους της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα επόμενα 5 χρόνια. Να μην επιτρέψουμε με την αποχή να αποφασίσουν άλλοι για λογαριασμό μας. Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις. Με τον κύριο Τσίκα. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία λοιπόν. Να σου πω, αυτή είναι η εκδίκηση, λέει, ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Και σήμερα οι Έλληνες την αγωνία τους λίγο την ψιλοχαίρονται. Μη σου πω ότι ναι. Πολύ χαίρονται. Πάμε να κάνουμε και εμείς ένα διάλειμμα για να χαρούμε και εμείς. Τα exit poll δεν θα βγουν. Να χαρούμε και εμείς. Όπως βγαίνουν. Να μπει κανένα δίφραγκο στο κουρβανά μας. Και επανερχόμαστε. Να είστε καλά. Μείνετε μαζί μας. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Γρανίτης Δαπέδου Ιταλίας, μόνο 4 ευρώ το τετραγωνικό. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Bergman Cold. Bergman Cold, 811-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, μόνο 529 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Bergman Cord. Κλινική μαλλιών Bergman Cord. 811-00-111. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδιαιτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό.
γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά άλλου, μόνο στον Άλμα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-99-58.000. Λοιπόν, ξανά κοντά σας, διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, μαραθώνιες συνδέσεις, ενημέρωση χωρίς όρια και περιθώρια. Και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Στις 6 η ώρα, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, μετά από τις 3 ώρες που θα έχουμε εξαντλήσει εμείς με την κουβέντα μας. Θα έχει και εκείνος τη μαραθώνια συνέχεια, ναι, για τα αποτελέσματα. Με ρεπορτάζ από τα εκλογικά κέντρα, από τους δρόμους της Αθήνας και με εκλεκτούς καλεσμένους. Είπαμε, και θα είναι ενημέρωση. Και λίγο πριν το τέλος του κλεισίματος της κάλπης, οπότε τα πράγματα θα είναι. Και θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Τα πρώτα έγκριτα και έγκυρα αποτελέσματα. Με τα exit poll έχουν φοβηθεί πάρα πολύ οι δημοσκόποι. Καλά κάνουν. Και αποφεύγουν. Εκεί είπανε μετά τις 8 πάμε, ότι θα κάνουμε κάτι, όχι αμέσως να λοιπόν, βγούμε κλπ. Εκλεκτός μας καλεσμένος, μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δεν πιστεύω να κάνω καμία ερώτηση και να ζητήσει να με απολύσει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος όπως έκανε η Άλσα Λέχ στην Κρήτη. Δεν πιστεύω. Κύριε Τσίκα, αν μου το πείτε αυτό, να ξέρω, να βάλω λίγο νερό στο κρασάκι μου, να ξενερώσουμε κοινώς, γιατί. Να το χαϊδέψουμε. Δουλίτσα δηλαδή. Μπορεί να παίρνουμε τα πολλά λεφτά, αλλά είναι μια δουλίτσα. Παίρνουμε τα ίσμη και το παιδάκι μας. Έτσι δεν είναι. Δεν πιστεύω. Είσαι καλός άνθρωπος. Το χόντρινα πολύ. Τώρα το περιστατικό δεν το ξέρω. Πάντως εγώ δέχομαι όλες τις ερωτήσεις, αρκεί να είναι στα όρια της ευπρέπειας, κύριε Πανεπιστήμιο. Καλά, δεν θα σηκωθώ πάνω να τσακωθούμε τώρα. Μπορούμε να μετατραπεί σε ring, να παίξουμε παντού. Εντάξει, θα μπορούσατε να έχετε περισσότερες διαφημίσεις, βέβαια, αν παίξουμε στο ring. Μετά θα έπαιζε παντού στο YouTube αυτό. Τέλος πάντων, αφήστε τώρα την Άλσα Λέχ, γιατί η Άλσα Λέχ βγαίνει πολύ επιθετικά. Φαντάζομαι θα λυθεί το θέμα εκεί της καλής συναδέρφου στην Κρήτη. Τη δουλειά της, από ό,τι μου λέει και η Λίτσα Θεοφάνου, τη δουλειά της έκανε. Είναι αμαρτία η κοπέλα, έχασε τη δουλειά της, γιατί ήταν επιθετική, όχι επιθετική δημοσιογράφος, ευγενέστατη. Μα εσύ υπέρ της επιθετικής δημοσιογραφίας. Μα εσύ καταρχάς ντύθηκες επιθετικά σήμερα. Εγώ ψέιδα έτσι. Δεν μπορώ να πω ανάσα. Το σπάει. Με επισκιάζει πάρα πολύ. Λευκό, αφού είπαν ότι όλοι λευκοί θα είναι. Είσαι μια γλυκιά παρουσία, θέλω να το γνωρίσω. Σας παρακαλώ. Μικροομολογιούχοι. Γιατί τους πετάξατε έξω. Γιατί δεν βγήκε να έχει. Τη δυνατότητα. Τη δυνατότητα. Ο Παπαδημητρίου θα πει αφήστε τους να τα πούνε. Να τα πούνε. Μισό. Και να τους πει δύο λόγια. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική το που θα τους πει. Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται μια εκδήλωση. Μιλάει ένας ομιλητής και σηκώνονται πέντε άνθρωποι επάνω και αρχίζουν να φωνάζουν κάνοντας χειρονομίες. Νομίζω ότι αυτό είναι έξω από τα όρια της
τις ευπρέπειες. Μπορεί ο καθένας να εκδηλωθεί, να κάνει την εκδήλωσή του, τη διαδήλωσή του, τη συγκέντρωσή του, τη διαμαρτυρία του, την έγγραφη, την προφορική. Δεν μπορείς να διαλύσεις. Ναι, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι όμως. Αυτοί οι άνθρωποι. Όποιος και να είναι, κύριε Παναγιώτη. Είχαν 60.000 ευρώ, 40.000 ευρώ, 20.000 ευρώ, επένδυσαν στο ελληνικό κράτος. Ο Βενιζέλος τους υποσχέθηκε ότι μετεκλογικά θα δικαιωθούν. Η δικαίωση δεν ήρθε. Άρα λοιπόν, πώς θα ακουστεί η φωνή τους όταν είναι αποκλεισμένη από όλα τα ΜΜΕ. Και όταν ξαφνικά χαλάει τη σούπα στο Πασόκ ή στην πράσινο γαλάζια παράταξη. Το ίδιο από ό,τι ξέρω κάνανε και στην εκδήλωση του κ. Σαμαρά στο Ζάπιο κλπ. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό το θέμα της ουσίας για το οποίο αν θέλετε να συζητήσουμε και έχω άποψη από αυτού, γιατί είναι πράγματι ένα δύσκολο θέμα και μια εκκρεμότητα που δεν έχει επιληθεί και πρέπει να επιληθεί. Σωστό. Είναι ένα αυτό και είναι άλλο το θέμα του τρόπου της αντίδρασης. Και μου δίνετε την αφορμή να σας πω το εξής. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς τα τελευταία 3-4 χρόνια σε μια κουλτούρα, να σας το πω, βίας ή βίαιης αντιμετώπισης της διαφορετικής νόμης. Τι κάνανε, πού ήταν βίαιοι. Θυμόσαστε. Γιουχάρανε, τον πρόεδρο σας. Δερνόντουσαν πολιτικοί, θυμόσαστε με τον κύριο Χατζηδάκη, θυμόσαστε με τον Απόστολο Κακλαμάνη. Υπήρχαν αντισυγκεντρώσεις έξω από εκδηλώσεις που μίλαγε ο Γιώργος Πεταλωτής, ο Ανδρέας Ολοβέρδος. Γιατί δεν θα γίνει πρώτο νεκροταφείο. Έχουμε μπει. Αντιδράσει του κόσμου. Όχι βέβαια αξιολοδαρμός. Σε καμιά περίπτωση. Μα ήταν αφού πετάγαν και πέτρες και λοιπά και υπήρχαν και προφυλακισμοί. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μια περίοδο που ανεχόμαστε τη βία και πολλές φορές τις αντισυγκεντρώσεις. Αντισυγκέντρωση σε μια πολιτική εκδήλωση είναι φασιστική έκφραση. Δηλαδή, βλέπουμε εκδηλώσεις ενός πολιτικού κόμματος, θυμόσαστε τις παλιές δύσκολες μέρες της Ελλάδας, της μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, που έξω από εκδηλώσεις της αριστεράς πηγαίνανε δίθεν αθόρμητοι πολίτες, αγανακτισμένοι, αντισυγκεντρωμένοι τότε και εμπόδιζαν τους πολίτες της αριστεράς να κάνουν εκδήλωση. Λοιπόν, αυτές είναι μαύρες περιόδοι, δεν μπορούμε να τις επαναφέρουμε. Κύριε Τσίκα, να σας πω όμως κάτι. Εκεί μπορεί να είναι σκληρή, επειδή μπορεί να είναι αυστηρή, η αντιπαράθεση των ιδεών, των προγραμμάτων μπορεί να είναι όσο αυστηρή θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να επιστρέψουμε τέτοια πράγματα. Και σε αυτό το πτώ. Και σε αυτό το κλίμα. Την κρατική βία, βέβαια, την προσπερνάτε. Που τους κλέψανε τα λεφτά. Αυτή δεν είναι κρατική βία. Αυτό δεν είναι. Ακούστε. Του στέλνει στο. Του έστειλε στον κάλαδο της φτώχειας, της δυστυχίας, της κακομοιριάς, της απογοήτευσης. Πάλι μου ξαναγυρνάτε στο θέμα της ουσίας. Ναι, επειδή σας έχετε δίκιο. Αν θέλετε να το συζητήσουμε. Πώς θα ακουστεί όμως. Εάν τα πούμε. Πώς θα γίνει η φωνή του δυνατή. Αν τα ονομάσουμε. Αν σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε. Αν σταματήσουμε να βγαίνουμε στους δρόμους. Αν σταματήσουμε να κοιμόμαστε, να ονειρευόμαστε. Δεν θα κάνουμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν είπα. Εγώ το αντίθετο σας. Διανύουμε ήδη την επανάσταση στο καναπέ. Πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος. Σας είπα το αντίθετο, δηλαδή. Σας είπα ότι οποιοδήποτε μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ναι. Αλλά υπάρχουν τρόποι διαμαρτυρίας όπως και τρόποι. Τι τρόποι, δηλαδή, τους δίνω μια λωρίδα για να συνεχίσουν ξαφνικά. Για καφέ θα πάνε. Εντάξτε, η Ελλάδα ειδικά θέμα ότι δεν γίνονται πολλές διαμαρτυρίες γιατί δεν έχουν δικαιώματα διαμαρτυρόμενοι. Να μην το πούμε. Έτσι, τώρα. Κεφάλαιο, αυτό που... Να είμαστε λίγο πάμε σε, πάμε σε μια μοναδική νικήτρια. Έχει τη συμπάθειά μας, την αγάπη μας και τις ευχές μας για την επόμενη πενταετία. Άι Στράτης με την όμορφη δήμαρχό του. Α, την 27χρονη κυρία Κακαλινή. Είναι τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει η δήμαρχος. Σε μαρτυρικό νησί, αλλά μια όμορφη γυναίκα. Στο πανέμορφο νησί τώρα πλέον. Μαρτυρικό όμως και ιστορικό νησί. Πάντα ήταν πανέμορφος. 27 μόλις Μαΐων. Μου επιτρέπετε να μαρτυρήσω την ηλικία σας. Ναι, δεν μέχρι τα 30 τη λέμε. Μετά τα 30 ναι, την κόβουμε μετά παίρνουμε την Κατιούσα. Μετά βγάζουμε τα καλοκαίρια. Ακριβώς. Καλή επιτυχία και την αγάπη μας. Ευχαριστώ και να σας πολύ, δούμε σύντομα καλά. Και στο Ναό της Δημοκρατίας με την έννοια να διεκδικήσετε κάτι. Θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε. Εγώ, επειδή κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και είμαι εκεί, πραγματικά σας έχω ακούσει και τις συνεντεύξεις. Σας εύχομαι καλό κουράγιο. Δεν είμαι όλοι, Ρένο Λάμπρος Παναγιώτου είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Αρχικά υγεία, όπως το έχω πει σε πάρα πολύ, σε πάρα πολλούς συναδέλφους σας, αλλά όντως έχουμε ανάγκη, γιατί τους τελευταίους 2 μήνες ο Αϊστράτης είναι χωρίς γιατρό. Έχουμε δηλαδή είχατε έναν αγροτικό ιατρό, τον οποίο το χάσατε και αυτόν. Κοιτάξτε να δείτε, τελείωσε η σύμβαση της κοπέλας, έφυγε. Αγροτικό έκανε όμως... η κοπέλα. Ναι. Δεν φρόντισαν όμως να βρουν αντικαταστάτη. Ναι. Δεν το ξέραν πιο μπροστά ότι λήγει η προθεσμία και θα έπρεπε ήδη να έχει βρεθεί πριν φύγει και λήξει η προθεσμία της. Μάλλον το ξέρανε. Αλλά. Αλλά δεν ξέρω τι συνέβη στην πορεία. Κάπου χάσαμε το δρόμο, γιατί ο Αϊστράτης είναι και πολύ. Επικοινωνήσατε με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κόπτεται και λέει ότι ενεργοποιούνται και πάλι τα αγροτικά ιατρία και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και τώρα είμαστε και σε διανύουμε τώρα, πρώτο Θεός, το καλοκαίρι, που και εκεί θα έχετε τουρισμό. Κοιτάξτε να δείτε, ο απερχόμενος δημάρχος, ο κύριος Μακρύς, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ναι. Έχει φτάσει δηλαδή και ένα στάδιο πριν την εισαγγελία. Α, τόσο πολύ, ναι. Βέβαια. Δεν μπορούμε, να αφήσουμε τον Αϊστράτη χωρίς γιατρό. Ορίστε. Φωνή βόντος, λοιπόν.
Αυτούς τους δύο μήνες ήρθαν δύο γιατροί για 3-4 μέρες για συνταγογράφηση και για να παρακολουθήσουν λίγο τους ανθρώπους που είχαν αρρωστήσει τότε. Εν τω μεταξύ έχει βγει απόφαση ότι θα έρθουν δύο νέα παιδιά εδώ για να δουλέψουν στον Αϊστράτη. Γενικής ιατρικής. Όμως είναι η εξής. Για το αγροτικό τους θα έρθουν. Για το αγροτικό, γενική ιατρική είναι. Ναι, ναι. Η διαδικασία όμως είναι η εξής. Θα πρέπει να πάνε πρώτα ένα μήνα στο νοσοκομείο της Λίμνου για να πάρουν την απαραίτητη εκπαίδευση, γιατί μόλις βγήκαν από τη σχολή, και μετά να έρθουν εδώ. Α, μάλιστα. Δεν σας στέλνουν ανθρώπους που ήδη έχουν ειδικευτεί σε κάποια ειδικότητα? Όχι. Δηλαδή να έρθει ένας γενικός γιατρός, αλλά ήδη να την έχει πάρει την ειδικότητα, γιατί τώρα υπάρχει και η ειδικότητα του γενικού γιατρού. Παλιά δεν υπήρχε, ήταν οι παθολόγοι. Τώρα υπάρχει και ο γενικός γιατρός. Άρα δεν σας στέλνουν έναν ολοκληρωμένο. Όχι. Από πλευράς σπουδών στον Αϊστράτη, αλλά εκπαιδευόμενους. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα αυτή την περίοδο. Πώς ασφαλείς αισθάνεστε? Δεν μπορείτε να αρρωστήσετε. Δεν έχετε δικαίωμα. Όχι βέβαια, προς Θεού. Πόσοι κάτοικοι είσαστε? 250. 250 και παιδιά? Έχουμε πολλά παιδιά. Έχουμε γύρω στα 30 παιδιά. Αυτό είναι παρήγορο για ένα τόσο μικρό νησί να έχει και 30 παιδιά. Σχολείο έχετε? Έχουμε και έχουμε όλοι. Είναι μονοθέσιο το σχολείο σας? Το νηπιαγωγείο είναι μονοθέσιο, το δημοτικό διθέσιο. Δεν σας ακούμε καλά. Αν μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο. Είναι θέμα του στούντιο. Αχα. Μα ναι. Ακούτε. Ναι. Το νηπιαγωγείο λέω είναι μονοθέσιο, το δημοτικό διθέσιο και γυμνάσιο λύκειο έχει όλες τις ειδικότητες καθηγητών. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο πιο δυνατά και κοντά έτσι στο ακουστικό σας? Προσπαθώ, μιλάω όσο πιο δυνατά μπορώ. Ωραία, σας ακούμε καλύτερα τώρα, ναι. Άρα έχετε προβλήματα με δασκάλους εκεί? Για είναι μόνο τα ιατρικά προβλήματα? Έχουμε δασκάλους, έχουμε. Απλά εμείς θέλουμε να εμπλουτίσουμε λίγο τα παιδιά εκπαίδευσης. Να βάλουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εκπαίδευση, να ασχοληθούμε λίγο με τον πολιτισμό, με πολιτιστικές δραστηριότητες, να ασχοληθούμε λίγο με τον αθλητισμό, να συνεργαστούμε με άλλα σχολεία των γειτονικών δήμων. Έχετε, σας άκουσα και στην μια συνέντευξη, ποδοσφαιρική ομάδα κάνετε. Έχετε μέσο όρο ηλικίας, 32 χρόνια είσαστε. Ακριβώς, ήταν στόχος αυτός. Ναι. Ήταν αρχικός στόχος να βρούμε νέους ανθρώπους να μπουν στο συνδυασμό, τους ώστε να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στις εκλογές. Και τα καταφέραμε. Και να σας πω, αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται και από την αντιπολίτευση, κατά μέσο όρο είναι 35 ετών. Φρόντισαν όλοι οι συμπολίτες μας να ψηφίσουν νέους ανθρώπους. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό είναι, αλλά ξέρετε, είστε καταδικασμένοι να πετύχετε. Χρησιμοποιώ την έκφραση του Καραμαλή που το 2004. Ναι. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Είστε καταδικασμένοι με όμικρον γιώτα και με ήττα προσωπικά εσείς. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Εμείς το ευχόμαστε. Έχετε οικογένεια, είστε παντρεμένοι? Ναι, είμαι παντρεμένη και έχω και ένα παιδάκι 5 ετών. Α, πολύ ωραία. Να σας ζήσει, να είστε καλά. Έχετε την αγάπη μας. Ευχόμαστε να σας ακούμε πάντα έτσι. Όμορφα και ωραία. Άρα δηλαδή πολλά προβλήματα που... Το βασικότερο πρόβλημά τους, Λάμπρου μου, είναι οι γιατροί. Από εκεί και πέρα, έχετε κάποια άλλα? Για όχι, είσαστε μια χαρά. Θα έρθουμε στον Αϊστράτη και θα τα δούμε από κοντά. Σας περιμένουμε να σας καλοδεχτούμε και να σας περιποιηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, την αγάπη μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, απόφαση, Πάντως είναι ηρωικοί οι άνθρωποι που μένουν τόσο λίγοι, 250 κάτοικοι, σε ένα νησί το οποίο ιστορικά βεβαίως έχει την αξία του, να είναι τόσοι νέοι άνθρωποι. Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι παρήγορο τουλάχιστον ότι αρχίζει ο κόσμος σιγά σιγά και φέρει ζωή και στα νησιά μας. Τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Και να φύγουν λίγο από την πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα πια σε στραγγαλίζει, δεν σου δίνει πολλά πράγματα, για να μην σου πω τίποτα πια. Είναι απόφαση ζωής. Κάποτε έδινε. Το να πάνε πίσω. Ναι, αλλά για να πάνε πίσω όμως φαίνεται ότι έχουν καλές προϋποθέσεις και γι' αυτό και γυρίσαν οι άνθρωποι. Τουλάχιστον μπορούν να ζήσουν με περισσότερη αξιοπρέπεια από ότι ζουν κάποιοι άνθρωποι μέσα από τα σκουπίδια εδώ. Και μας κάνει να αισθανόμαστε το λιγότερο λύπη για όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, δύο λογάκια ακόμη πριν να σας αποχαιρετήσουμε και κλείσουμε. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Θοδωρή Τσίκας, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ο χώρος, έτσι όπως είναι σήμερα, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, η πράσινη παράταξη, έχει μέλλον όπως είναι τώρα? Μην αρχίσετε πάλι την ξύλινη γλώσσα μου, πάτε. Όχι, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Απαντήστε μου μέσω. Καταρχάς, μην νομίζετε ότι και εμείς δεν σκεφτόμαστε, δεν προβληματιζόμαστε, δεν βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι, έχουμε πολλές αγωνίες, πρώτα απ' όλα διότι είναι η παράταξή μας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω σαφώς ότι έχει μέλλον.
Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι η χώρα έχει ανάγκη από έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο και από ένα πολιτικό χώρο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Και για λόγους ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Αυτός ο χώρος που έχει ονομαστεί χώρος του κέντρου, της κεντροαριστεράς, της δημοκρατικής αριστεράς. Λοιπόν, αυτός ο χώρος έχει σίγουρα ανάγκη ανασυγκρότησης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όποια και να είναι αυτά, πρέπει να μπούμε σε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για την ανασύνταξη και την ανάταξη αυτού του χώρου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλοι οι προοδευτικοί πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται σε αυτό το χώρο, που δεν θέλουν να είναι ούτε με τη συντηρητική παράταξη, ούτε με την ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, και θέλουν να υπάρχει ένας χώρος προοδευτικός στο μέσο, στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, πρέπει να ανταποκριθούν και να συνεισφέρουμε τις ιδέες και τις προτάσεις. Ναι, αυτό το πείραμα το κάνετε τώρα με την ελιά. Δεν είδα ότι πολύ ο κόσμος θέλει αυτή το συγκεντρωτισμό κάτω από μια ομπρέλα με κάτι διαφορετικό. Το Πασόκ είναι Πασόκ. Σου λένε και μάλιστα οι παλιοί ότι εγώ είμαι Πασόκ. Δεν ξέρω τι λέτε. Είναι αλήθεια και αυτό. Δεν θέλω να πάω κάτω από καμία άλλη είναι ομπρέλα. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το Πασόκ? Εμείς τώρα δεν προσδιορίζουμε σχήματα. Προφανώς το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Έχει την αυτονομία του. Ναι. Αλλά η συνεργασία και ο διάλογος με άλλες διάσπαρτες δυνάμεις. Κόμματα, να υπάρξει όμως αυτό. Ομάδες αριστεράς, πιστεύω ότι είναι απολύτως αναγκαίος, κύριε Θεοφάνου. Αναγκαίο, απολύτως αναγκαίος. Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο το χώρο και δεύτερον για τη χώρα. Και για τα δύο είναι αναγκαίος. Διότι αυτή η τεχνητή πόλωση, η όξυνση που είδαμε αυτή την περίοδο μιας καρικατούρας διπολισμού μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα, μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα απ' όλα δεν κάνει καλό στον τόπο. Παλιά όμως ήταν αυτός ο διπολισμός μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, όταν μεγαλουργούσε το ΠΑΣΟΚ. Και δεν είμαι και σίγουρος ότι είχε και θετικά αποτελέσματα. Τελικά εκ των γεγονότων. Γιατί τόσα θανατηφόρα βέλη από τον πρόεδρό σας εναντίον της Κουμουνδούρου και εναντίον του προσωπικά, εναντίον του κ. Τσίπρα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι απαντά σε εξίσου θανατηφόρα και δηλητηριώδη βέλη του κ. Τσίπρα. Και νομίζω ότι είναι λάθος του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, το να σηκώνει κανείς το δάχτυλο και να απειλεί τους άλλους να τους στείλει στη φυλακή, στα ειδικά δικαστήρια, να ποινικοποιεί δηλαδή την πολιτική ζωή και την πολιτική είναι διαφορά. Λίγο θα πάτε, κύριε Τσίκα, κάποια στιγμή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάτε. Κοιτάξτε, αυτό. Θα το σηκώσετε αυτό το μαρτύριο, αυτό το σταυρό. Αυτό, ξέρετε, δείχνει συνήθως ένδυα επιχειρημάτων, έλλειψη επιχειρημάτων. Λοιπόν, μπορώ εγώ, κύριε Παναγιώτου, μαζί σας και με την κυρία Θεοφάνου να διαφωνήσουμε και να συζητάμε μέρες και εβδομάδες και μήνες για το παιδί τους. Αλλά το ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι θα στείλω Έλληνα στον άλλο στη φυλακή. Λοιπόν, όχι, γιατί αυτά τα πέρασε η Ελλάδα σε προηγούμενες περιόδους και ήταν καταστροφικά. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα η χώρα χρειάζεται ανάταξη, ανασυγκρότηση. Χρειάζεται μια μίνιμουμ, αν όχι συνένεση. Συνεννόηση έστω για τις βασικές προτεραιότητες και δεν νομίζω ότι έχει πολυτέλεια για αυτές τις οξύτητες. Μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα και να σας ευχαριστήσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, μου επιτρέπεις μια ερώτηση. Βεβαίως, πάνω σε αυτό, δηλαδή τη συνέχεια. Ότι πολύ καλά τα λέτε εσείς αυτά, σαν κόμμα και σαν ένας τέλεχος του Πασόκ. Έλεγε το Πασόκ χρόνια ολόκληρα καλά. Μια αλλά χαρά θεωρία είναι ωραία. Πώς θα αντιδράσει η βάση σας εκεί? Έχετε πρόβλημα με τη βάση. Όσοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ούτε έχουν αποποιηθεί το ότι είναι Πασόκ, ούτε ντρέπονται, ενώ είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι και ντρέπονται και πάνε μέσω της ελιάς και μέσω δεν ξέρω τι. Και πήγαν και λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, λίγο για να αποποιηθούν το παρελθόν. Η ελιά είναι μια εκλογική συνεργασία του Πασόκ. Η οποία δεν θα υπάρχει μετά τις εκλογές. Θα υπάρξει μετά, αλλά πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνει μετά. Άρα θα υπάρξει μετά τις ευρωεκλογές. Τι θα γίνει και με ποια μορφή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και τιμώ τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δώσανε πολλά χρόνια από τη ζωή τους, χωρίς να ωφεληθούν όλοι, κυρία Δεπάνη. Όχι, δεν μιλάμε για ιδεολογικούς λόγους. Τα πήρανε, να το πούμε έτσι. Που συνεχίζουν να είναι πιστοί στη δημοκρατική παράταξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τις δύσκολες στιγμές. Ναι. Γιατί ξέρετε, τις καλές στιγμές είναι εύκολο να είμαστε όλοι καλά, να χαιρετιόμαστε, να φιλιόμαστε. Τις δύσκολες στιγμές είναι δύσκολο. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί ο λόγος στη βάση σε αυτούς που μπράβο. Η οποία, όπως είδαμε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις εκλογές πολλών κοινωνικών οργανώσεων, συνεχίζει να υπάρχει, προβληματίζεται βέβαια, ανησυχεί. Πρέπει να δοθεί ο λόγος και στη βάση, όχι μόνο στα στελέχη, για να υπάρξει ακριβώς αυτή η ανασυγκρότηση του ευρύτερου προοδευτικού κόμματος. Άρα λοιπόν η ελιά τώρα μπαίνει και σε μία. Αύριο δηλαδή. Θα πούμε ότι κάνουμε προμόσιο στην ελιά σήμερα και είναι ανοιχτές ακόμη οι κάλπες. Λίγο τον έχουμε εδώ, τον ευχαριστούμε πολύ. Όχι ευχάριστες. Μια χαρά είναι. Όμως ακούγεται η ελιά αλλά και η ελιά να πάει να πληρώσει τα χρέη της πρώτον. Είναι προς τιμή. Με μεταφέρεται από το Πασόκ στην επόμενη μέρα. Και μιλάω τα χρέη, τα όσα χρωστάνε στην εφορία. Και το άφημί να μην αλλάξει να είναι το ίδιο. Δηλαδή τα χρέη να μεταφερθούν από εδώ εκεί. Να τελειώσει αυτό πρώτα. Λοιπόν, δεν έχει μεταφερθεί κανένα χρέος του Πασόκ προς πουθενά αλλού και πρέπει να σας ενημερώσω ότι το Πασόκ
εκπληρώνει και πληρώνει τακτικά και εμπρόθεσμα τα χρέη του. Σωστό. Και να μας πείτε για τη μαύρη τρύπα. Αυτή που ο Βενιζέλος είπε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, το ξέρω εγώ όμως. Μαύρη τρύπα. Να δούμε τι γίνεται με τη μαύρη τρύπα. Και με τα περίεργα ταξίδια. Ότι οι εκκρεμότητες είναι πολιτικές εκκρεμότητες. Όχι. Στη διευκρινιστική το είπε ότι είναι πολιτικές. Εκείνο το βράδυ στο Μαξίμου είπε ότι είναι εκκρεμότητες ανοιχτές του κ. Παπανδρέου. Με την παράταξη και την επόμενη μέρα. Βέβαια, πάντα το μήνυμα του Βενιζέλου είναι μέσα. Καθώς ακολουθεί την πυθία, είναι αμφίσιμο. Επειδή έχετε πολλών ερμηνεών. Ο ίδιος το ερμηνεύει. Είναι ήξης αφήξης, ούτε τον πολέμο θνήξης. Άλλωστε είναι ο καλύτερος ρήτορας, οφείλω να το ομολογήσουμε αυτό, της Ελληνικής Βουλής και του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν ξέρει πολύ καλά τι λέει και αντιγράφει την πυθία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, να δώσουμε εμείς δικιά μας ερμηνεία όταν ο ίδιος δίνει την εξήγηση των δηλώσεων. Την επόμενη μέρα. Να συνεχίσουμε την προηγούμενη ερώτηση, γιατί κάναμε μια παρένθεση. Όχι, δεν πειράζει. Όχι, έτσι είμαστε εμείς. Με την ορμητικότητά. Ναι, είναι ορμητικός. Έλεγε τον κύριο Νικολόπουλο, αλλά όπως βλέπετε και εδώ. Πήρε. Εντελώς. Τον μιμείτε. Ναι, τον γαργαλάμε λίγο περισσότερο. Όχι, ο δάσκαλο καθίστε για κάνα θέμα. Λες να γίνω Πασόκ τώρα με το. Όχι. Εδώ κανένα δεν γίνεται τίποτα. Εδώ είμαστε συνάδελφοι δημοσιογράφοι και κάνουμε απέναντι τον πολιτικό. Λοιπόν, εγώ επειδή επιμένω για τη βάση, γιατί γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ βέβαια δεν το βρίσκω λογικό, γελάω, αλλά εντάξει, τους σέβομαι. Αφού μου λέτε ότι την επαύριο, δηλαδή αύριο, θα είσαστε πάλι ελιά και το Πασόκ μέσα στην ελιά. Άρα δεν είναι μόνο προσωρινός ο τίτλος αυτός και το ψηφοδέλτιο αυτό για τις ευρωεκλογές, όπως είχε πει ο κ. Βενιζέλος ότι είναι για τις ευρωεκλογές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, το Πασόκ παραμένει Πασόκ. Αυτοί οι άνθρωποι τι να περιμένουν δηλαδή αύριο, ακούστε, την ελιά με ολίγον Πασόκ ή Πασόκ με ολίγη ελιά. Το Πασόκ θα συνεχίσει να υπάρχει, κανείς δεν έχει θέση να διαλυθεί το Πασόκ, θέμα να διαλυθεί το Πασόκ. Ναι, γιατί αυτό πιστεύουν, ότι θα πάτε να το διαλύσετε. Να συζητήσει πρώτα απ' όλα το Πασόκ τι θα κάνει, ναι. Και μετά βεβαίως θα συζητήσει και με τους συμμάχους του στο εσωτερικό της ελιάς. Άρα η συμμαχία θα υπάρχει. Εγώ θα ήθελα άνοιγμα και σε άλλες δυνάμεις του χώρου. Δηλαδή πιστεύω ότι η Δημοκρατική Αριστερά και ο κύριος Κουβέλης είναι τμήμα αυτού του χώρου και ότι οι διαφορές μας είναι πολύ λιγότερες. Αισθάνεται ότι σε γελάσατε όμως, Θοδωρή Τσίκας, κυρίες και κύριοι, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία. Ευχόμαστε την παράταξή σας. Τα καλύτερα και αύριο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Σωτήρη Σκουλούδη, τον Πέτρο Σιδερέα. Ή και το Χρήστο Μαζάνη, θα δούμε. Ποιον έχουμε στην γραμμή μας. Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, δεν πιστεύω να είναι υποψήφιο και να διαγραφεί από το. ο καλό καλεσμένο που έχει δίπλα. Ποιον έχει τώρα, Γερμανό, έχει τώρα συνάδελφο. Ή Ελβετό. Ελβετό να μας φέρεις, όπως στην Ελβετία, Σωτήρη μου, κάνανε δημοψήφισμα για αντί για 3.200 να παίρνουν 3.300. Ναι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δημοψήφισμα για 3.300, όχι για τα 300 ψωρο. Ψωρο ευρώ της Κώστερας εδώ. Έχουμε δύο μηδενικά λιγότερα. 360 εμείς, 3.600 αυτή. Σιγά τη διαφορά. Κάτι μηδενικά Σωτήρη. Είναι. Δυστυχώς, λέει Λάμπρο, αυτό δείχνει ότι αν και η Ελβετία είναι τόσο κοντά γεωγραφικά στην Ελλάδα, υπάρχει τόσο μεγάλο χάος, τουλάχιστον στα εργασιακά. Δίπλα μου, λοιπόν, είναι κάποιος αρκετά υπεύθυνος να μιλήσει γι' αυτό. Είναι ο Θοδωρής Ματάλας, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας εργασιακών, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων, ο οποίος θα μας κάνει μια εκτίμηση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Να σας καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Γεια σας. Σήμερα είναι μια μέρα σημαντική για τη δημοκρατία. Είναι η μέρα που εκφράζεται ο λαός πέρα από τα γκάλοπ, πέρα από τις προβλέψεις. Εμείς σαν Νέα Δημοκρατία είμαστε αισιόδοξοι. Δώσαμε ένα δύσκολο αγώνα σε δύσκολες εποχές να πείσουμε τους εργαζόμενους ότι στη Νέα Δημοκρατία μπορούν να περιμένουν την ανάπτυξη, μπορούν να περιμένουν νέες δουλειές. Το ξέρετε από στόμα του Πρωθυπουργού, ο Αντώνης Σαμαράς δεσμεύτηκε μέχρι το 2020 για πολλές κοινές θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος και γι' αυτό αγωνιζόμαστε εμείς εδώ από το Σύνταγμα. Μα είσαστε αρμόδιος στα εργασιακά. Ποια εργασιακά, αφού δεν υπάρχουν εργάτες, δεν υπάρχουν δικαιώματα, δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Μιλάμε για εργασιακό μεσαίωνα, μιλάμε για συνθήκες οι οποίες είναι τραγικές, μιλάμε για πισωγυρίσματα. Και μην σας πω και ότι επισκιάζει η σημερινή εικόνα της Ελλάδας τον εργασιακό μεσαίωνα. Ήταν καλύτερα δηλαδή στο εργασιακό μεσαίωνα από ό,τι είναι σήμερα εδώ. Επιτρέψτε μου να πω. Κοιτάξτε, σαφέστατα υπάρχει μία πίεση όλης της κοινωνίας, όχι μόνο στα εργασιακά, σε κάθε επίπεδο, αλλά το ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη μικρότερη ευθύνη για αυτό. Και στόχος μας, όπως είπα και πριν, στόχος μας είναι όλα αυτά να τα αλλάξουμε. Να φτιάξουμε μία χώρα που να είμαστε περήφανοι και εσείς και εμείς για αυτήν. Μακάρι, με αυτό ψάχνουμε όλοι. Το ζητούμενο αυτό είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Μακάρι να πετύχετε εσείς. Η δική σας επιτυχία, μια και είστε κυβέρνηση, είναι και η δική μας επιτυχία. Έτσι. Αλλά η δική σας αποτυχία είναι και η δική μας αποτυχία. Και προς το παρόν, έτσι, αυτό ακριβώς. Που λουζόμαστε είναι αποτυχία. Είναι η φτώχεια, η κακομοιριά, η μιζέρια, η δυστυχία. Αυτό είναι το τοπίο. Και σίγουρα όμως πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν από 2 χρόνια. Γιατί δεν ξεχνάμε. Αλίμονο εάν ήμασταν ακόμα όπως ήμασταν πριν από 2 χρόνια. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι αύριο αλλάζει η ζωή και η καθημερινότητα όλων μας. Θα παραμείνουν τα δάνεια στο κόκκινο, θα παραμείνει η εφορία που δεν θα μπορεί να πληρωθεί, θα παραμείνει η διατροφή που δυστυχώς δεν έχει πέσει, παρά η κερδοσκοπία τη βλέπουμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε, στην αγορά γενικότερα. Εδώ τι θα γίνει, αύριο κοιτάξτε, τι θα αλλάξει. Κοιτάξτε. Σαφέστατα η πολιτική δεν είναι νούμερα και σαφέστατα δεν είναι μόνο οι αναβαθμίσεις από τους διεθνούς οίκους. Η καθημερινή πολιτική, ο αγώνας που δίνεται σε κάθε επίπεδο είναι και δύσκολος αλλά είναι και πραγματικός. Το βλέπει κάθε πολίτης ότι τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση προσπαθεί σε κάθε επίπεδο να διορθώσει και να βελτιώσει την κατάσταση των πολιτών. Είναι πολύ εύκολο, μπορώ να σας πω και εγώ, χιλιάδες παραδείγματα που υποφέρει κόσμος, που κόσμος έχει σημαντικά προβλήματα. Αλλά από την άλλη μπορώ να σας πω ότι και κόσμος αυτή τη στιγμή βλέπει την προσδοκία και βλέπει μια Ελλάδα που αλλάζει προς το καλύτερο. Άρα λοιπόν βλέπετε για απόψη σταθερότητα και όχι αλλαγή πολιτικού σκηνικού. Αν δεν βλέπαμε... Κύριε Μασάλα, με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Εάν δεν βλέπαμε αυτά τα βήματα... Κύριε Μασάλα, με συγχωρείτε. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών... είναι η σταθερότητα. Και πάνω σε αυτό έχουμε στηρίξει και όλη μας την προσπάθεια. Σταθερότητα, αλλά όχι προς τα πίσω, προς τα μπροστά. Σωτήρης, θες να ρωτήσεις κάτι, Σωτήρη? Τον κύριο Μασάλα. Θες να ρωτήσεις κάτι, εσύ? Η δική μου ερώτηση, Λάμπρος, στον κύριο Μασάλα, είναι ποια είναι η εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία ή όχι και με ποια διαφορά? Ελπίδα μας είναι να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Η εκτίμησή σας πέρα από την ελπίδα σας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που λέω είναι ο κόσμος έχει ακόμα ώρα να πάει να συμμετάσχει στη διαδικασία, να ψηφίσει. Σωστό. Και η δημοκρατία δίνει πάντα απαντήσεις. Να σας ρωτήσω τα μηνύματα που παίρνετε εσείς μέχρι τώρα, γιατί όλο και κάποια μηνύματα ορίστε. Παίρνετε. Η αποχή θα είναι μεγαλύτερη από την περασμένη Κυριακή? Κοιτάξτε, ελπίζουμε πως όχι. Ελπίζουμε πως ο κόσμος μετά από τη βόλτα του ή οτιδήποτε άλλο κάνει τώρα το πρωί να πάει να ψηφίσει. Άρα οι 2 τελευταίες ώρες για μας είναι πολύ κρίσιμες. Ναι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν και σε εσάς, στη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσείς. Αύριο καλή να είμαστε καλύτερα και εμείς. Στο λόγο που έχετε σήμερα. Ο κόσμος να είναι καλά. Καλύτερα. Ευχαριστούμε. Σωτήρη. Αυτό ελπίζουμε όλοι. Σωτήρη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σωτήρη. Ναι, Λαμπρό. Βλέπω το ζει ο κύριος Μασάλας. Είναι αισιόδοξος πολύ. Χαίρεται για αυτή την παρουσία. Σου λέει καλά θα είναι τα αποτελέσματα απόψε για μας. Μήπως ξέρεις κάτι άλλο, Σωτήρη? Που δεν ξέρουμε εμείς. Που δεν ξέρουμε εμείς. Λαμπρό, ό,τι ακούμε από εδώ και από εκεί, εκτιμήσεις πολιτών στο Σύνταγμα, δημοσιογράφων, ας θυμηθούμε ότι την προηγούμενη Κυριακή οι προσδοκίες και τα exit poll διαψεύστηκαν. Καλό είναι να περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Όλοι αισιόδοξοι είναι. Όλοι. Ωραία είναι. Πάντως, τη δυσκολότερη θέση που θα βρίσκονται αύριο θα είναι ο κύριος Τσίκας, όπως δεν ήθελε να το πει άμεσα. Θα είναι ο με το πρόβλημα. Θα υπάρχει το πρόβλημα. Θα ναι, αυτό λέω. Ότι... αν δεν πάνε καλά τα. Αλλά σου τα λέω ότι εγώ. Δεν είναι πολύ καλά για είδα ότι το Πασόκ. Στο Πασόκ είναι πιο αισιόδοξο από την προηγούμενη Κυριακή. Δεν ξέρω γιατί. Προφανώς σημάζουμε τα σημάδια. Ίσως παίρνουν μηνύματα αυτή τα οποία δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς. Ναι, ποιον? Χρυσούλα για τα Γάνα. Κυρία Χρυσούλα για τα Γάνα. Γεια σας, κυρία για τα Γάνα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είναι τα πράγματα εκεί πάνω? Ο αέρας, πώς είναι ο αέρας εκεί? Εντάξει, εδώ είναι ήρεμα τα πράγματα, αναμένουμε αποτελέσματα. Τώρα, εγώ έχω και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η κόρη μου είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Νέα Κυπολισκιών και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ποιος θα γίνει στο δεύτερο γύρο τώρα, να δούμε. Η κόρη αντιγράφει τη μητέρα, δηλαδή πρώτα στην τοπική αυτοδιοίκηση και μετά κάποια στιγμή και στο ναό της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν δεν αντιγράφει η μία την άλλη, όχι. Κάθε μία είναι
προσωπικότητα. Η κόρη μου ενδιαφέρεται για τη γειτονιά της. Η γειτονιά της είναι εντελώς εγκαταλελειμμένη από τον νυν δήμαρχο και ελπίζω απερχόμενο, και θέλησε να πάει με άλλον δήμαρχο υποψήφια, δημοτική σύμβουλος, για να συνδράμει ώστε να επιληθούν τα θέματα στη γειτονιά της, στην περιφέρειά της. Γι' αυτό. Είναι υπερκομματική, θα μου πείτε βέβαια, αλλά ποιο είναι το κόμμα που τη στηρίζει περισσότερο? Καταλαβαίνω τι είναι. Όχι, δεν είναι αυτός ο... Κοιτάξτε, εδώ στην Νέα Πολυσικές ήταν και οι δύο, αν θέλετε, υποψήφοι που έχουν μείνει τώρα στο δεύτερο γύρο, είναι προερχόμενοι από Πασόκ. Βέβαια ο Δανιλίδης είναι καθαρόαιμος Πασόκ και υποστηριζόμενος από το Πασόκ ξεκάθαρα. Εδώ αυτός ο συνδυασμός που μετέχει η κόρη μου έχει απομακρυνθεί ο κ. Χατζησάβας από την πολιτική καμιά δεκαριά χρόνια τώρα και επανήλθε. Κυρία Γιαταγάνα, να πάμε στις ευρωεκλογές που είναι σήμερα η γιορτή τους. Εντός εισαγωγικών. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί που βρίσκεστε, βόρεια? Ακούστε, και εδώ υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα ανατραπούν τα πράγματα. Θα ανατραπούν ως προς τι? Ως προς την κυβερνητική πολιτική. Αχα. Τουλάχιστον αυτό. Ναι. Αυτός ο αέρας είναι εδώ. Ναι. Αυτό έχω εισπράξει εγώ τουλάχιστον σήμερα, που γύρισα σε πολλές περιοχές, αν θέλετε. Δηλαδή, γιατί δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο αυτή η πολιτική. Τι ανατολή θα έχουμε αύριο, κυρία Γιαταγάνα, πώς τη βλέπετε την ανατολή της Δύσης? Της αυριανής ημέρας. Ανατολή της Δύσης. Λέω την ανατολή της αυριανής ημέρας, πώς τη βλέπετε? Θα βγει από τη Δύση αύριο ανατολή. Όχι, θα βγει κανονικά από την ανατολή. Αλλά αν μη τι άλλο, πρέπει να πάρουν τα μηνύματα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Έχουμε 6.000 τουλάχιστον αυτοκτονίες. Έχουμε όλα τα μαγαζιά εδώ στη γειτονιά μου που έσφιζε από ζωντάνια όταν πρώτο εγκαταστάθηκα εγώ εδώ, 10 χρόνια τώρα. Σήμερα είναι κλειστά, μόνο 2 φαρμακεία είναι ανοιχτά. Τι σημαίνει για σας? Αυτό σημαίνει καταστροφή. Βλέπω εγώ συνανθρώπους μου, συμπολίτες μου εδώ, οι οποίοι ήταν ευκατάστατοι, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα δεν έχουν ούτε περίθαλψη, ούτε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ούτε τίποτα. Δηλαδή, κυριολεκτικά ζουν μέσα σε ένα... Στην ανασφάλεια. Σε ανασφάλεια μεγάλη. Και δεινοπαθούν. Άνθρωποι, οι οποίοι σας λέω, ήταν άνθρωποι που ζούσαν αξιοπρεπώς τουλάχιστον. Να σας πω, πιστεύετε, κυρία Γιαταγάνα, ότι κάνοντας, γιατί πιθανόν ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει εκλογές από αύριο και μετά, πιστεύετε ότι μια τέτοια πράξη, δηλαδή να κατέβουμε σε εθνικές εκλογές, θα βοηθήσει την καθημερινότητα των Ελλήνων? Ακούστε τι πιστεύω εγώ. Τουλάχιστον θα δώσει μηνύματα στην κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο και θα το δώσει. Άρα δηλαδή είστε υπέρ των βουλευτικών εκλογών να γίνει άμεσα? Δεν είπα αυτό. Ακούστε, από ό,τι βλέπω, εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ήθελαν άμεσα δημοτικές με εθνικές εκλογές. Όμως, πιστεύω θα αλλάξει η καθημερινότητά μας. Θα λάβουν άλλα μέτρα. Δεν μπορεί να ζούμε με τόσο βαρύς φόρους, βαρύτατο τη φορολογία. Γύρω στα 500 με 600% παραπάνω είναι οι φόροι στα ακίνητα. Η φορολογία εισοδήματος έχει φτάσει στα ύψη. Όταν η γειτονική μας Βουλγαρία έχει φόρο εισοδήματος 10%, εμείς έχουμε 32, 33, 26 ξεκινάμε. Δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο. Κυρία Γιαταγάνα, δεν πάει άλλο. Και μια τελευταία ερώτηση. Θα στηρίξετε τον ευρωβουλευτή του πρώην κομματός σας, τον Ανεξάρτητων Ελλήνων? Δεν σας ακούω τι είπατε. Το βουλευτή, το πρώην κομματός, θα το στηρίξετε τον ευρωβουλευτή? Όχι. Ήδη ψήφισα άλλο κόμμα. Εντάξει. Μου τα είπατε όλα. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Καλή επιτυχία στην κόρη πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο την καρδιά μας. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Κι όμως. Βγήκε και είδηση. Εκείνη τη θέλει τις εκλογές. Μπορεί ο κόσμος να μην θέλει, αλλά η δική της. Όχι, για τα γάνα μπορεί να θέλει ό,τι θέλει. Εγώ πιστεύω γιατί ότι. Γιατί να μην γίνουν εθνικές εκλογές. Είναι τόσο θυμωμένη είναι που δεν όμως. Ψήφισε τον ευρωβουλευτή του κόμματος. Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι οι ΑΝΕΛ κινδυνεύουν πάρα πολύ. Δεν κινδυνεύουν οι ΑΝΕΛ, δεν ξέρω αν κινδυνεύουν. Πέσανε εγώ τα ποσοστά. Ξέρω τι έκανε για τα γάνα. 4% αυτά. Ευθαρσός μας είπε ότι ψήφισε άλλον. Ναι, και ψήφισε άλλον και θέλει και εκλογές. Άσχετα αν ο κόσμος δεν θέλει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κατάλαβες. Εδώ. Κοίταξε, δεν είναι καθόλου καλό το κλίμα. Έχει πολύ θυμό. Ακόμα δεν του έχει φύγει ο θυμός από την περασμένη εβδομάδα. Έφυγαν από του ανεξάρτητου Έλληνε. Ναι, έγιναν ανεξάρτητοι. Όπως και ο κύριος Νταβρής που έφυγε και εκείνο. Γιωβανόπουλος. Ο κύριος Γιωβανόπουλος. Το οποίο δείχνουν ότι τα έχουν σπάσει τελείως με το κόμμα του. Ναι. Εντάξει, όταν η απόφαση είναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι από αύριο, όπως και αν είναι τα αποτελέσματα, όποιος και αν είναι πρώτος, δεύτερος, ικανοποιημένος, μη ικανοποιημένος, θα αρχίσουν σε όλα τα κόμματα να γίνονται οι ανακατατάξεις και οι κουβέντες οι σοβαρές για να αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm. Πρώτα σε αυτούς και μετά με την πολιτική. Θα έχουμε εξελίξεις και Νέα πολλή δουλειά εμείς. Είτε στο Πασόκ είτε και στην αντιπολίτευση. Ναι, γιατί, ναι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Κοίταξε, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην πιο ευνοϊκή θέση, να το πούμε έτσι, ως νεότερο κόμμα τώρα που από το 4 έφτασε στο 24 και που τώρα περιμένουν αισιόδοξα πράγματα. Και καλά κάνουν. Όλοι όταν κατεβαίνουν ναι. να πολεμήσουν, πάνε για να νικήσουν. Δεν πάνε για να χάσουν. Για να χάσουν. Ναι. Λοιπόν, να πάρουν την τρία. Και εκεί, αλλά πρέπει να χάσει εξιάνεμος. Ναι, και εκεί θα γίνουν διαβουλεύσεις, διότι και εκεί υπάρχουν συνιστώσεις. Και εκεί θα υπάρχουν κάποιες. Πάμε να δούμε τον Χρήστο. Τι θα μας πει ο Χρήστος Μαζάνης τώρα από το ΝΑΤΟΣ. Πολύ ωραία. Χρήστο, αρχίζει και έρχεται κόσμος τώρα, βλέπω εκεί στο εκλογικό κέντρο του Γιάννη Μόραλη, όσο πλησιάζει η ώρα. Μία και μισή, να, δύο ώρες. Λες κάτι ακόμη. Να ξέρουν, κάτι να ξέρουν. Και δεν ξέρουμε. Να έρχεται περισσότερος κόσμος εδώ στο εκλογικό κέντρο του Γιάννη Μόραλη. Ουσιαστικά πρόκειται για το στρατηγείο του, όπως έχουμε μεταδώσει από νωρίτερα. Τελευταία ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, που μου είχατε κάνει ήταν ναι. για την προσέλευση στις κάλπες. Ναι, ναι. Από το... οι συνεργάτες του κ. Μόραλη εκτιμούν. Ναι. ότι η προσέλευση στις κάλπες ναι. αυτή τη φορά θα είναι φυσικά μεγαλύτερη. Αχα. Αυτά μας μεταφέρουν οι συνεργάτες του κύριου Μόραλη. Αυτή να σας πω επίσης ότι μέχρι και αυτή την ώρα, δηλαδή 20 λεπτά μέχρι και αυτή την ώρα, 20 λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα, δεν έχει φανεί κάποιο έτσι γνωστό, θα λέγαμε, στέλεχος της παράταξης του κύριου Μόραλη εδώ στο εκλογικό κέντρο. Δηλαδή δεν έχουμε δει ούτε τον κύριο Μαρινάκη ακόμα. Είναι νωρίς νομίζω, είναι νωρίς. Ο Μαρινάκη πήγε και εσύ στο πρώτο Ολυμπιακό, πήγε στο Μαρινάκη, θα έρθει όταν έχει θετικό αποτέλεσμα για να δώσει τον πανηγυρικό τόνο. Το κύπελλο. Πάντως είναι αισιόδοξη. Να γίνει απονομή. Μια και μιλάμε ποδοσφαιρικά. Να γίνει απονομή. Συνεργάτης του κύριου Μόραλη ότι θα είναι ο νικητής. Θα είναι ο νικητής Λάμπρο και Λίτσα των απόψινών εκλογών και ότι θα είναι ο επόμενος Δήμαρχος Πειραιά. Αυτά από εδώ. Θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχει ακόμα κόσμος που έρχεται και ρωτάει για την εκλογική διαδικασία, πώς πηγαίνει. Επίσης, οι συνεργάτες του κ. Μόραλη βρίσκονται ήδη στα εκλογικά τμήματα από νωρίς σήμερα το μεσημέρι, προκειμένου να επιβλέπουν, όπως σας είχα πει και νωρίτερα, την εκλογική αυτή διαδικασία. Όλα μέχρι στιγμής βαίνουν καλώς. Αναμένεται σιγά σιγά και εμείς εδώ να δούμε κάποια στελέχη. Στελέχη της παράταξης του κύριου Μόραλη και να δούμε και αυτοί τι έχουν να πούνε για το απόψινο αποτέλεσμα το οποίο θα το μάθουμε σε δύο ώρες περίπου από τώρα τις πρώτες εκτιμήσεις του απόψινου αποτελέσματος εδώ για τον Πειραιά. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Ναι. Δεν τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Στην επόμενη σύνδεση θα κοιτάξουμε να έχουμε και κάποια στελέχη από εδώ να μιλήσουν και οι ίδιοι. Mm-hmm. Ναι, θυμάμαι και τους ίδιους. Δηλαδή, θυμάμαι την κυρία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με εκείνο τον ενθουσιασμό που βγήκε πρώτο γύρο, κερδίζουμε. Αλλά δεν ήταν έτσι το πρώτο γύρο, πήγε σε δεύτερο γύρο. Είναι εδώ, καλά. Το θυμάσαι. Είναι πρώτη εδώ επιλογή. Η συγκεκριμένη κυρία από νωρίς το μεσημέρι. Mm-hmm. Να είσαι καλά, Χρήστο. Είναι εδώ η συγκεκριμένη κυρία, αν τη θυμάστε, είναι από νωρίς το μεσημέρι. Γεια. Λοιπόν, πες εδώ πάμε με κανένα μαυρογιαλούρο. Πάντως, αυτό που είπες για το μαυρογιαλούρο. Γκόρτσος, λοιπόν, γκόρτσος, όχι. Έχουν τρελαθεί όλα τα κανάλια, δημόσια και ιδιωτικά, να βάζουν ό,τι έχει σχέση με πολιτική. Εγώ είδα μια βουλευτίνα που δεν την είχα δει την ταινία με τη Βλαχοπούλου. Το μαυρογιαλούρο τον έχουν τρελάνει. Ό,τι μαυρόασπρη ταινία είχαν, μαντάς, βγάλανε. Μαντάς, βέβαια, δεν μπορώ να πω μαντάς αυτό... τώρα στον Γκόρτσο μαντάς, γιατί υπάρχει μαντάς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μαντάς βουλευτής. Είστε κοινοβουλευτικός, λοιπόν, ξέρετε καλύτερα από όλους. Πάμε να δούμε τον κινηματογράφο.
Ζούγκλα, μαραθώνιες συνεντεύξεις, συνδέσεις. 6 ώρα, σκυτάλη στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο με το επιτελείο της Ζούγκλας. Κοντά, διαδικτυακή ενημέρωση, μαραθώνια. Πάντα πρώτη. Εντάξει. Πάντα πρώτη. Ναι. Γιατί, όχι, σας παρακαλώ, καθόλου, δεν χρειάζεται μετριοφροσύνη στην προκειμένη περίπτωση, παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Πάμε να δούμε, Μαυρογιαλούρος έρχεται. Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Από τη Δευτέρα λέγω, δεν θα πεινάει κανένας. Εγώ και τη Δευτέρα θα πεινάω. Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι χορτάτος. Μπορείς να πεινάω, πώς να χορτάσω αφού κάνω δίαιτα. Σας κοροϊδεύει όλους, μην τον ακούτε. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα διορίσουμε 4 να τα διώγουν με τα καλάμια από τα σύρματα. Από τη Δευτέρα θα αρχίζουμε να χτίζουμε γιοφύρια. Τι να τα κάνεις τα γιοφύρια αφού δεν έχουμε ποτάμια. Θα κάνουμε και ποτάμια. Δύσκολο είναι. Κοροϊδεύεις τον κόσμο. Πάψε εσύ και από τη Δευτέρα να ανέβεις στο Δημαρχείο να τα πούμε οι δυο μας. Εσύ θα ανέβεις. Πρε εσύ. Από τη Δευτέρα με ψηφίσεις η φαλάκρα σου θα γεμίσει τρίχη. Λοιπόν, ξεβουλώστε τα αυτιά σας. Και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Άρθρον πρώτον. Έργα διάφορα και ποικίλα. Πω, τι έχω να σας φτιάσω. Και πρώτα απ' όλα θα βάλω να πλένε με σαπουνάδα όλες τις ρούγες και τα σοκάκια για να πλώνετε τον τραχανά σας. Τραχανά δεν έχετε! Διότι, τι, τραχανά δεν έχετε, να κάνετε πληγούρι. Φέρτε λεμονόκουπες, παιδιά. Έμπα μέσα καρακάξα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι. Από τη Δευτέρα, πάρε κόσμε, φάε κόσμε, χόρτασε. Και θα αποκτήσουμε μια δημαρχία που θα τη λυμπίζονται και θα τη λιγουρεύονται όλοι οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχε και οι κοινοτικοί άρχοντες της χώρας. Σκληρός ο αγών, αλλά η νίκη είναι δική μας. Λοιπόν κύριε Κοσμά, εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους. Άσε ρε Βεντρέ, όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές. Μωρέ, βάζω στοίχημα. Θα το χάσεις. Γιατί? Οι εκλογές αυτές είναι μουγγιές. Τι έγινε κύριε Κοσμά, τσακώθηκες με τον Πόρτσο? Συνάντησα στο παζάρι τον Αγγελίκη μου τάπε. Είναι αλήθεια αυτά κύριε Κοσμά? Μάλιστα, τσακώθηκα. Γιατί? Εσείς γιατί λέτε? Για τον εαυτό μου? Εγώ ούτε δουλειές έχω να κάνω, ούτε ανθρώπους μου έχω να διορίσω. Για το νησί, για όλους εσάς. Επήγα χθες και του μίλησα και δεν τον βρήκα εντάξει. Μα εσύ μας έλεγες. Μου έλεγε και σε έλεγε. Θανασάκη μου, τα άκουσες? Ποιο? Τα αποτελέσματα. Ναι, τα ξέρω. Έτσι είναι. Κάθε αρχή και δύσκολη. Εγώ μια φορά μπορώ να πω ότι είμαι και ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος? Ναι, ευχαριστημένος. Και πότε θα είσαι να δεις αριστημένος, ρε Θανασάκη? Μα τα ακούσατε λεπτομερώς. Ακούσατε αριθμούς. Ακούσαμε. 3.960. Τι 3.960? Σταυρί. Και λοιπόν? Λοιπόν το λες εσύ αυτό. Πώς να το πω, ρε Θανασάκη? Ξέρετε τι σημαίνουν 3.960 σταυροί προτιμήσεως για ένα νέο πολιτευτή που κατέρχεται για πρώτη φορά στην πολιτική γωνίστρα? Σημαίνουν ότι δεν θα κατέρχεται άλλη φορά. Για στάσου, είναι καλά δηλαδή? Περίφημα. Τι περίφημα, δεν βγήκες? Δεν έχει σημασία. Αυτό μου είπε και ο αρχηγός που με κάλεσε. Αυτό σου είπε και ο αρχηγός? Ναι, μου λέει, κύριε Κοβότσο, πρέπει να είστε υπερήφανος. Με την πρώτη σας εμφάνιση
κατορθώσατε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη 3.960 συμπολιτών σα, οι οποίοι σα ετοίμησαν με το σταυρό τη προτιμήσεω. Βέβαια, δεν είναι και λίγο, κύριε Μελέτη. Ωστέ, έτσι σου είπα, αρχηγό. Έτσι. Για το τραπέζι που λέγαμε, του είπες τίποτα? Όχι, δεν το θυμήθηκα. Καλύτερα, στο απαστοριέ. Εγώ λοιπόν ομολογώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με 3.960 σταυρούς προτιμήσεως είσαι ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγων. Τι παράγονε, δασάκια που δεν βγήκες? Δεν βγήκα, αλλά έχω 3.960 προσωπικούς ψήφους. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι 3.960 ψηφοφόρους τους έχω εδώ. Τους κρατάω στη χούφτα μου. Τι? Τους κρατάω στη χούφτα μου. Τους κρατάς στη χούφτα σου? Ναι. Βουλευτής βγήκες? Όχι. Αμόνατος. Δεν μου καλά σου λέω. Τι τους έχεις και τους κρατάς 3.960 ψηφοφόρους στη χούφτα σου? Άσου να πάνε στα σπίτια τους. Και το παρεξηγείς το Μελέτη, Θανασάκη. Ο Μελέτης δεν καταλαβαίνει από πολιτική. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι με τόσους σταυρούς γίνεσαι ένα από τα πιο αξιόλογα στελέχη του κόμματος. Και αν δεν βγήκες βουλευτής. Τι σημασία έχει που δεν βγήκα βουλευτής? Ένα κόμμα όταν έρχεται στην κυβέρνηση για να επανδρώσει τον κρατικό μηχανισμό χρειάζεται όλα τα αξιόμαχα στελέχη του. Μα αν θέλω νομαρχία, την έχω εδώ. Στη χούφτα και την νομαρχία? Στη χούφτα. Εκείνο που θαυμάζω λοιπόν σε σένα, Θανασάκη, είναι η χούφτα σου. Λοιπόν... Ένα λεπτό, θα μάθουμε, περιμένετε. Ένα τσιγαράκι θα πάρετε. Δεν καπνίζω ποτέ, διότι από χώρα ξέρω. Ξέρω, ήταν να φουμάρετε από τότε. Ένα λεπτό, περιμένετε, θα το τακτοποιήσω με έναν έξω. Ένα λεπτό. Τον κύριο Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος, παρακαλώ. Ο ίδιος. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά μου. Τι κάνετε? Εδώ βουλευτής Καλοχαιρέτας. Ακούτε, κύριε Διευθυντά μου, τι έγινε με εκείνη την υπόθεση Μπαρουτέα? Περιμένετε 2 λεπτά στο ακουστικό σας να πάρω τον αρμόδιο ιδιαίτερο. Τον κύριο ιδιαίτερο παρακαλώ. Εδώ πολιτικό γραφείο του κόμματος. Ομιλείτε. Τι έγινε σας παρακαλώ με την υπόθεση Μπαρουτέα? Μιλήσατε στον κύριο υπουργό? Βεβαιότατα. Μια στιγμή να τον πάρω να μου πει. Λέγεται. Κύριε Υπουργό, παρακαλώ. Εδώ ιδιαίτερος. Περιμένετε μια στιγμή. Κύριε Υπουργέ, ομιλείτε με τον κύριο ιδιαίτερο. Πάλι. Έλα. Ο κύριος Υπουργός, εδώ ιδιαίτερος Πρωτοδαμαντάκης. Τι είναι, ρε? Μήπως ασχοληθήκατε με την υπόθεση Μπαρουτέα, κύριε Υπουργέ? Έχουμε καιρό για τέτοια. Κύριε Διευθυντά, με ακούτε? Ο κύριος Υπουργός υπεσχέθη ότι θα μελετήσει την υπόθεση Μπαρουτέα. Ευχαριστώ. Κύριε Καλοχαιρέτα, μ' ακούτε? Ο κύριος Υπουργός εμελέτησε το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Τελείωσε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Για να συνεχίσουμε μέχρι τις 6. Μαραθώνιος. Εντελώς. Τηλεοπτικός μαραθώνιος. Τα κόμματα έχουν μια αγωνία. Είδες κανένα αστέρι? Ατάκες που έγραψαν ιστορία. Ωραίο, γελάσαμε. Ναι. Αυτή τη βδομάδα συνέχεια παίζανε. Σου λέω εκτές και προχτές τουλάχιστον. Ό,τι μαυρόασπρη ταινία δεν είχα δει, την είδα. Και ό,τι γέλιο έκανα, το έκανα μέσα από την καρδιά μου, που λένε. Λοιπόν, και να σου πω, δεν έχει αλλάξει και πολλές οι εποχές. Άλλαξε τα περίεργα δημοσιεύματα που έρχονται στο φως. Δηλαδή, Σόιμπλε, Έλληνας πολιτικός πρότεινε έξοδο από το ευρώ. Καλά, αυτό είναι και παλιό και το έχει πει και από τις περασμένες εκλογές. Το ξαναφέρανε πρόβλημα, από την περασμένη εβδομάδα. Για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ποιον Έλληνα πολιτικό φωτογραφίζουν? Τουλάχιστον να μας πει, για να μην υποψιαζόμαστε. Τον Τσίπρα φωτογραφίζω. Το δεν το ξέρουμε. Γιατί όμως? Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Πρώτον, α το πω εγώ, δεν με πειράζει, ευθαρσός. Φαίνεται. Δεύτερον, τυχαίο είναι ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, ο οποίος. Στη συνέντευξη που έδωσαν τα 5 άτομα που ήταν οι υποψήφοι για την Ευρωκαρέκλα. Να σου πω, εκεί βγάζω το καπέλο στον Τσίπρα. Του τα είπε χήμα και τσουβαλάτα. Ωραία, του τα είπε όπως θα του τα έλεγα εγώ, όπως θα τα έλεγε η νοικοκυρά. Εκεί φάνηκε ένας Γιούγκερ, ο οποίος είναι πραγματικά αλεπού στα της πολιτικής και της Ευρώπης. Εντελώς. Πώς είναι δυνατόν ένας πολιτικός όμως τέτοιας εμβέλειας να βγαίνει και να φαίνεται να δηλώνει ότι ο Τσίπρας είναι κατάλληλος για την Πρωθυπουργία της Ελλάδας? Δεν είναι κατάλληλος. Είναι ακατάλληλος. Ή ήταν μεθυσμένος.
Δηλαδή, δεν ξέρω που τι πίνει και δεν μας δίνει ο κύριος Γιούγκερ, δεν ξέρω. Ή πια πολύ παρά, θυμάμαι. Αυτό που ξέρω είναι τους τρίμωξε. Δεν θυμάμαι και κανένας δεν του μίλησε. Κοίταξε. Δεν δυνατόν. Είναι παρέμβαση. Ο Τσίπρας αυτά αν γινόντουσαν πριν από μερικά χρόνια. Τους τρίμωξε όλους. Αν γινόντουσαν πριν από μερικά χρόνια αυτά, δηλαδή. Καλά, εντάξει, πριν από μερικά χρόνια. Ξένος διπλωμάτης, πολιτικός, να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο για την Ελλάδα, για οποιοδήποτε. Για οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο και να λέει ότι είναι ακατάλληλο ο Τσίπρας, να αφήσει τον ελληνικό λαό να αποφασίσει ο κύριος Γιούγκερ. Κύριος Γιούγκερ να αποφασίσει από τη πατρίδα του, από τη χώρα του. Μας θεωρεί όμως ότι είμαστε. Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε. Υπήκο. Και μπορώ να τον δικαιολογήσω μόνο στο θέμα του ποτού, γιατί αφήνουν εχμές να λένε ότι ενίοτε το τσούζι. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν μπορώ να. Μόνο θέλω. Εκεί, γιατί δεν αντιστάθηκε κανένας, κανένας δεν μίλησε. Έπρεπε όλα τα κόμματα σύσσωμα, εκτός το χριστιανοδημοκρατικό λεγόμενο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο. Έχει μια συγγένεια πολιτική είναι με τον κύριο Γιούγκερ. Θα μπορούσε να τον αφήσει. Έπρεπε οι άλλοι, δεδομένη και η εμπάθεια του Βενιζέλου, έπρεπε τα κόμματα της αριστεράς, ανεξάρτητα Έλληνες, όλοι να καταδικάσουν τις δηλώσεις Γιούγκερ και να του πούνε ότι πρέπει να μαζέψει τη γλώσσα σου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είχε ο Σόιμπλε τώρα ξαφνικά μας λέει ότι κάποιος πολιτικός πρότεινε την έξοδο από το ευρώ, παραπέμποντας σε εκείνο που είπε ο Τσίπρας ότι δεν είναι φετίχ το ευρώ. Δηλαδή, ευρώ χωρίς Έλληνες δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν έχουμε το ευρώ, ζήσουμε με το ευρώ. Αλλά δεν έχουμε Έλληνες, θέμα είναι. Δεν άρα είναι λοιπόν, εύκολο εγώ θα να περίμενα το και μια γενναία πράξη από πλευρά Σαμαρά. Επιτέλους, δεν μπορεί να είμαστε προσκυνημένοι ο κάθε ξένος διπλωματούχος, ο κάθε απερίγραφος πολιτικός να λέει ό,τι θέλει για τη χώρα μας. Και δεν είδα αυτό να σχολιαστεί. Κοίταξε. Το αν είναι ακατάλληλος ο Τσίπρας, θα το αποφασίσει ο Έλληνας ψηφοφόρος και η Ελληνίδα. Ούτε ο κύριος Γιούγκερ, ούτε ο Τζόνι ο περπατητής. Ο κύριος Όιμπλε. Όταν πίνουνε, να μην τους πίνει. Ο κύριος Όιμπλε βγήκε και τα είπε αυτά. Ο κύριος Όιμπλε, από εντάξει. Τη συνέντευξη που δώσανε. Και δεν μπορούμε σε όλους τους Ευρωπαίους για να διεκδικήσουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δυνατόν. Λοιπόν, αυτή τη φορά σου λέω εγώ, έβγαλα πραγματικά το καπέλο στον Τσίπρα και είπα μπράβο, τώρα το είπε. Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει, πώς να το πω ακόμα, συνέστηση της επικινδυνότητος, να το πω. Είναι ρομαντικός, είναι νέος άνθρωπος. Σου λέει θα τα πω και σκασίλα μου αν με βγάλουν ή δεν με βγάλουν. Εγώ δεν ξέρω, πω. Εγώ δεν κάνω ούτε promotion του Τσίπρα, ούτε του Ζαμαρά, ούτε κανενός. Ποσός με ενδιαφέρει. Είναι ο Έλληνας ψηφοφόρος, όπως είπαμε και πάλι. Άλλο σου λέω. Χτύπησε άσχημα. Ότι βγήκαν συγκεκριμένοι συνάδελφοι και μας είπαν για τη σταθερότητα. Ρε Λάμπρο μου, πήρε θέση όμως ο Τσίπρας. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Ούτε εγώ προμοτάρω τον Τσίπρα. Μα εγώ άλλο σχολίασα τώρα. Ναι, για το Σόιμπλε λες. Το Σόιμπλε και για το Γιούγκερ. Και, για το... και σου λέω ότι ο Γιούγκερ το, έκλασε, το έκλεισε το στοματάκι του. Μια χαρά το πες. Καλά. Λάψος. Ωραίο λάψος. Δεν μας βλέπει ωραίο λάψος. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ωραίο λάψος ήταν αυτό. Λάψος Φρεουντιάνου λέγεται. Σαρδάμ. Καλό ήταν. Σαρδάμ που δεν έχω κάνει εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φερμέλα μπους που λένε και οι Γάλλοι. Και του είπε. Α, τώρα μου αρέσει πιο καλά. Μπράβο, λοιπόν. Και του είπε, το τελεί... το και του είπε τελείωνε. Πιστό, όχι, όχι, δεν το θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, του είπε, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ με θυμόμαι. Εδώ είμαι και πέστε τα. Είμαι... Λοιπόν, του έβγαλε όλου εκτεθειμένου, διότι ένα πολιτικό του επίπεδου του κυρίου Γιούγκερ θα έπρεπε να απαντήσει και όχι να σιωπήσει. Λοιπόν, εκεί έδωσε εξετάσεις ο Τσίπρας και νομίζω ότι πέρασε. Και μην τον δούμε και πρόεδρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, ναι. Και άσχετα αν ο κύριος Σούλτς. Διεξη... Με συγχωρείς για το θράσο. Όχι, με συγχωρείς, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι Ελληνίδα και κάνω. Όχι, εγώ είμαι Ελληνίδα και θέλω να είμαι με τους Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει. Και μετά εμένα με ικανοποίησε. Φόρεσε τα κιτρινάκια σήμερα για τη χρώμα. Λοιπόν, πάμε με ικανοποίησε με αυτό που τους είπε και τους έβαλε σε δύσκολη θέση και πραγματικά κλείσαν το στοματάκι τους. Κανένας δεν μίλησε. Μίλησε ο Σούλτς, μίλησε ο Γιούγκερ, κανένας δεν μίλησε. Εγώ άλλο είπα, άλλο με πήγες. Εγώ θέλω να καταδικάσω. Είπες για τον Γιούγκερ. Να καταδικάσω. Να, εμείς θα τον καταδικάσουμε. Την απερίγραφη ενέργεια του κυρίου Γιούγκερ να μιλήσει για τον Τσίπρα λέγοντας ότι είναι ακατάλληλος. Θα το πει ο ελληνικός λαός. Σήμερα θα μιλήσουν. Δηλαδή, μάλλον συγγνώμη το λέω. Δεν του συγχωρεί αυτό που του έκανε. Δεν του συγχωρεί, αγάπη μου. Δεν είναι προτεκτοράτο η Ελλάδα. Του χρωστάμε. Μπράβο και σου είπα. Θα του τα δώσουμε. Με τόπου περιμερία. Ναι, ναι. Αυτό σου είπα. Αλλά ως εκεί, όπως είπε ο Καταβρής, η εθνική κυριαρχία. Ναι. Θα έχουμε απόλυτη εθνική κυριαρχία. Κοίταξε, το ρεζίλι που του έκανε. Νομίζω ότι θα είμαστε οι σκλάβοι. Ναι. Οι ραγιάδες θα είμαστε εδώ. Πάμε, ποιον, Σωτήρης Κουλούδης. Συγγνώμη για τον τόνο. Πέτρο Σιδερέα, συγγνώμη για τον τόνο. Πέτρο, δεν ακούς Πέτρο τη φωνή τη Τεντόρια του Λάμπρου Παναγιώτου. Δεν μας ακούει ο Πέτρο, καλύτερα ακόμη που δεν ακούς Πέτρο. Εγώ τα λέω στη Μεθερά για να τα ακούσει η νύφη. Τα ρίχνει, κατάλαβες. Εγώ σου είπα.
Τον Πέτρο. Μισεί ο Γιούγκερ διότι είπε αυτά που είπε και τον έκανε διεθνώς ρεζίλι. Πολύ απλά. Τον έκανε να μην έχει απάντηση, ούτε επιχείρημα για να του πει. Δεν του έδωσε καμία απάντηση. Μου βγήκε το ακουστικό. Και φυσικά, βέβαια, τα νεύρα σου. Σου είπα, παιδί μου, να είσαι λίγο πιο χαμηλά. Εγώ θα σε έφερα. Μα δεν μπορώ την υποκρισία. Δεν μπορώ την υποκρισία και δεν μπορώ να. Καλά, περιμένεις. Την πότα να είναι, την είχαμε. Συγγνώμη, περιμένεις να είναι αληθινοί ξένοι. Παραβίασαν τα δικά μας σύνορα. Φυσικά και θα είναι υποκρισία. Εματοκύλησαν την Ευρώπη. Έλεος. Σωτή, Πέτρο Σιδερέας. Πέτρο. Σωτήρης. Σωτήρης Κουλούδης. Σωτήρη, ωραίο φόντο έχεις. Ωραίο φόντο, πρασινάκι, οικολόγος που γίνεις τώρα. Τη μια μου πας με τα δεξιά, μετά μου πας αριστερά, μετά πας οικολόγους. Πού να σε πιάσω, μου φέρεις και το Δανό. Μας έκανες Δανία σήμερα, να σε καλά, να σε καλά. Επιτυχία ο Δανός. Τον αδικήσαμε γιατί φώνασε κάποια στιγμή τι να μας πει ο Δανός. Και όμως είχε ωραίο λόγο. Είναι μάθημα προς μίμηση η δηλώση που έκανε ο καλός συνάδελφος. Τις εκλάβαμε και τις ερμηνεύσαμε. Σωτήρη. Λάμπλο, καταρχήν να σου πω ότι η πλειοψηφία των πολιτών που, υπάρχουν, που βρίσκονται εδώ στο Σύνταγμα, έχω την αίσθηση ότι θα συμφωνούσαν μαζί σου στο, τουλάχιστον στο σκέλος της αγανάκτησης και τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αντιμετωπίζουν τη χώρα μας όσον αφορά κυρίως και τα οικονομικά θέματα. Κατά τα άλλα, Λάμπλο και Λίτσα, να σας πω ότι επικρατεί ηρεμία ακόμα στο Σύνταγμα. Αναμένουμε τον κύριο Καμίνη να έρθει εδώ στο κεντρικό εκλογικό του περίπτερο μετά τις 10 το βράδυ και αναλόγως βεβαίως των εκτιμήσεων του εκλογικού αποτελέσματος, αν θα είναι πρώτος ή δεύτερος. Θα δούμε ένα ερώτημα είναι για το αν θα προβεί σε δηλώσεις από τα γραφεία του τηλεφόρου συγκρού όπως έκανε και την προηγούμενη Κυριακή ή αν θα έρθει κατευθείαν εδώ προκειμένου να απευθύνει το μήνυμά του. Το τονίζω βεβαίως αυτό, Λάμπρο, αναλόγως και των εκλογικών εκτιμήσεων που θα υπάρχουν μέχρι Σωτήρη, εκείνη την ώρα. Είναι η γνωστή η ιστορία των μονομάχων. Έχουν πάντα δύο ομιλίες. Μία στην αριστερή τσέπη και την άλλη στη δεξιά και ανάλογα του αποτελέσματος την λένε στον κόσμο. Τη διαβάζουν. Εκτός. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ναι, Λάμπρο, και ενδιαφέρον θα έχουμε από το σημείο, να σας πω και μόνο αυτό, αλλά και από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εδώ υπάρχουν δύο εκλογικά περίπτερα. Από ό,τι μας είπαν, δεν αποκλείται στη συνέχεια της ημέρας στελέχη του κόμματος να καταφτάνουν εδώ και να δίνουν και αυτοί το μήνυμά τους σχετικά με τις εκτιμήσεις που θα υπάρχουν μέχρι τότε για το εκλογικό αποτέλεσμα. Πού για το στελέχη, για τον Καμίνη, της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, Λάμπρο, από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Θα γυρίσει τώρα η εικόνα μας και θα δείτε ότι ακριβώς απέναντι από Σωτήρη, το εκλογικό περίπτερο του κ. Καμίνη. Θα είναι στα περίπτερα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά για να πάνε οι νεοδημοκράτες στο περίπτερο του Καμίνη, χλωμό το βλέπω. Μπορεί να έχουν δώσει γραμμή για Καμίνη, αλλά δύσκολα θα πάνε οι νεοδημοκράτες στην πλευρά του Καμίνη. Να πανηγυρίσουν μαζί του. Να θυμίσουμε βεβαίως, Λάμπρο, ότι την προηγούμενη Κυριακή είχαμε μια κίνηση πολιτικής αυρότητας. Περίπου στις 11 ώρα το βράδυ ο κύριος Σπυριωτόπουλος πέρασε απέναντι από το σημείο που σας δείχνει τώρα η εικόνα μας και ήρθε στο εκλογικό περίπτερο του κυρίου Καμίνη, το συνεχάρι προσωπικά και ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Καμίνης, του είπε ότι όπως και να έχουν τα πράγματα θα συνεργαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Σωστό αυτό, καταλαβαίνω. Εντάξει, πήγε, του έδωσε συγχαρητήρια για την επιτυχία που πέρασε στο δεύτερο γύρο. Αλλά από εκεί και πέρα. Αυτό απέχει από το να πανηγυρίσουν οι δημοκράτες μαζί με τον Καμίνη. Καθώς εγώ την Παρασκευή μίλαγα με οι δημοκράτες και λένε ότι χάσαμε την ταυτότητά μας στην πολιτική. Δεν είναι δυνατόν το κόμμα μου να μου λέει να ψηφίσω Καμίνη ή να ψηφίσω Σγουρό. Αυτό με πονάει. Αυτά είναι τα μηνύματα που πήρα εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Ανεξάρτητα βέβαια αν ψηφίσουν ή όχι. Ναι, Λάμπρο, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Αναμένουμε και όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά πώς θα ανταποκριθούν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα κόμματα τα οποία δεν εμπλέκονται στην ανάδειξη συγκεκριμένων δημάρχων σε περιοχών, όπως στην Αθήνα. Άλλωστε, όπως τόνισες, υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός, θα έλεγα, στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς για αυτό που είπες, για το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν υπάρχει δικός τους υποψήφιος για το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Και έγινε και ένας άλλος κακός χαμός, στην Επιτροπή Έκφραση. Για το τι θα γίνει με τους ψηφοφόρους Χρυσής Αυγής. Ξαφνικά το ναζιστικό μόρφωμα, τα εκτρώματα άρχισαν να έχουν ψηφοφόρους που ενδιαφέρουν όλα τα κόμματα. Έτσι έλεγε το πολιτικό σύστημα, έτσι έλεγαν οι περισσότεροι δηλαδή. Αυτό δεν είναι. Να δούμε τι θα κάνουν, πού θα πάνε, ποιες συμμαχίες, ποιος θα βγει, που σημαίνει ότι αφήνουν να εννοηθεί ότι τους ενδιαφέρει η καρέκλα και να στείλουν και το μήνυμα με την Ελλάδα ότι κέρδισε το δικό μου κόμμα και όχι το άλλο κόμμα. Έστω και με τους ψηφοφόρους αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν μαύρες σελίδες. Κατά τους πολιτικούς. Μάλιστα. Έφτασε το μήνυμα στο στήρι, δεν έφτασε εκεί.
Η επιστροφή. Δεν πειράζει. Τον αφήνω. Είναι λίγο παραπάνω. Εντάξει, τι. Εντάξει, ήταν μια παρέμβαση δική μου. Νόμιζα ότι θα με συμπληρώσει, θα με συμπληρώσει. Μ' άφησε με το δανό. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι δανό του Νότου. Εσένα ο δανό έκανε δανό του Βορρά. Μείνε με το Βορρά, εσύ και με το ποδήλατό σου. Εγώ. Θα μείνω με χειράμαξα. Όχι, Λάμπρο, να σου πω μόνο δεν είμαι σίγουρο ότι έχει τελειώσει τη φράση σου. Ότι προς άγραν ψήφων, νομίζω ότι έτσι. Είναι συνηθισμένο στην πολιτική να βλέπουμε να σχηματίζονται συμμαχίες τις οποίες δεν θα τις υπολογίζαμε σε καμία περίπτωση. Ούτε. Έτσι και καθόλου για τη διάρκεια της εβδομάδας δεν μας έκανε. Νομίζω εσύ ειδικός βεβαίως να τα αναλύσεις αυτά πολύ καλύτερα. Το γεγονός ότι έχουμε χάσει τον μπούσουλα, ένα άνοιγμα το οποίο υπό κανονικές συνθήκες δεν το έκαναν προς τη Χρυσή Αυγή. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, επαναλαμβάνω και πάνω. Να σε καλά, Σωτήρη. Επανερχόμαστε αργότερα, κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Είπαμε διαδικτυακή τηλεόραση μοναδική. Αλήθειες χωρίς όρια και περιθώρια. Ζούγκλα, στις 6 ο Μάκης Τραταφυλόπουλος αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Εμείς πάμε στα εκλογικά κέντρα, 6.30, 7, πότε θα είναι. Ναι, εκεί γύρω. Γύρω στις 7. Δίπλα μου. Δεν έχω πρόβλημα. Αντέχεις δίπλα μου. Κοίταξε, δεν θέλω. Φωνάζεις, αλλά κατά βάθος ξέρεις ότι είμαι καλό παιδί, καλός δημοσιογράφος. Δεν πειράζει. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Σε συνήθισα. Ευχαριστώ πολύ. Στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ανοξείδωτος νεροχύτης πυραμής διπλός, μόνο 48 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Bergman Cold. Bergman Cold, 811-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Πλακάκι τείχου Ιταλίας, μόνο 3,90 ευρώ το τετραγωνικό. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρες αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Bergman Cord. Κλινική μαλλιών Bergman Cord. 811-00-111. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά αλλού, μόνο στον άλλο. Evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών.
Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find For Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δημόλιο Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-9958.000. Λοιπόν, ξανά κοντά σας. Και οι δύο γίναμε τρεις. Διαδικτυακή τηλεόραση. Βεβαίως, τη Ζούγκλα. Μαραθώνιες συνεντεύξεις. 6 και κάτι, 6 και μισή. Λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες, Μάκης Τριανταφυλόπουλος στο. Σε λίγο. Στούντιο της Ζούγκλας. Μαζί με το επιτελείο σήμερα του και τους καλεσμένους. Έχουμε θέλεις, έναν και καλά να παρουσιάσεις. Συνάδελφο, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ για τη δουλειά του, για την προσφορά. Εγώ θα έλεγα η δυνατή μιλήχια φωνή της δημοσιογραφίας. Πώς γίνεται δυνατή και μιλήχια, είναι αυτό. Αυτή, πώς λέω, αυτό το παράδοξο εκοφαντική σιωπή. Κώστας Μπετινάκης μαζί μας. Ο Κώστας μου θυμίζει παλιές, καλές και όμορφες μέρες δημοσιογραφίας. Με ήθος και αξιοπρέπεια και με σεβασμό. Δεν θα βλογάμε τα γενιά μας, δεν θα πω για την Ευρώπη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που πραγματικά πρέπει να το λες. Όχι. Σε μια άλλη, όταν θα κάνουμε αφιερώματα. Ξεκινάμε λίγο γλυκά, Κώστα, ρε παιδάκι μου. Για ξεκινάμε λίγο γλυκά. Με αντέχει ή την αντέχω, δεν το ξέρουμε αυτό. Μάλλον με την αντέχω. Υπέροχη και να παραφράσω λιγάκι το τραγούδι, το ελληνικό άσμα. Για ποια Ευρώπη μου μιλάς, για ποια αγάπη μου μιλάς. Λοιπόν, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών ειδήσεων, αλλά από τις εκτιμήσεις που έχω κάνει, έχουμε αρχίσει να το διαλύουμε το μαγαζί, νομίζω. Έτσι. Η αισιοδοξία από... ήρθε. Όχι, τώρα. Δεν είναι αισιοδοξία, είναι η πραγματικότητα. Αν πάρουμε τώρα να τα πάρουμε γεωγραφικά, έτσι. Ναι. Έχουμε τους πλούσιους, το Βορρά και τους φτωχούς. Και τους φτωχούς και ταλέπορους στο Νότο, κατωδεξιά εμείς, οι ταλέποροι. Έχουμε, να ξεκινήσουμε πάλι γεωγραφικά, ναι. Τους Άγγλους, τους Εγγλέζους όπως έχω συνηθίσει να τους λέω, οι οποίοι θέλουν να φύγουν τρέχοντας. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια περίεργη κατάσταση, αν σκεφτούμε ότι υπάρχει αυτός ο πόλεμος, σε εισαγωγικά που έχουμε πει, Ευρώπης-Αμερικής. Δεν είναι ακριβώς πόλεμος, είναι πώς θα υποταχθεί τελείως η Ευρώπη στην Αμερική. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα, δεν έχετε ακούσει αυτό που θα σας πω. Όχι. Δεν μας το είπε ουδής από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Θα σας πω τα αρχικά. Είναι το TTIP. Α. Είναι η Συμφωνία Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας. Transatlantic Trade and Investment Partnership. Είναι ένα σχέδιο συμφωνίας που διαπραγματεύεται μυστικά από τον Ιούλιο του 2013 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη. Αυτό θα κληθούν να το ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές μας. Οι καινούργοι τώρα που θα πάνε. Οι καινούργοι
Όχι μόνο οι δικοί μας, όλοι, όλοι οι βουλευτές. Όλοι, 700 τόσοι. Λοιπόν, το σχέδιο αυτό, κακό, να καταλάβω, όχι για να καταλάβετε τι είναι, το σχέδιο αυτό έχει αποκληθεί η Χούντα των επιχειρηματιών. Αποτελεί αντικείμενο μυστικών διαπραγματεύσεων, γιατί έχει αναρωτηθεί κανένας άραγε. Υποστηρίζεται ένθερμα από τις πολυεθνικές, ναι, καθώς εάν υιοθετηθεί θα τους επιτρέπουν να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης κάθε κράτος που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του νεοφιλελευθερισμού. Ελλάδα. Έτοιμη. Νομίζω τελεία. Από μόνοι μας, εδώ. Να πάμε εκεί, από μόνοι μας, να ανοίξουμε τις πόρτες του δικαστηρίου. Δεν έχει μας καλέσει. Όχι, αν θα γίνει αφή. Ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε κουβεντιάσει αυτό το θέμα, δεν είχε ασχοληθεί κανένας. Δεν το ξέραμε και όλες αυτό το θέμα, εκτός ολίγων. Είναι ένα θέμα το οποίο ναι, το παλεύω πάρα πολύ καιρό, μάλιστα ναι, με ένα συνάδελφο αγαπητό. Μου είπε γιατί δεν το έχεις γράψει. Ναι. Το έγραψα στη Ζούγκλα προχθές, το έβαλα και στο προσωπικό μου site και εκεί είδα ότι έσπασα κάθε ρεκόρ. Δεν είχα δει ποτέ τόσους επισκέπτες στο site για αυτό το θέμα. Αυτό είναι, θέλω να σας πω δηλαδή ότι έχουμε πιάσει και με ψημιρούμε τα δικά μας, ομφαλοσκοπούμε και είναι βέβαια σημαντικά τα προβλήματά μας, αλλά τουλάχιστον από τους ευρωβουλευτές, από τους υποψήφιους, περίμενα κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Μήπως δεν το γνωρίζανε, γιατί πέσανε σε άλλες παγίδες. Ακριβώς. Ελπίζω τώρα που το γνωρίζουν και το βάζω και σε εσάς, ναι, να τους ρωτάτε για αυτό το θέμα. Πάμε να τώρα στο δεύτερο θέμα. Για ποια Ευρώπη μιλάμε. Λοιπόν, έχουμε τους ευρωσκεπτικιστές, ένα, ναι, και έχουμε και τους αντιευρωπαϊστές. Έτσι. Οι ευρωσκεπτικιστές παίρνουν τα πάνω τους όμως, οι ευρωσκεπτικιστές υποτίθεται ότι ναι, μιλάνε για μια άλλη Ευρώπη. Ναι, ναι. Μιλάνε για την Ευρώπη. Υπάρχουν όμως και οι αντιευρωπαϊστές, οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου την Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, τους έχουμε πάρει όλους σε ένα, τσουβάλι. Σε ένα τσουβάλι. Εδώ θα δούμε στα αποτελέσματα ποιοι θα ξεχωρίσουν. Και υπάρχει και το τελευταίο. Αυτή η δήλωση που έκανε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας προχθές, που είπε για να τελειώνουμε με την Ευρώπη της μιας ταχύτητας και να πάμε στην Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Το έχει πει προπολού η Μέρκελ αυτό βέβαια. Βέβαια. Προπολού, αλλά, η πρώτη που το έβαλε αλλά στο τραπέζι. Το σιγοντάρει τώρα ο Σαρκοζή και λέει, ότι να έχουμε την Ευρώπη με τη Γαλλία και τη Γερμανία μπροστάριδες και τους άλλους ουραγούς. Ωραία. Πόσο θα το δεχτούν οι άλλες χώρες όμως. Και πόσες δυνατότητες έχουν. Και αν γίνεται αυτό. Δηλαδή το πράγμα. Θέλω να πω ότι έχουμε εμείς μια κυβέρνηση. Αλλά... Εμείς έχουμε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, μπορεί να πει ένα όχι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοια κυβέρνηση. Διαπραγματεύεται. Ούτε... Κάνω το σύνολο του διαβόλου. Ναι, διαπραγματεύεται δηλαδή. Και αυτή η κυβέρνηση και η πιθανή ενδεχόμενη άλλη κυβέρνηση μιλάει για ισχυρή, για σκληρή διαπραγμάτευση ναι, και θα έλεγα. Κάποιο χρώμα. Και αν δεν συμβεί, θα γίνει κάτι άλλο. Έχουμε να περιμένουμε κάτι από αυτή την Ευρώπη. Μπορούμε να ελπίζουμε αυτή τα πράγματα να καλυτερεύσουν. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, όχι. Σε αυτό ποιος φταίει. Εγώ πιστεύω ότι φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι, πρώτον, δύο λεφτά, γιατί είμαστε τόσο πολύ υπάκοοι στα αφεντικά και δεν κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει. Δηλαδή, εγώ επικρίνω τους συναδέλφους μου, γιατί δεν έχουν αυτοί επαναστατήσει με την έννοια να πούμε να γίνουμε δημοσιογράφοι σωστοί και να ψάξουμε τα πράγματα. Έχουμε φτάσει να μας δίνει ο Υπουργός και να διαβάζουμε στις εφημερίδες την ανακοίνωση και να βλέπουμε την ίδια ανακοίνωση δημοσιευμένη στις εφημερίδες και να την ανακοινώνουν στην τηλεόραση. Δεν γίνεται πλέον το ρεπορτάζ σωστά. Εδώ δεν είναι και γραμμή, μου λέει τώρα η Λίτσα, ότι την αψηφίσουν σταθερότητα οι συνάδελφοι. Λοιπόν, έγιναν πολλά τοπήματα, δυστυχώς, και από μεγάλο κανάλι που, εντάξει, και εγώ έμεινα μανιχτή το στόμα. Ο κόσμος που περιμένει πραγματικά να ενημερωθεί από εμάς δεν παίρνει τη σωστή ενημέρωση. Ναι, αλλά ξέρετε όμως και κάποιοι δημοσιογράφοι που λέτε τις περιφέρειες που δεν ακούγεται πολύ, που πραγματικά κάνουν ερωτήσεις επιθετικές και όπως πρέπει να γίνουν και χάνουν τις δουλειές τους, διότι επεμβαίνει ο συνεντευξιαζόμενος και λέει στον καναλάρχη, επειδή δεν είναι αυτό, διώχτε τον. Και λοιπόν, περνάμε και μια δύσκολη περίοδο κι εμείς, η δουλειά μας. Υπάρχουν κάποιες εφημερίδες, τις οποίες εμείς εδώ πέρα δεν τις ξέρουμε. Όχι, καθόλου θα έλεγα. Επειδή έχω κάνει και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και έχω ταξιδέψει ναι, συνδικαλιστικά τότε, ναι, όταν ναι, ήμουν στην περιφέρεια και είδα αυτές τις εφημερίδες, τις θαύμασα. Να μην αναφέρω κάποιες που είναι στην Κρήτη, γιατί θα νομίζουν ότι τους κάνω διαφήμιση, γιατί είναι και πάρα πολλοί φίλοι μου αυτοί που την έχουν. Αλλά έχουν και κάποιες... Άμα είναι φίλοι σας, είναι λιπηριασμένοι. Τώρα είστε και λιπηριασμένοι από τη φιλία, βέβαια, και εγώ.
Έχουμε και τη Θεσσαλία, στη Θεσσαλία εφημερίδες. Έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη εφημερίδες. Ναι. Και εκεί πέρα υπάρχει και μια ιδιομορφία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Εκεί υπάρχει ένας πόλεμος, τον οποίο εμείς δεν τον έχουμε πάρει είδηση. Και ούτε δόθηκε ευκαιρία με αυτό το ατόπιμα που έγινε με την υποψήφια, την τζιγκάνε υποψήφια. Ναι, ναι, ναι. Που δεν, μπες, βιέσαι, πόλεμος, μπες εσύ, φύγε αυτό, εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, ναι. Αλλά το ατόπιμα που γίνεται και ο πόλεμος που γίνεται εκεί πέρα, και να μπείτε στο διαδίκτυο όμως, μόνο να δείτε κάποιους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι τουρκόφωνοι, να τους πούμε με την έννοια του φόνος, φωνή του σειρμού, όπως έχουμε τους ρωσόφωνους και τα λοιπά. Και έχουμε και κάποιους υποψήφιους βουλευτές σε όλα τα κόμματα, ναι, οι οποίοι κάθε άλλο παρά Έλληνες φαίνονται. Μιλάς για πάνω. Υποστηρίζω. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Να υπενθυμίσω εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ήδη 4, μου λέγανε, έμαθα πληροφορίες διασταυρωμένες, 4 πουλμάν να πάνε πάνω να ενισχύσουν το δικό τους υποψήφιο, γιατί την πρώτη Κυριακή δεν ανέβηκαν, καθώς τα έξοδα ήταν πάρα πολλά. Γι' αυτό λέει τώρα, δεν άκουσαν στο 25% για τις εκτόσεις. Δεν έχει ο άλλος, δεν βγαίνει οικονομικά. Σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές στην επαρχία δεν πήγε κόσμος. Θα έχουμε μεγάλη αποχή. Και εγώ παρατήρησα και στο δικό μου το εκλογικό κέντρο ότι υπήρχε Κυριακή πρόβλημα. Πήγα, την προηγούμενη Κυριακή, όχι Κυριακή, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή γύρισε για να ψηφίσω, είχα πάει στην Αριδαία. Ναι. Ξέρετε πόσο είναι τα διόδια μόνο. Δεν λέω τη βενζίνη. Τζάμπα, λοιπόν, πράγμα. Πες το για να μην άμα τον δει το φίλο. Πόσο είναι, πραγματικά πόσο είναι. 60 ευρώ. Πήγαινε. 30-30, ναι. Πήγαινε λοιπόν και πες στον φίλο μου που δεν ήξερε, που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο. Για να πας στη Θεσσαλονίκη θες 1 εκατομμύριο ευρώ να ταξιδέψεις. Και με γάιδαρο. Να σου πω. Με γάιδαρο ταξιδέψεις. Θέλει διόδια στο γάιδαρο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσεις και να ζητήσεις να μου δοστείλει 60 ευρώ ο φίλος μας που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο και που ψήφισε τον νόμο για τα διόδια, έτσι. Ναι, ναι, ο νυν υπουργός. Δεν είναι μόνος τόμος. Εγώ αυτόν ξέρω. Αυτόν ξέρω γιατί είπε ότι δεν ήξερε και δεν γνώριζε. Είναι και, να, και δεν διάβασε επειδή και βέβαια, δεν έκανε. Ναι, επειδή αυτοί βέβαια δεν πληρώνουν διόδια. Όχι, τώρα τι θα κάνουμε αυτή, αυτός, ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν αυξήσει τις δυνάμεις του ή αν αύριο πάει στην μια Ευρώπη ως κυβέρνηση. Θα μπορέσει να εργαστεί με αυτούς, αφού τους βρίζει νυχθημερών. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν κάτι, ζωγραφιστό, τον Τσίπρα. Μάλιστα έχουμε τη χαρακτηριστική προκλητική δήλωση του κυρίου Γιούγκερ που λέει ότι είναι ακατάλληλος Τσίπρας για πρωθυπουργός. Παρέμβαση δεν είναι αυτό στα εσωτερικά μας. Φυσικά. Κοιτάξτε, ναι, στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιες άλλες συμμαχίες στις οποίες εμείς δεν συμμετέχουμε, γιατί εμείς είμαστε τελείως απομονωμένοι. Θα σας θυμίσω το περίφημο Γιουγκοσλαβικό. Έτσι, πάμε λίγο πίσω. Εγώ είμαι και παλιός, ας πούμε, τα θυμάμαι. Άλλες οι θέσεις οι δικές μας, άλλες του ελληνικού λαού, άλλες τις ευρωπαϊκές. Μην ξεχνάμε ότι οι Ευρωπαίοι, Γερμανοί, Αμερικανοί, Άγγλοι βομβαρδίσανε τη Γιουγκοσλαβία. Μην ξεχνάμε. Τώρα αυτό που γίνεται με την Κρυμαία. Έχουμε ελληνισμό στην Κρυμαία και ο υπουργός μας πήγε και συνάντησε, ο τον υπουργός εξωτερικών, πήγε και συνάντησε τον Ουκρανό, αυτόν τον ακροδεξιό, εν πάση περιπτώσει, τον πραξικοπηματία. Γιατί δεν είναι να πεις ότι είναι εκλεγμένος, το πώς θα γίνουν οι εκλογές. Νομίζω ότι έχουν και αυτοί σήμερα εκλογές. Έχουν σήμερα εκλογές, αυτό έχει περάσει και αυτό παρατήρητο, ναι. Έχουν σήμερα εκλογές. Και να μου πείτε εκεί πέρα για τον πρόεδρο, έτσι. Ναι, για πρόεδρο, όχι για βουλιά. Αγαπητέ Κώστα, βλέπω πολύ απεσιόδοξο και αυτό με προβληματίζει γιατί τα της Ευρώπης τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Τα παρακολουθείς. Είπα η Ευρώπη, πιστεύω, εγώ πιστεύω και το βλέπω ότι είναι μαγαζί υποδιάλυση. Αυτή τη στιγμή. Το πώς μπορεί να φτιαχτεί είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε σε μια Ευρώπη όπου πλέον είμαστε περισσότερο ενημερωμένοι. Ότι ξέρουμε τα. Ξέρουμε. Κάποια αυτό πράγματα. Αυτό πήγα να πω. Ξέρουμε. Σου διάβασα κάτι. Εντάξει, αυτό είναι. Ότι κάποια όχι, πράγματα δεν τα πούμε. Αυτό νομίζω δεν είναι ένα κομμάτι. Του, πάμε το μα καταλαβαίνει ότι θα έχει την πολυεθνική και θα σου λέει. Θα εφαρμόσει την πολιτική που μου συμφέρει. Θα εφαρμόσει την πολιτική. Να σα διαβάσω και άλλα πράγματα που λέει μέσα. Το τι κρέα θα τρώμε. Το τι. Ξεχνά τα μεταλλαγμένα. Να σα πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η πενταετία για την στην Ευρωβουλή είναι η πιο σημαντική και η πιο κρίσιμη κάθε, και διορθώστε. Κάθε πενταετία είναι σημαντική. Αλλά τι βλέπεις τώρα, δεν την ξέραμε και πολύ καλά την Ευρώπη εδώ, παλαιότερα. Εφέτος πάρα αυτό, πολύ. Για ναι. Την Ελλάδα, να αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Τι βλέπει. Ότι να κάνω πρόβλεψη. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχω μαζί μου την άφησα σπίτι τη γυάλινη, τη σφαίρα. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει μεγάλη διαφορά. Δεν βλέπω δηλαδή το κλίμα
Δηλαδή υπάρχει μια υπεραισιοδοξία. Ανατροπή. Ανατροπή πολιτική. Ναι, να γίνει δηλαδή πολιτική ανατροπή. Δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή, ναι, τουλάχιστον ναι, από αυτές τις αίσθησεις που έχω. Ναι. Ο κόσμος ήθελε, αλλά δεν έχει πειστεί από κανέναν. Δηλαδή δεν τον έπεισε ούτε. Αυτό είναι το πιο άσχημο που λέτε. Ακριβώς. Δηλαδή, ότι δεν έχει πειστεί κανένας. Δεν τον έπεισε. Ενώ ότι θέλει την αλλαγή. Δεν τον έπεισε. Καταρχήν έχω. Τέλος πάντων, να μην κάνω προεκλογική κίνηση λοιπόν, τώρα. Τελειώνουμε. Αλλά σε μισή ώρα, περίπου τρία τέταρτα, έχουμε σταματάνε και κάλπες. Εμένα θα με επιτρέψετε να φύγω μόνο εντάξει, γιατί ναι, με θέλουν. Είσαι περιζήτητο σήμερα γιατί στα ευρωπαϊκά περιζήτητος, θέματα. Περιζήτητος θα έλεγα. Εμείς πάμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν πρώην υφυπουργό, πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό το κεφάλι που ξέρει πολλά. Εγώ κάθε φορά εκεί σπέβδω για να μου δώσει καμιά πληροφορία, να μου πέντε πράγματα. Την Ορμίνια αυτό τη λεγόμενη, Γιώργος Βλάχος. Α, καλά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Θεοφάνους. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας. Δεν ξέρω εσείς πόσο θα χαρείτε από τις ερωτήσεις που θα σας κάνω. Να είστε καλά. Δεν είναι υποχρεωτικό να σας απαντήσω. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Δύσκολη ερώτηση. Πώς δεν ξεπεράσατε την ερώτηση που το έκανε τώρα. Του ξεκινάμε Υπουργέ τα εύκολα για να πτάσουμε. Δύσκολα τα πράγματα, λέει. Πώς τα βλέπετε. Κοιτάξτε, όλη την ημέρα παλεύουμε καταρχήν για τη συμμετοχή. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στη συμμετοχή. Δεν νομίζω. Είναι καλύτερα από την περασμένη Κυριακή. Σε πολλές περιοχές θα είναι καλύτερα. Θα είναι καλύτερα. Δηλαδή βλέπω. Ανησυχούσαμε το πρωί γιατί είδαμε και τον καιρό έτσι και εντάξει, είναι πειρασμός ο καλός καιρός, ναι, ιδιαίτερα σε πολλά μέρη της Αττικής. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι μέχρι να κλείσουν οι κάλπες σε λίγα λεπτά, περίπου 3/4, πιστεύω ότι η συμμετοχή θα είναι ικανοποιητική και σε πολλά μέρη, σε πολλές πόλεις θα είναι περισσότερο από την προηγούμενη Κυριακή. Το πρώτο είναι αυτό. Ο πρώτος στόχος λοιπόν επιτέχθη. Η συμμετοχή. Η συμμετοχή σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει θέση και λέει τη γνώμη του με την ψήφο του. Και η γνώμη του από αύριο το πρωί θα γίνει σεβαστή. Προφανώς και αυτή η εκλογή θα στείλει κάποιο μήνυμα ή μηνύματα, αν θέλετε. Θα δούμε σε ποιους τα στέλνει, θα δούμε πόσο τα λέει, θα δούμε πόσο φωναχτά είναι. Και προφανώς θα πρέπει να γίνουν οι όποιες διορθωτικές κινήσεις με βάση τα μηνύματα που θα έρθουν. Κύριε Βλάχη, εγώ ήμουν μαζί σας στο Σύνταγμα. Είστε στο Σύνταγμα, δεν φάει, ή όχι, σας είδα ή όχι στο Σύνταγμα. Ναι, μείνετε στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω τι εικόνα είχατε εσείς, αλλά εγώ δεν είδα πολύ κόσμο. Κοιτάξτε, ήταν μια καλή συγκέντρωση με τα δεδομένα των τωρινών εποχών. Οι μεγάλες παλιές συγκεντρώσεις προπολού έχουν τελειώσει. Εγώ δεν είδα συγκεντρώσεις άλλων κομμάτων από κοντά, είδα από τη τηλεόραση. Και αν μου επιτρέπετε, με την εμπειρία την οποία έχω, είδα ότι εντάξει, λίγο πολύ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και οι συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ είχαν την ίδια μαζικότητα. Στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, εντάξει, στείνεται, να το πούμε απλά και να μας καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας. Όταν βλέπετε την κάμερα και πέφτει, βουτάει χαμηλά για να πάρει πλάνα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να δείξει τίποτα άλλο. Λοιπόν, όταν προβλέπετε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ζουμάρει και όταν ζουμάρει περπατάει κόσμος, προφανώς η συγκέντρωση είναι αραιή. Αυτό λέει η εμπειρία. Οι συγκεντρώσεις λοιπόν δεν είναι, για να το πούμε τελικά, δεν είναι, ξέρετε, το αλάνθαστο κριτήριο όπως λέγαμε στις παλιές εποχές. Διότι ο περισσότερος κόσμος θα έλεγα ότι δεν μετακινείται, δεν συμμετέχει. Τα κάνατε λίγο θάλασσα με τις υποψηφιότητες. Αττική εννοώ και Αθήνα. Αν μου επιτρέπετε να πω τώρα, εντάξει, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες, δεν κάνει να τα λέμε και αυτά τώρα, θα τα πούμε από αύριο, αλλά θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι χειρισμοί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι χειρισμοί, όχι πρόσωπα. Και τα πρόσωπα εξαρτάται το κάθε πρόσωπο τι ώρα το φανερώνεις και πώς το στηρίζεις. Όλα αυτά είναι σχετικά. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι χειρισμοί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τώρα μπερδέψα και στους ψηφοφόρους. Δεύτερο γύρο, βλέπετε τώρα, λέτε στον άλλον που είναι δεξιός στην τριτική παράταση, ψήφισε Καμίνη, ψήφισε Σγουρό. Τον σκοτώνεται εντός εισαγωγικών. Να πω κάτι. Ναι, ο κόσμος, του λες, αλλά το θέμα είναι και αυτός ο κόσμος πια πόσο ακούει, έχει το δικά του προβλήματα, έχει τα δικά του ζόρια, να το πω έτσι, αν με επιτρέπετε τη λέξη, έχει δικά του πίεση, εκνευρίζεται με το παραμικρό, αν δεν του πεις φταίς γιατί δεν του είπες, αν του πεις γιατί του είπες. Θέλει προσοχή, θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή και εμπειρία.
και πάνω απ' όλα σεβασμό στον κόσμο, που μεγάλο σεβασμό, είναι γονατισμένος ο κόσμος. Mm-hmm. Μη σε νιώσει ότι εν πάση περιπτώσει παίζει μαζί του. Και αυτό το λέω για όλα τα κόμματα, έτσι φυσικά. Δεν το, έτσι, γιατί πολλά κόμματα παίζουν μαζί του. Τώρα βέβαια, ότι πάντα παγιδεύονται ψηφοφόροι στις κάθε εκλογή, αυτό είναι γεγονός. Είναι γνωστή κοψοχέριδες που λέει ο Κωνσταντίνος ο Έμισος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ελπίζω αύριο να μην είναι πολύ κοψοχέριδες. Λοιπόν. Τη μία μέρα λέει με ψηφίζουν και την άλλη λέει κόβουν το χέρι τους. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εγώ ελπίζω να πω ότι το αποτέλεσμα να είναι τέτοιο που θα δώσει δυνατότητα στη χώρα να προχωρήσει να κάνει τα επόμενα βήματα τα οποία έχει ανάγκη. Εδώ που φτάσαμε. Εάν τα αποτελέσματα, κύριε Βλάχο, δεν είναι τα ποθητά, θα έλεγα, η αυριανή μέρα τι θα σημαίνει για όλους εμάς, αλλά και κυρίως για εσάς τους πολιτικούς που θα χρειαστείτε να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Είπα, κύριε Θαφάνους, ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση θέλει το δικό της ή τα δικά της μηνύματα. Και αυτή θα στείλει προφανώς μηνύματα. Το πρώτο λόγο να ερμηνεύσουν τα μηνύματα το έχουν οι ηγεσίες των κομμάτων. Και στην προκειμένη περίπτωση και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε πρώτα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί δεν είναι ακριβώς, ξέρετε, φτιάχνω δεν φτιάχνω κυβέρνηση. Είναι σύνθετο το αποτέλεσμα το σημερινό. Είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Είναι το αποτέλεσμα των περιφερειακών. Mm-hmm. Ποιες περιφέρειες θα πάνε πού. Είναι το αποτέλεσμα των δήμων. Πόσοι δήμοι, έτσι, πολιτικά οι υποψήφοι που ανήκουν και πόσοι δήμοι θα είναι προσκύμενοι στον έναν πολιτικό χώρο ή στον άλλον. Όσο ανεξαρτητικοί αν είναι, εν πάση περιπτώσει εδώ ζούμε όλοι και όλοι έχουμε, αν θέλετε, την πολιτική μας ταυτότητα, δεν λέω κατά ανάγκη την κομματική. Είδαμε πάλι τη θεωρία των δύο άκρων με αφορμή τις δηλώσεις που έκαναν από το ΣΥΡΙΖΑ για τους ψηφοφόρους Χρύσης Αυγής. Δηλαδή, ότι ναι, μεν μιλάμε για ένα ναζιστικό έκτρωμα, μιλάμε για ένα μαύρο κόμμα, παρά τα αυτά όμως οι ψηφοφόροι της δεν θα μας χαλούσαν. Δεν είναι ακριβώς έτσι η δήλωση. Και εκεί εσείς αρχίσετε πάλι να μιλάτε για τα δύο άκρα. Πώς το σχολιάζετε και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε τώρα. Είναι αλήθεια ότι κανείς πρέπει να έχει σταθερές απόψεις στην πορεία του. Γιατί ξέρετε, αν δεν κινείται σε ένα πλαίσιο αρχών και αξιών και μπαίνει σε μικροκομματικές και κυρίως εκλογικές σκοπιμότητες, κινδυνεύει να την πατήσει. Εντάξει, κάποιοι θυμήθηκαν το ρητό ενός παλιού πολιτικού που έλεγε ότι η ψήφος δεν έχει μυρωδιά, από όπου και αν προέρχεται. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Τι θέλει ο καθένας, με ποιους θέλει να πάει και πού θέλει να πάει. Όλοι μαζί να πάμε παντού δεν γίνεται. Είναι η στιγμή που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Και βέβαια ο κυρίαρχος λαός σήμερα έχει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσει και με τα μηνύματά του να εγκρίνει πορείες, όχι μέτρα, όχι πολιτικές, πορείες, κατευθύνσεις, γιατί ουσιαστικά σήμερα αυτό θα βγει. Ποια θα είναι η κατεύθυνση της χώρας, αυτό ότι θέλουμε. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, και διορθώνονται, θα τα δούμε από αύριο, όπως σας είπα, μπορεί να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε στην κατευθυντήρια γραμμή. Στην κύρια γραμμή. Αν συμφωνήσουμε σε αυτή, τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βρούμε. Να είστε καλά και καλό βράδυ μας. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Εκεί είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Μαζάνης. Έχει σκοτεινιάσει λίγο το πλάνο, Χρήστο, δεν ξέρω τι γίνεται. Ήταν τα πρώτα μηνύματα, όχι, αστείευομαι. Α, έχεις καλεσμένη. Δεν ακούμε. Χρήστο, θα φτιάξουμε ένα ψηλό προβληματάκι που έχουμε και επανερχόμαστε. Μείνε εκεί. Σε φάγανε σήμερα. Σε κακοφάγανε. Εγώ σε γλωσσόφαγα. Εγώ φταίω. Θα βρω και τον πελάω στο τέλος. Εγώ σε γλωσσόφαγα. Εγώ λέω τα καλύτερα για σένα. Και μόνο. Λέω τα καλύτερα, ναι. Πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη στο Σύνταγμα. Σωτήρη, πόσους έχεις? Δεν σε λυπάμαι καθόλου. Πόσους έχεις, Σωτήρη, εκεί? Έχεις. Λαμπρό, αν μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο τον ήχο, δεν σε ακούω καθόλου καλά. Κοίταξε, έχουμε γενικά παρεμβάσεις. Μάλλον μίλησε ο Κώστας Πετινάκης για τους Αμερικανούς και μάλλον τα έχουν μπλοκάρει όλα εδώ. Άρχισε να βλέπει συνωμοσίες και τέτοια. Και τώρα οι Αμερικάνοι παρενέβησαν. Τι να κάνουμε,
κοσμοκράτορες είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Γι' αυτό και εγώ ουρλιάζω. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έξω η βάση του θανάτου. Αφού λοιπόν. Γιατί για το σύνθημα του Πασόκ. Διορθώσαμε λοιπόν άμεσα λάβω την παρέμβαση αυτή. Δίπλα μου είναι ο Γιάννικ Μαέ. Είναι ανταποκριτής από γαλλικό ειδησιογραφικό πρακτορείο από το LCI, πρακτορείο και κανάλι. Θα το κάνουμε κάποιες ερωτήσεις με τη βοήθεια του Παύλου. Θα μας μεταφράσει τις απαντήσεις του συναδέλφου. Ωραίο, η ωραίο. Πρώτη μας ερώτηση λοιπόν θα είναι αυτή που κάναμε και πριν από μία ώρα στο δανό συνάδελφο. Ποιο θα είναι το ρεπορτάζ που θα μεταδώσει, δεν το έχει μεταδώσει ακόμα, σε λίγη ώρα από τώρα στη Γαλλία. Alors, première question, quel sera le contenu de ton reportage dans peu de temps vers la France? Alors, la question c'est, est-ce que l'avenir de l'austérité peut se décider là, maintenant, à Athènes? Est-ce qu'on a une alternative aux politiques d'austérité? Est-ce qu'on peut trouver un autre moyen de rembourser la dette, mais pas de la même manière? Est-ce qu'on peut rembourser la dette moins fort? Est-ce qu'il y a une alternative aux coalitions sociaux-démocrates et conservateurs en Europe? Το ζήτημα είναι ποιο είναι το μέλλον της λιτότητας. Κατά πόσον θα μπορέσει να βρεθεί ένας καινούριος τρόπος, καινούριες πολιτικές, διαφορετικές από αυτές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Σωτήρη. Πώς αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι, η γαλλική κοινωνία, το ενδεχόμενο να έχουμε έτσι μια μεταβολή της κυβερνητικής πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση? Της ελληνικής κυβερνητικής. Της ελληνικής. Comment voit la société française l'éventualité d'un tel retournement au niveau gouvernemental en Grèce? Je pense que la société française ne voit pas exactement les choses comme ça. Les choses sont un peu biaisées. Δεν νομίζω ότι η γαλλική κοινωνία αντιμετωπίζει το δίλημα με αυτόν τον τρόπο. Τα βλέπουν από την δική τους οπτική γωνία. Δεν τελείωσε, δεν τελείωσε. Τόσο να μιλήσω. La majorité des Français pense encore que l'alternative aux coalitions social-démocrates conservateurs, c'est forcément une sortie de l'euro, une sortie de l'Europe. Et ça ne peut pas se passer à l'intérieur des institutions. Η γαλλική κοινωνία πιστεύει ακόμα ότι οι εναλλακτικές στις πολιτικές των συντηρητικών και των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων μπορούν να υπάρξουν μόνο εκτός Ευρώπης, εκτός του υπάρχοντος συστήματος. Σωτηρή. Donc la question c'est, est-ce qu'une autre politique européenne est possible? Το ερώτημα δηλαδή είναι αν υπάρχει δυνατότητα για μια άλλη ευρωπαϊκή πολιτική. Σωτήρη. À l'intérieur de la zone euro et à l'intérieur d'une Europe qui reste intacte. Μέσα στην Ευρωζώνη και μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανέπαφη. Σωτήρη. Λάμπρο. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ακούσει μουρμούρες από τη Φράου Μέρκελ, δειλά-δειλά, ότι η Ευρώπη θα πρέπει ίσως να γίνει και μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Αυτό το σενάριο έχει απομακρυνθεί και σήμερα βλέπουμε και το Σαρκοζή να μιλάει για Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Δηλαδή με Γαλλία, Γερμανία και ο Νότος, ο Έρμος, κάτω πεταμένος προς την, στη φτώχεια του. Η ερώτηση είναι ότι πριν από λίγα χρόνια ακούσαμε την κυβερνητική καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, να μιλάει για Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Το σενάριο αυτό όμως στη συνέχεια προσπεράστηκε από τις εξελίξεις. Ακούσαμε όμως και πρόσφατα τον κύριο Σαρκοζή να κάνει λόγο για το ίδιο γεγονός, Ευρώπη δύο ταχυτήτων και ο Νότος στο περιθώριο. On a entendu parler il y a quelques années, madame Merkel, qui parlait d'une Europe à deux vitesses. Cela a été dépassé, cela n'a pas eu lieu. Cependant, il y a quelques jours, l'ex-président Sarkozy a parlé de nouveau d'une Europe à deux vitesses avec le Sud qui aurait un rôle périphérique. Est-ce que c'est possible, ça? Je crois que l'ancien président Sarkozy parlait d'une Europe à deux vitesses avec les pays de la zone euro et les pays en dehors de la zone euro. Je pense que c'était plutôt ça. Plutôt qu'une division nord-sud. Oui, plutôt qu'une division nord-sud. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το μήνυμα της, αυτό που είπε ο κ. Σαρκοζή. Ο κ. Σαρκοζή μιλάει για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά τις χώρες της Ευρωζώνης όπως είναι και από την άλλη τις χώρες που έχουν επιλέξει να παραμείνουν εκτός ευρώ. Αυτό ήταν το νόημα της παρέμβασής του. Λάμπρο, άκουσες το σχόλιο του συναδέλφου. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο. Να μας κάνει ένα σχόλιο ο Γάλλος, πώς βλέπει, τι βλέπει απόψε δηλαδή, για τα αποτελέσματα εδώ, πώς τα βλέπει αυτός. Αφού τους ευχαριστήσεις και τους δύο, και να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά εσένα για τις πολύ ωραίες συνεντεύξεις που μας έδωσες και με τον Δανό και με τον Γάλλο τώρα. Έκανες πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο, Σωτήρη.
το σχόλιο του, του Γάλλου, του συναδέλφου. Πώς βλέπει απόψε, αριστερά, δεξιά, κεντρικά, πώς θα πάμε. Τελευταίος, ποιο είναι το σχόλιο του σχετικά με τα αποτελέσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικά στην Ευρώπη. Πάμε προς τα δεξιά, πάμε προς αριστερά. Τι εκτιμάει ο ίδιος, τι σχόλιο έχει. Πρόβλεψη, εκτίμηση. Voilà, dernière question. Qu'est-ce que tu penses que seront finalement les résultats tant ici que dans le reste de l'Europe? Va-t-on vers la gauche, va-t-on vers la droite, où en est-on? Je pense qu'il y a un effet d'optique un peu déformant. On a beaucoup parlé des droites extrêmes. La surprise, à mon sens, du scrutin, c'est plutôt que l'extrême gauche, c'est plutôt elle qui est en train de monter. Je crois que les projections en siège pourraient en faire le quatrième groupe parlementaire européen. Alors que l'extrême droite resterait très loin, sixième ou septième groupe. Ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε πολύ για μία άνοδο της άκρας δεξιάς, πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι αντίθετη. Θα έχουμε μία πολύ μεγάλη άνοδο της άκρας αριστεράς, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πλέον η τέταρτη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο, σε αντίθεση με την άκρα δεξιά που θα παραμένει πολύ πολύ πίσω. Λάμπρο, να κάνουμε μία ερώτηση στο σημείο αυτό. Και να ευχαριστήσει, είπαμε. Και η Ελλάδα και η Γαλλία είναι δύο χώρες. Ναι, θα ευχαριστήσω αμέσως, Λάμπρο. Και η Ελλάδα και η Γαλλία είναι δύο χώρες οι οποίες πολέμησαν πλάι-πλάι τον φασισμό πριν από λίγες δεκαετίες. Τώρα και στις δύο αυτές χώρες βλέπουμε μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Πώς το σχολιάζει αυτό και πού το οφείλει αυτό το φαινόμενο? Alors, redernière petite question. La Grèce et la France se sont battues il y a quelques décennies côte à côte contre le fascisme. Aujourd'hui, dans les deux pays, on a une montée. Des politiques de ce genre-là, comment l'expliquez-vous? Comment commentez-vous là-dessus? Alors, la montée du Front National et la montée d'Aube Dorée, c'est ça la question? Alors, je ne suis pas sûr que les deux partis soient aussi à droite l'un que l'autre, déjà. Πρώτα-πρώτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην Χρυσή Αυγή και στο Εθνικό Μέτωπο. Δεν είναι το ίδιο δεξιά και τα δύο. Le Front National reste dans le jeu républicain, alors qu'il me semble que Aube Dorée est très ambigu sur la démocratie. Το εθνικό μέτωπο παραμένει μέσα στο πλαίσιο, στο πλαίσιο της δημοκρατίας, ενώ ο συνάδελφος λέει ότι έχει την εντύπωση ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι τόσο σαφής σε σχέση με αυτό το θέμα. En revanche, le point commun, c'est que ces deux partis ils occupent un espace qui a été déserté par des coalitions ou des successions de politiques assez semblables entre sociaux-démocrates et conservateurs. Αντιθέτως, το κοινό σημείο είναι ότι ουσιαστικά και οι δύο υπάρχουν σε ένα έδαφος το οποίο έχουν παρατήσει κατά κάποιο τρόπο οι διάφορες πολιτικές που έχουν γίνει τόσο από την κεντροαριστερά όσο και από τους συντηρητικούς. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Merci beaucoup. Να είστε καλά. Μπράβο, Σωτήρη. Αυτά λοιπόν, Λάμπρο και Ελίτσα, μέχρι στιγμής από την πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Έκανες εξαιρετική δουλειά σήμερα. Πάμε και στο Χρήστο Μαζάνη, στο μεγάλο λιμάνι. Χρήστο, έχουμε νομίζω για να σας ακούω. Τώρα ότι έχετε καλύτερο πλάνο από το σημείο που βρίσκομαι. Είμαι ουσιαστικά στην είσοδο του εκλογικού κέντρου εδώ, του στρατηγίου του κύρου Μόραλ. Έχω και δίπλα μου μία κυρία, την κυρία Μελέτη. Καλησπέρα σας. Την κυρία Ελένη Μελέτη. Έτσι. Αφήστε το σε μένα αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς βρίσκεστε από νωρίς εδώ στο εκλογικό κέντρο του κύρου Μόραλη. Εδώ από πρωί. Με διακοπή λίγο το μεσημέρι. Υπήρχε συμμετοχή σήμερα που έχετε γυρίσει και κάποια εκλογικά τμήματα? Υπήρχε συμμετοχή του κόσμου, πήγε ο κόσμος να ψηφίσει? Έχω πάει σε άλλα. Είστε εδώ. Εδώ. Ναι. Τι βλέπετε για απόψε? Ο κόσμος σε λίγο θα δείξει. Δεν μπορώ να κάνω και προβλέψεις. Όλα καλά έχουν πάει μέχρι τώρα. Ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ καλός. Έχω τουλάχιστον 5-6 φίλες που είναι και φίλους που είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Ήδη έχουν εκλεγεί. Εντάξει, όλα καλά για τον Πειραιά μας. Άρα δεν πιστεύετε σε ντέρμπι απόψε? Θεωρείτε σίγουρη την νίκη? Ναι, εγώ σίγουρη τη θεωρώ. Και Ολυμπιακός και Πειραιώτησα, βέβαια γεννημένη στην Κεφαλονιά. Έχω την εταιρεία Φίλων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά 24 χρόνια, με αξιόλογα μέλη. Είμαι πρόεδρος και ελπίζω και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Αυτό έχουμε και εμείς. Πάω και σε έναν άλλον κύριο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και εσείς από το μεσημέρι σήμερα εδώ, ε? Ναι, από το μεσημέρι. Βλέπουμε σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Πειραιά υπάρχει μαζικότητα
ο κόσμος δείχνει αυξημένη συμμετοχή στη διαδικασία. Η όλη η διαδικασία έγινε με απόλυτη δημοκρατική τάξη και ησυχία. Πιστεύουμε ότι ο Πειραιάς ψήφισε, ψήφισε ανατροπή. Το βράδυ θα έχει δήμαρχο με μεγάλη πλειοψηφία το δήμαρχο της καρδιάς του, τον Γιάννη Μωράνη. Εσείς έχετε γυρίσει άλλα εκλογικά τμήματα για να μας πείτε για την συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές? Είμαι και εγώ υποψήφιος και επισκέφθηκα τουλάχιστον 8 εκλογικά τμήματα. Σε όλα τα εκλογικά τμήματα ήταν αυξημένη συμμετοχή του κόσμου συγκριτικά από την προηγούμενη εκλογή. Βλέπουμε να συμμετέχει και η νεολαία και αυτό είναι το πιο θετικό. Αυτό θετικό. Είδανε ότι μόνο η λύση λύτρωση για τον Πειραιά είναι νίκη του Μόραλη και αυτό είχαμε μαζική συμμετοχή της νεολαίας και την ευχαριστούμε Χρήστο, πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Δεν έχουμε χρόνο. Έρχεται ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως θα είναι μακρά η νύχτα, τόσο για μένα όσο και για εσάς. Εγώ φεύγω, πάω Κουμουνδούρου, να δω τι γίνεται εκεί το κλίμα. Άλλη συνάδευση συγκρού, θα έχουμε και στα υπόλοιπα εκλογικά κέντρα. Σε όλα. Λάμπρος Παναγιώτου, Λίτσα Θεοφάνος, περάσαμε όμορφα και πάρα σήμερα. Πολύ ωραία. Ελπίζω όμορφα, να περάσανε πολύ ωραία εκεί. Μπήκε κάποιο κόμμα τώρα. Πήγε ψήφισε 9 ώρα και 7.30. Ακολουθεί διαδικτυακή ενημέρωση. Καλή νύχτα, παιδάκι μου. Παλά ήμαρτον δηλαδή. Να πω μια καληνύχτα. Καληνύχτα σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα συνεχίσει ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος. Θα είσαστε μαζί για να πάρετε τα σωστά αποτελέσματα όπως τα δίνουμε κάθε φορά. Παρακαλώ. Η Λίτσα λέει ότι μιλάω περισσότερο από εκείνη, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκείνη μιλάει περισσότερο από εμένα. Ωστόσο όμως είναι, η σχέση μας είναι αγάπη και μίσος. Ακολουθεί ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος με το επιτελείο. Ναι, αγάπη σκέτη. Με ωραίο μίσος. Είναι το δημιουργικό μίσος. Να είστε καλά. Μαζί μας. Ευχαριστούμε και σήμερα. Αυτή την τρίωρη μαραθώνια σύνδεση. Οι τελευταίες εκλογές για σήμερα. Οι τελευταίες εκλογές για φέτος. Αυτή που δεν έχουμε. Μου είπε ότι η γραμμάτα μου είναι για κηδεία. Έρχομαι από κηδεία. Τώρα που λε τι τελευταίες εκλογές. Για φέτος, παιδί μου. Να μην έχουμε κι άλλες. Λίτσα Θεοφάνος, Λάμπρος Παναγιώτος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Bergman Cord. Bergman Cord. 811-00-111. Fixed Dark, η μαύρη έκπληξη. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Μπαταρία λουτρού και νηπτήρα Φιόρε, μόνο 89 ευρώ μαζί. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Bergman Cord. Κλινική μαλλιών Bergman Cord. 811-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Βάση έπιπλο βεσέ με γούρνα πικαντήλι, μόνο 69 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write
though it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή Donuts από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενάλλου, μόνο στον άλλο. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-99-58.000.